μονομάχος του χθεσινού συμβουλίου. Είμαι εγώ. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι το περίμενα, γιατί καθώς είχα ήδη πει στους τελευταίους αγώνες δεν τα πήγα τόσο καλά με το στόχο, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Οπότε ήταν αναμενόμενο να βρεθώ εγώ σε αυτή τη θέση. Χαίρομαι που η ομάδα ψήφισε αγωνιστικά, γιατί και εγώ το υποστηρίζω αυτό. Οπότε θα ήταν άδικο να συμβεί κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Πώς σου φάνηκε το Συμβούλιο χθες, φίλε, που είσαι πρώτη φορά? Το Συμβούλιο είναι μια δύσκολη γενικά κατάσταση. Ειδικά πήγαμε δύο συνεχόμενες φορές και είναι πολύ δύσκολο να ψήσουμε άτομα από την ομάδα μας. Ακόμα και εγώ που είμαι καινούργιος στην ομάδα, είναι πολύ δύσκολο. Έρχομαι σε δύσκολη θέση. Ελπίζω σήμερα να κερδίσουμε την τρίτη ασυλία και να μην χρειάζεται να είμαστε πάλι εμείς σε αυτή τη θέση να ψηφίσουμε. Πιστεύω ότι η προσθήκη της Σταυρούλας στην μπλε ομάδα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να έχουν σε παίκτρια, ώστε να δυναμώσει η ομάδα τους. Και είναι μια παίκτρια όπου σίγουρα θα δυσκολέψει τις δύο δικές μας δυνατές παίκτριες. Η γυναικεία ομάδα των μπλε θεωρώ ότι πλέον έχει δυναμώσει πάρα πολύ και σίγουρα από εδώ και πέρα θα μας είναι πολύ πιο δύσκολο να τις αντιμετωπίσουμε. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί δεν πρόσφερα πραγματικά και είμαι πολύ στεναχωρημένος γι' αυτό. Στεναχωρηθήκες που δεν πρόσφερες? Καθόλου. Ή που χάσαμε? Στεναχωρήθηκα που χάσαμε, αλλά το ότι δεν πρόσφερα καμία νίκη και τη βοήθησα καθόλου την ομάδα είναι διπλή στεναχωρία για μένα. Και πραγματικά, παιδιά, ελπίζω σήμερα να καταφέρω για να σας βοηθήσω έστω μια νίκη. Μην πιέζεσαι παραπάνω όπως πρέπει, ναι. Αλήθεια. Ο James ήρθε όπως πάντα πάρα πολύ διαβασμένος και με σκοπό να βάλει φιτιλιές, να επηρεάσει την ψυχολογία μας. Δεν με πειράζει καθόλου ο James. Έκανε σχόλιο ότι κάναμε πάρτι τόσο καιρό εγώ και η Ασημίνα. Επειδή τόσο καιρό ήταν τα δύο κορίτσια από εκεί που ήταν οι ηγέτριες της ομάδας, η Κατερίνα και η Ασημίνα, και δεν είχαν αντίπαλο από εδώ, έκαναν ένα πάρτι. Τώρα που είχε έρθει η Σταυρούλα, η οποία δεν φοβάται να τους μασάρει και τους κερδίζει, έχουν χαθεί λίγο ισορροπίες και έχει ταράξει λίγο τα νερά στην απέναντι ομάδα. Δηλαδή ότι ματσάραμε παίκτρες πιο αδύναμες. Στην ουσία, αυτό το σχόλιο είναι υποτιμητικό για όλες τις κοπέλες της ομάδας που βρίσκεται. Κανένας όμως δεν το σχολίασε. Το σχόλιο ότι ματσάρουμε αδύναμες παίκτριες μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο, γιατί άρα βλέπουμε συνέχεια να παίζει η Ζωή, η Όλγα και η Μαρία με τη Δώρα και την Ιωάννα, γιατί εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο, εκτός και αν δεν βλέπω καλά. Θεωρώ ότι ματσάρουμε συνέχεια τις δυνατές παίκτριες και θεωρώ ότι και συμπαίνουμε συνέχεια και στα φλάγκα εμείς. Με βάση κάτι που μπορεί να το δει και ο κόσμος, δεν είναι κάτι που εμείς το λέμε και το κρατάμε κρυφό. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τον James. Θέλει να επηρεάσει την ψυχολογία μας και δεν θα τα καταφέρει. Τουλάχιστον τη δική μου δεν την αγγίζει την ψυχολογία. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω, να είμαι χρήσιμη για την ομάδα μου, αποδοτική και να φέρνω νίκες. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι στο πάρτι που κάναμε εγώ και η Δαλάκα πριν την υποδοχή των νέων παιχτών και συγκεκριμένα της Σταυρούλας. Αυτό υποβιβάζει ξεκάθαρα τα κορίτσια της μπλε ομάδας, που η Δώρα έβγαινε μπροστά και έπαιρνε στην πλάτη της όλη την μπλε ομάδα όταν εγώ με τη Δαλάκα κάναμε το πάρτι, το φιέστα. Και ήμουν η μόνη που βγήκα και το είπα και χαίρομαι που βγήκα και το είπα, γιατί έχω μάθει να στηρίζω και να είμαι αντικειμενική. Και η αντικειμενικότητα σε αυτό το πράγμα που συνέβη στο χθεσινό συμβούλιο είναι ότι βγήκανε και αποθεώσανε μία παίκτρια που έχει μόλις τρεις μέρες εδώ και τις υπόλοιπες που έχουν φέρει πόντους στην ομάδα και παίζαμε στα ίσια, γιατί εγώ με τη Δώρα παίζω στα ίσια και θεωρώ μία πολύ δυνατή παίκτρια. Και η Ιωάννα είναι μία πολύ γρήγορη παίκτρια, σωστό, μπορεί να μην είναι τόσο καλή κάποιες φορές, αλλά είναι και αυτή γρήγορη. Πώς υποβιβάζεις τα άλλα κορίτσια και αποθεώνεις μόνο ένα κομμάτι της ομάδας σου? Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα με τις ασυλίες, μονόδρομος η νίκη για τους κόκκινους, αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει διάθεση. Και οι κόκκινοι θεωρώ ότι έχουν καταλάβει ότι έχουν στενέψει τα λουριά και πρέπει να νικήσουμε ξεκάθαρα. Χθες έβλεπα κάτι κολαμπίδες μες το βράδυ, γιατί είχα ξυπνήσει 2-3 φορές από το κρύο. Και ήταν ωραίο, γιατί έχεις κάτι να παρατηρείς. Δεν έχεις να σκρολάρεις, δεν έχεις να ακούσεις μουσική, δεν έχεις να κάνεις τίποτα.
Ήμουνα μόνος μου, τα παιδιά έχουν σίγουρα συνηθίσει τον ύπνο παραπάνω. Οπότε λίγο από το κρύο που ξυπνούσα, κοιμόμουν, ξυπνούσα, κοιμόμουν. Η υπογολαμπίδες ήταν μια ωραία ασχολία για τα μάτια μου, να το πω έτσι. Και έχει και απίθανο ουρανό εδώ πέρα, γιατί φωτορύπανση δεν υπάρχει. Οπότε εντάξει, το πρώτο βράδυ πιστεύω πήγε πολύ καλά. Για πρώτο βράδυ ειδικά. Τελικά οι κόκκινοι αποφάσισαν να βγάλουν την Όλγα σαν δεύτερη υποψήφια. Για μένα πιστεύω ότι αυτό είναι πιο πολύ στρατηγικό, ψυχολογικό βασικά στρατηγικό, με την άποψη κλειδώνουν πρώτα απ' όλα το γυναικείο κομμάτι. Άρα δεν θα έχουν να ψηφίσουν σε ενδεχόμενη ήττα τους άνδρα. Πάμε δηλαδή στις γυναίκες. Θεωρώ ότι βγάλαν την Όλγα επειδή ξέρουν ότι η κοπέλα δεν θα μιλήσει και δεν θα πει πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Θα αποδεχθεί δηλαδή τη μονομαχία της και την ψήφο της γενικά και θα πάει να μονομαχήσει. Και πολύ πριν με τη Μάρια. Θεωρώ την Όλγα πιστεύω. Είναι σαν την ακούσια ψήφο. Δηλαδή σε φάση ότι τη δίνουμε τώρα για να δώσουμε τη Μάρια μετά. Καταλαβαίνετε. Θα γίνει άμα χάσουμε. Δηλαδή σαν να ξέρουν ότι αν δώσουν τη Μάρια τώρα. Θα δημιουργηθεί ένα άνθρωπο μέσα στην ομάδα του, θα γκρινιάξουν πολύ και τέτοια. Και σου λέει: ας δώσω την Όλγα που δεν μιλάει τόσο, γιατί αυτό έχουμε καταλάβει. Που στην ουσία δεν έπρεπε να βγει χθες υποψήφια. Θα δώσουμε την Όλγα και μετά θα δώσουμε και τη Μαρία. Για να μην χάσουμε. Γιατί δεν έπρεπε να βγει. Εντάξει, σε σύγκριση με τη Μαρία και αυτά νομίζω είναι πιο δυνατή η Όλγα. Ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο είναι. Ο Τζέιμς, στο χθεσινό συμβούλιο, είπε ότι εγώ βοηθάω ότι. Πλέον ομάδα και συγκεκριμένα τη γυναική ομάδα και είναι πιο ανεβασμένες και έχουν λίγο πιο πολύ άγχος οι κόκκινες. Εγώ πιστεύω η μεγάλη διαφορά έτσι στις δυναμικές των ομάδων οφείλεται στα ματσαρίσματα αρχικά, επειδή δίνουμε παραπάνω βάση στα ματσαρίσματα και το πώς θέλουμε να εξελιχθεί το παιχνίδι. Αλλά κατά κύριο λόγο πιστεύω είναι σταυρούλα. Επειδή τόσο καιρό ήταν τα δύο κορίτσια από εκεί που ήταν οι ηγέτριες της ομάδας, η Κατερίνα και η Ασημίνα, και δεν είχαν αντίπαλο από εδώ, έκαναν ένα πάρτι. Τώρα που είχε έρθει η Σταυρούλα, η οποία δεν φοβάται να τους ματσάρει και τους κερδίζει, έχουν χαθεί λίγο ισορροπίες και έχει ταράξει λίγο το νερά στην απέναντι ομάδα. Η Ασημίνα γύρισε και είπε ότι αναιρούμε τη δυναμική της Δώρας και της Ιωάννας. Το σχόλιο των παιδιών στην πλέον ομάδα νομίζω ότι αδικεί πάρα πολύ τη Δώρα και την Ιωάννα. Γενικά η Ασημίνα για ακόμη μια χρονιά. Ενώ εγώ δεν ασχολούμαι μαζί της καθόλου. Προσπαθεί λίγο να σπείρει τη χρόνια στην ομάδα μου. Δηλαδή, πιάνει και λίγο τα κορίτσια των μπλε. Ειδικά όταν ανακοινώθηκε ότι εγώ και ο Τζέιμς θα μπούμε στο παιχνίδι. Από ό,τι μου είπαν τα κορίτσια, τις έπιασε λίγο και ήταν λίγο πιο γλυκιά μαζί. Τους μιλούσε ξαφνικά ενώ δεν τους μιλούσε πριν. Και υπήρχε αυτό το κλίμα και γενικά προσπαθούσε λίγο να βάλει, δεν ξέρω, ένα λιθαράκι στο μυαλό των κοριτσιών ότι εγώ ήρθα να τις μηδενίσω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί δεν νομίζω ότι το έχω κάνει. Δηλαδή, σε όλα τα ματσαρίσματα έχω κοιτάξει τα κορίτσια να πάρουν πόντους. Πιο πολύ αυτές από ότι εγώ. Δηλαδή, όταν παίζω εγώ συνέχεια με την Ασημίνα και την Ταλάκα, θεωρώ ότι δεν κοιτάω τον εαυτό μου, κοιτάω το γυναικείο κομμάτι, όλη την ομάδα. Δεν θα μπορούσα και εγώ να παίρνω εύκολους πόντους όπως παίρνουν άλλοι παίκτες. Και πολύ απλά να κερδίζω συνέχεια, να είμαι άχαστη, να παίρνω και εγώ το MVP. Αλλά δεν με νοιάζει να πάρω τον MVP έχοντας παίξει με τους πιο αδύναμους. Με νοιάζει να παίζω με τους πιο δυνατούς. Σίγουρα δεν γίνεται να γίνεται συνέχεια αυτό, αλλά αυτό με νοιάζει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, η Ασημίνα δεν θέλει να σταματήσει να ασχολείται μαζί μου. Εγώ προσωπικά δεν θα ασχοληθώ μαζί της, δεν με απασχολεί. Θα κοιτάξω την ομάδα μου και αυτό που θα κοιτάξω είναι να νικάμε. I'm all the way up like helicopters. One wrong move will do you proper. Yeah, we don't take too well to imposters. Who want next? I'll be coming for your whole roster. Yeah, I'm ready. Φεύγουμε για τον τρίτο αγώνα Σιλίας. Νομίζω ότι η αντεπίθεση δεν έχει τελειώσει και είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε και τον τρίτο αγώνα. Survivors, καλώς ήρθατε στον τρίτο και τελευταίο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας. Ένας αγώνας πάρα πολύ σημαντικός, ειδικά για τους κόκκινους, οι οποίοι έχουν ιτηθεί στους δύο πρώτους. Έβγαλαν αρχικά τη Ζωή Ασουμανάκη και χθες το βράδυ έβγαλαν υποψήφια και την Όλγα Πηλιάκη. Με την Όλγα να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας. Όλγα, η δική σου υποψηφιότητα κλείδωσε ουσιαστικά τη γυναική αποχώρηση. Ξέρεις ότι θα αγωνιστείς σίγουρα και ίσως να έχεις και αντίπαλο στη Ζωή. Ναι, Γιώργο, δυστυχώς χάσαμε και τις δύο ασυλίες. Έχουμε ήδη δύο υποψήφιες από την ομάδα μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε και τρίτη, γι' αυτό θα παλέψουμε σήμερα.
ώστε να φέρουμε την νίκη και να αποφύγουμε την τρίτη υποψηφιότητα. Εγώ είμαι πολύ καλά. Το περίμενα ότι θα είμαι υποψήφια, όπως σου είπα και χθες. Να σου πω ότι ο άντρας μου είπε ότι εάν μείνω τρεις μήνες θα με ξαναπαντρευτεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, όσο και αν μου λείπουν, θα παλέψω για την παραμονή μου. Τι άλλο να σου πω. Θα ήθελες να έχεις αντίπαλες μόνο από τη δική σου ομάδα ή να βάλετε και την πλέον ομάδα στο παιχνίδι? Εννοείται πως θέλουμε να βάλουμε και την πλέον ομάδα στο παιχνίδι. Θέλουμε να αποφύγουμε να είμαστε όλες οι κόκκινες παίκτριες υποψήφιες. Οπότε αυτό θα προσπαθήσουμε σήμερα. Να έρθω λίγο στην Κατερίνα, γιατί η Κατερίνα μπορεί να χάσετε τις δύο πρώτες ασυλίες, αλλά ο τρίτος αγώνας ασυλίας για μια ομάδα η οποία έχει ήδη δύο ήττες είναι μια μεγάλη υπόθεση. Θα παλέψουμε πάρα πολύ να κερδίσουμε τον σημερινό αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε τον τίτλο του MVP, αλλά θα το παλέψουμε. Είναι δύσκολο λόγω του ότι οι πόντι πάνε στο 12 και ξεφεύγουν οι νίκες μετά στο κάθε παίκτη που το κυνηγάει. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και σήμερα θεωρώ ότι ξυπνήσαμε και είμαστε πάρα πολύ καλά. Αλέξη, μιας και αναφέρθηκε χθες ότι προσπαθούσες για τον τίτλο του MVP και προσπαθείς ακόμη, φαντάζομαι, γιατί οι διαφορές πάνω κάτω δεν μπορεί να είναι και πολύ μεγάλες. Καταλαβαίνω ότι ίσως να σου δοθεί μια προτεραιότητα στα ματσαρίσματα. Το έχετε συζητήσει αυτό? Θα το κάνουμε τώρα μια συζήτηση, θα το σκεφτούμε καλά και θα αποφασίσουμε τι είναι πιο καλό για την ομάδα. Αυτός ο Στίβος έχει μέσα τα πλακάκια, θεωρώ ότι θα φέρω καλά αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι ο τελικός στόχος ευνοεί αυτούς που θα το βρουν κατευθείαν. Αυτοί μπορούν σήμερα να φέρουν πολλούς πόντους. Φαντάζομαι και η δική σου λογική είναι να πάρεις κάποιον βατό αντίπαλο, όπως είπε και ο Γκιουλέκας στον χθεσινό αγώνα. Δηλαδή, James Καφετζή. Ναι, θα πάρω ίσως το χειρότερο παίχτη από εκεί, το James. Όχι, νομίζω ότι θα ματσαριστούμε έτσι κι αλλιώς δύο φορές, οπότε έχουμε διπλές επιλογές. Θα δούμε τον πρώτο run πώς θα έρθει και ανάλογα θα πράξουμε. Εντάξει, θα έρθω σε σένα. Έτσι. Ήθελα απλά να ανοίξω λιγάκι την κουβέντα. Ασημίνα, σε περίπτωση ήττας στο κακό σενάριο, τότε οι επιλογές στην κόκκινη ομάδα είναι περιορισμένες. Είναι όντως περιορισμένες. Η νίκη για τους κόκκινους σημαίνει είναι μονόδρομος. Δεν θέλω να σκεφτώ το σενάριο του να πάω να μονομαχήσω ή να μονομαχήσει η Κατερίνα ή οτιδήποτε. Θέλω να κάνουμε focus στο σημερινό αγώνα και μετέπειτα θα σκεφτούμε το τι θα συμβεί. Έχετε σκεφτεί τα σημερινά ματσαρίσματα, συζητήσετε τα καθόλου? Πώς θα παίξετε? Έχω κάτι στο μυαλό μου, θα το προτείνω στην ομάδα μου και ανάλογα θα πράξουμε. Γιώργο, ήθελα να προσθέσω ότι το σχόλιο το χθεσινό, γιατί δεν πρόλαβα κάποιος άλλος μιλάει εκείνη την ώρα, το σχόλιο το χθεσινό από την πλέον ομάδα, ότι κάναμε πάρτι η πλευρά των κόκκινων, ουσιαστικά υποτιμά όλες τις γυναίκες στην μπλε ομάδα. Δεν είναι ωραία σχόλια αυτά, γιατί και η μπλε ομάδα και τα κορίτσια της μπλε έχουν φέρει πολλές νίκες και παλεύουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σε αυτό το σχόλιο ήθελα να μείνω και εγώ, γιατί ήθελα να ακούσω και την γνώμη της Ιωάννας πάνω σε αυτό. Ιωάννα, θεωρείς ότι αυτό το σχόλιο σας αδίκησε? Δεν πιστεύω ότι μας αδίκησε. Ο James πριν μπει στο παιχνίδι, όπως και η Σταυρούλα, έχουν δει τι αγώνα κάναμε. Και εγώ και η Δώρα, είτε ήταν flag race, είτε ήταν κρίσιμη πόντι. Οπότε δεν μας επηρεάζουν τα σχόλια των κόκκινων. Και ειδικά για εμένα, ξέρω πολύ καλά τι είμαι, ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Οπότε προχωράμε για το καλύτερο. Όπως είπατε, παιδιά, τον μπλε για την Ασημίνα, ότι εχθές πριν τον αγώνα δεν είναι ωραίο να κάνει τέτοιου είδους σχόλια. Έτσι ακριβώς και λίγο μερικές ώρες πιο πριν, δεν είναι ωραίο να ακούγονται τέτοια σχόλια για την πλευρά όλης της γυναικείας της μπλε ομάδας, ότι είναι ουσιαστικά υποδιέστερες των κόκκινων. Γιατί και νίκες φέρνουν και μια χαρά τα πάνε. Και δεν γίνεται κανένα πάρτι από εδώ, ίσα-ίσα που κοντράρονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πολλές αντιδράσεις βλέπω εδώ, παιδιά. Έλα, ποιος θέλει να πάρει το λόγο, James, η Σταυρούλα, η Χρύσα, όλοι. Αρχικά να απαντήσω στο πρώτο πράγμα που είπε ο παπάς για μένα, είναι ότι πρώτη φορά στη ζωή μου έχω τόσο μεγάλο κίνητρο να κάνω δίαιτα, είναι επειδή δεν μπορώ να χάνω από σένα. Οπότε έχω πει στα παιδιά δίαιτα και προπόνηση αυτή τη εβδομάδα για να ξεπουκώσω. Και ποτέ δεν είπα ότι η Δώρα και η Χρύσα δεν είναι καλές παίχτριες. Αυτό που και η Ιωάννα είναι καλές παίχτριες. Όταν έχουμε δύο παίχτες που έχουν παίξει All Star και κοντράρονται με μαχήτριες που είναι εδώ και 30 μέρες εδώ πέρα και ξέρουν τους στόχους, ξέρουν. Είναι λίγο ευνόητο, είναι λίγο προφανές ότι θα κάνουν πάρτι. Εγώ βασικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θεωρώ ότι ένα άτομο κάνει διαφορά, γιατί είναι ομαδικό το άθλημα και φτάνουμε στα 12. Εχθές έγινε ένα 8-1. Δεν έγινε από μένα, δεν έπαιξε 8 πόντους. Νομίζω το μόνο που προσπάθησα να κάνω στην ομάδα μου είναι απλά να τους παρέχω λίγο παραπάνω ψυχολογία. Και λίγο παραπάνω. Αλλά πιστεύεις ότι εδώ υστερεί η κόκκινη ομάδα? Δεν ξέρω αν υστερεί κάπου η κόκκινη ομάδα. Δεν με αφορά και δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει η ομάδα μου. Θέλω να τους ανεβάζω πάντα την ψυχολογία, να μπαίνουν στα ραν σίγουροι
και να καταφέρουν αυτό που μπορούν και για να μην απογοητεύονται. Και μ' αρέσει γενικά ο κάθε παίκτης να κάνει αυτό που μπορεί. Γιατί όταν βλέπω ανθρώπους που έχουν πολλές δυνατότητες και για κάποιο λόγο φοβούνται ή νιώθουν κάποια ανασφάλεια. Και είναι πολύ δευτερόλεπτο γιατί είναι πρώτη φορά. Όλοι το νιώσαμε αυτό την πρώτη φορά. Μ' αρέσει να τους το ξεκλειδώνω αυτό και θεωρώ ότι αυτό έγινε. Άρα, Σταυρούλα, ένας πόντος δεν κάνει τη διαφορά. Συμφωνείτε λοιπόν, εμείς είμαστε καλύτερη ομαδικά στο γυναικείο κομμάτι. Ένας πόντος δεν κάνει τη διαφορά. Αλλά η ψυχολογία κάνει όλη τη διαφορά. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεν είναι άλλο κομμάτι. Αυτό όταν έχετε δύο γυναίκες οι οποίες τόσο καιρό κάνανε πάρτι και έρχεται η Σταυρούλα και χαλάει το πάρτι, και οι δικές μας παίρνουν ψυχολογία και οι δικές σας, όλοι βασικά η ομάδα σας χάνει ψυχολογία. Αν ότι έχουμε μια καλή ομάδα στο γυναικείο. Εγώ πιστεύω. Μα κανείς δεν είπε ότι έχετε κακή ομάδα. Σαν μονάδες γενικά είμαστε πάνω. Θεωρείτε ότι είμαστε καλύτεροι στο γυναικείο κομμάτι ή χειρότεροι? Μα αυτό το είπατε εσείς την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Ότι άμα ουσιαστικά είναι δύο ομάδες και η μπλε ομάδα έχει πρόβλημα στο γυναικείο κομμάτι, άρα σημαίνει ότι η κόκκινη ομάδα είναι καλύτερη το γυναικείο της κομμάτι. Ευχαριστώ. Όταν εμείς έχουμε καλύτερους άντρες, σημαίνει ότι οι δικοί σας άντρες είναι λιγότερο καλοί. Δεν καταλαβαίνω γιατί αρχικά έχει πάει και κουβέντα. Νομίζω ότι τα παιδιά παραπείσαν λίγο τα λόγια ή του James ή της Σταυρούλης. Ουσιαστικά στάθηκε στο ότι είναι πάρα πολύ λογικό όταν δύο κοπέλες έχουν μια παραπάνω εμπειρία από τις δικές μας κοπέλες, ο ερχομός της Σταυρούλας να αλλάξει λίγο τις ισορροπίες. Γιατί και η Σταυρούλα έχει εμπειρία, όπως έχει και η Κατερίνα και η Ιασμίνα. Κάτι που όσο καλές κι αν είναι η Δώρα και η Ιωάννα ή τα άλλα κορίτσια που όλες είναι πάρα πολύ καλές, δεν έχουν ουσιαστικά το ένα μικρό συστατικό που έχει η Σταυρούλα ή τα κορίτσια που είναι η εμπειρία. Ωραία. Και η ψυχραιμία. Να ακούσω λίγο τη Δώρα, η οποία παίζει τα γυναικεία ματσάρισματα. Γινόταν ή δεν γινόταν? Εγώ δύο μέρες έχω ακούσει πάρα πολλές φορές το όνομά μου. Δεν έχω πάρει το λόγο δυστυχώς. Συμφωνώ απόλυτα με τον Φάνη ότι. Απλά έδωσε αυτή την πνοή η Σταυρούλα, ένα κάτι που έλειπε, που το είχαμε και προσωπικά μιλώντας για εμένα δεν χρειάζεται να πω πολλά, έχω δείξει αυτά που πρέπει να δείξω. Έχουμε κοντράρει και τις πιο παλιές, όπως έχει πει και η Ασημίνα χθες, στα ίσα και την Ασημίνα και την Κατερίνα. Άρα η άποψή σου είναι ότι δεν γινόταν πάρτι πιο παλιά? Η άποψή μου είναι ότι δεν γινόταν αυτό το πάρτι που απόλυτα. Απλά η εμπειρία των κοριτσιών βοηθούσε και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Την εμπειρία την οποία έλειπε από τη δικιά μας ομάδα και με τη νέα πνοή που φέρανε τα δύο νέα παιδιά και τους ευχαριστούμε πολύ. Με ένα tip, 2-5 όσα δώσουν στον καθένα. Μπορέσουν να ανεβάσουν και την ψυχολογία αλλά και το αγωνιστικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ καλό για εμάς. James, αυτή ήταν η απάντηση της Δώρας. Θεωρεί ότι δεν γινόταν πάρτι πιο πριν, αλλά νομίζω ότι και η άποψη της Σταυρούλας συνδυάζεται με κάποιο τρόπο. Ότι η ψυχολογία ίσως να φέρει παραπάνω δύναμη. Κοίτα, και εγώ που έχω ξαναέρθει στο Survivor και έχω δει πώς πάνε τα παιχνίδια. Δηλαδή, θυμάμαι και εμείς κάναμε κάποια μεγάλα σερί. Η ψυχολογία της ομάδας έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και εμένα η θεωρία μου αυτή είναι. Και ωραία, το στηρίζω αυτό. Ωραία. Άρα ολοκληρώνοντας, συμφωνούμε όλοι ότι ήταν λανθασμένη η ατάκα του James να πει ότι ήταν πάρτι. Όχι, ο James δεν συμφωνεί. Εγώ δεν συμφωνώ, εσείς συμφωνείτε. Αφού η ίδια η ομάδα σας λέει ότι είστε χειρότεροι στο γυναικείο κομμάτι από τη δικιά μας ομάδα. Είναι υποτιμητικό το η λέξη πάρτι, είναι υποτιμητικό για τη δικιά σας ομάδα. Αυτό είναι κάτι που το εκλαμβάνεις εσύ, παραποιώντας ουσιαστικά τα λόγια κάποιου που. Όπως έλεγε και ο φίλος ο Τριαντάφυλλος, όλα είναι καταγεγραμμένα. Πού συνηθίζεις να το κάνεις. Μα τι παραποίησα, για το πάρτι μιλά. Προσπάθησες πάρα πολύ και χτες και σήμερα. Μα δεν είπα κάτι άλλο. Τι? Αυτό λέω, συνεχίζω και λέω την ίδια ατάκα που λέει ο James. Δεν είπα κάτι άλλο. Στο αγώνισμα που δεν παίξανε τα άλλα κορίτσια και έπαιξε μόνο η Ασημίνα και η Δαλάκα, κάνανε πάρτι. Και τις ευνούσε. Το ίδιο πάρτι έκανε και ο Φάνης όταν ψήφισε τη Δώρα δύο φορές και μετά τη ζήταγε συγγνώμη. Μα δεν το πείστε. Η Δώρα είναι πάρα πολύ καλή παίκτρια. Το ξέρω, αλλά την ψήφισε δύο φορές και μετά τη χτύπαγε την πλάτη. Αν θα κάνει η Κατερίνα που είναι 30 και αν θα κάνει η Ασημίνα που είναι 23. Και τώρα λέει δεν το πιστεύω και την πανηγυρίζει και λέει ότι άμα ήταν 26 χρονών τώρα θα φοβόμαστε. Πίστεψε με, έχω πολύ διαφορετική σχέση με την Δώρα από όσο νομίζεις. Είμαστε καλή σχέση. Καλά τα θεωρία. Καλή θεωρία. Αλλά στην πράξη την ψήφισες δύο φορές. Τι? Τι, εντάξει, αυτό, ευχαριστώ. Και τι σε νοιάζει? Και εσένα, εσένα, δεν νοιάζει. Απλά φάσκεις και αντιφάσκεις. Σε όλα όσα γίνονται, φάσκεις και αντιφάσκεις. Ρε Αλέξη, να σου πω όσα λες, μετά γυρνάς και λες συγγνώμη. Δεν γίνεται να ψηφίζεις ένα παίχτη και να του ζητάς συγγνώμη μετά. Γιατί? Γιατί δεν γίνεται, ρε φίλε, πώς θα γίνει? Δεν γίνεται να λες ότι δεν γίνεται πάρτι όταν στο έπαθλο που ήταν ο Μουσακάς είχατε όλη η ομάδα στηριχτεί στην Ασημίνα και στη Δαλάκα. Και εσείς στηριχτήκατε όλη η ομάδα σε 9 πόντους στο Γιάννη και στο Φάνη. Μα δεν γίνεται να μην το πιστεύεις. Τι σημαίνει αυτό?
Εγώ τον ψήφισα για να φύγει ο Εγώ τον ψήφισα για να φύγει ο Λοιπόν, παιδιά, α το παγώσουμε λίγο το θέμα. Ούτω ή άλλω εκκρεμεί άλλη μια ψηφοφορία. Θα δούμε ποια ομάδα θα ιτηθεί και πώ θα κινηθεί για να βγάλουμε παραπάνω χρήσιμα συμπεράσματα. Τρίτο αγώνα Ασυλία, λοιπόν. Η μόνη απουσία που έχουμε είναι αυτή του Σταμάτα Λαδιανού, ο οποίο είναι για φυσικοθεραπείε. Σω να προλάβει να έρθει στον πάγο για να σα στηρίξει. Οι υπόλοιποι παίζουν κανονικά. Και ο Σάβα επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με δική του απόφαση, τσέκαρε το Στίβο Μάκη και θεωρεί ότι μπορεί να παίξει, οπότε θα το δοκιμάσει. Για να επικρατήσετε στο τρίτο και τελευταίο αγώνα Ασυλία, πρέπει να μπείτε σε ένα Στίβο Μάκη που έχει αρκετά μεγάλε κατασκευέ, έχει εμπόδια ισορροπία. Θα πρέπει να ανέβετε και στον ιστό τη Αράξη να κατεβάσετε δύο σημαία και άλλα δύο στη συνέχεια και να φτάσετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στον τελικό στόχο. Εκεί έχουμε 9 πλακίδια, πρέπει να τα σπάσετε πετώντας σφυριά για να φέρετε τον πόντο στην ομάδα σας. Στους 12 πόντους παίζουμε, όποια ομάδα φτάσει πρώτη στους 10 πόντους περνάμε σε flag race. Κατανοητό? Ναι. 2 λεπτά ο χρόνος για να αποφασίσετε τα πρώτα ματσαρίσματα, πρώτοι επιλέγουν οι μαχητές. Λοιπόν, αν βγει ιατρικό ματσάρισμα, δεν είναι γυναικά. Μετά, ναι. Ποιο θες να πεις εσύ, ότι είναι από... Κοίτα, ό,τι θέλεις, άμα φύγεις. Για μένα, άμα φύγει ο Φάνης από το προσκήνιο και πάρει το Σάβα, τους άντρες, ούτως ή άλλως όσοι μένουν, τους έχουν. Ωραία, άρα πάμε στη γυναική. Ναι, ωραία. Επιλέξτε εσείς γυναίκες. Κανονίστε εσείς το γυναικείο κομμάτι. Ωραία. Θέλετε να πάμε. Σταυρούλα, θα την πάρει. Αυτό λέω. Θέλετε να πάμε με τη λογική που είχαμε πάει και χτες. Εγώ και τα λάγα να πάμε με δώρα και σταυρούλα. Νομίζω ο παπάς θα βγει να πάρει το Γιάννη λόγω ύψους. Να μην μείνει κάποιος άσχετο. Οπότε θα να πάρει το το καινούργιο που σου πάει. Ωραία, και μετά είσαι πως τον Αλέξη. Έτοιμες οι δύο ομάδες για τα πρώτα ματσαρίσματα. Πάμε να ξεκινήσουμε από τους μπλε. Αλέξη. Ο Γιάννης επιλέγει Αλέξη. Πάει το ματσάρισμα με τον Τζέιμς. Σταυρούλα. Η Κατερίνα τη Σταυρούλα. Θοδωρή. Ο Τζέιμς το Θοδωρή. Γιώργο. Ο Σάβας, το Γιώργο Γκιουλέκα. Τον Νίκο. Ο Φάνης, τον Νίκο. Τη Δώρα. Η Ασημίνα, τη Δώρα. Όλγα. Η Ιωάννα επιλέγει την Όλγα. Μαριλίνα. Η Μαρία, τη Μαριλίνα. Δύο γυναικεία έχουν μείνει, κορίτσια. Χρύσα και Άιρα. Ζωή. Η Άιρα, τη Ζωή, άρα η Έλενα θα παίξει αναγκαστικά με τη Χρύσα. Ο Ντάνιελ μένει εκτός τα πρώτα, θα παίξει τα δεύτερα. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλή επιτυχία. Ήρθε η ώρα να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό όλοι οι παίχτες για το μεγαλύτερο αγώνα της εβδομάδας. Ο τρίτος και τελευταίος αγώνας Ασυλίας. Πρώτη αναμέτρηση, Αλέξης και Γιάννης. Έτοιμοι. Έβγαν οι δύο παίχτες. Οι μαχητές αυτή τη φορά είχαν το δικαίωμα πρώτης επιλογής στα ματσαρίσματα. Και ο Γιάννης βγήκε κατευθείαν για να επιλέξει τον Αλέξη Παπά, ο οποίος παλεύει και για τον τίτλο του MVP αυτήν την εβδομάδα. Το έχει πει ξεκάθαρα. Θέλουν να κόψουν αυτή την πορεία οι μαχητές, να έχουν όλα πλέον τα όπλα στα δικά τους χέρια. Και νίκη στον τρίτο και τελευταίο αγώνα Ασυλίας. Ήδη έχουν πετύχει δύο. Και φυσικά τον τίτλο του MVP. Δύο υποψηφιότητες ακόμη εκκρεμούν. Σκαρφαλώνει γρήγορα ο Γιάννης. Κατεβάζει τα σημαίακια, τελευταίο σημαίακι και για τον Παπά. Δύο τα σημαίακια εκεί για κάθε παίκτη. Θα προχωρήσει ο Γιάννης λίγο πιο γρήγορα. Επέστρεψε και ο Σταμάτη στον πάγκο των μαχητών. Άλλα δύο σημαίακια εδώ στο τελευταίο εμπόδιο και πάμε στις βολές. Κινάει ο Γιάννης με τα σφυρία, θα σπάσει ένα. Έρχεται και ο Αλέξης πίσω του. Περνάει και ο Αλέξης δεύτερο, τρίτο πλακίδιο για τον Γιάννη. Πολύ κοντά στον πρώτο πόντο, θέλει ακόμη άλλα έξι, τώρα παίρνει θέση ο Παπάς. Μαζεύει ο Γιάννης, λάθος εκεί το πέταγμα του Αλέξη, περνάει στο κενό, η επόμενη βολή, άλλο ένα για τον περπατάρι, τώρα θα σπάσει πρώτο ο Παπάς. Έσπασε και το πάνω πλακίδιο για τον Γιάννη, συνεχίζει, θέλει άλλα τρία. Δεύτερο για τον Παπά, έριξε πάλι στο ίδιο Γιάννης. Είχε εκεί πέρα ρογμή, είχε τριπουλά, θα μπορούσε να συνεχίσει. Άλλα δύο θέλει, προσοχή εκεί με τα σφυριά, ο Παπάς από πίσω μαζεύει. Επιστρέφει ο Γιάννης Περπατάρης. Θέλει άλλα δύο για να κλειδώσει τον πρώτο πόντο της ομάδας του στο κενό. Η βολή του. Άλλο ένα. Ο Παπάς δεν βρίσκει στόχο. Στο ίδιο πλακίδιο. 1-0 μπλε. Αυτό τι είναι, σπασμένο είναι αυτό. Έντονες διαφωνίες από τον Αλέξη Παπά. Μαρία Γιώργος. Ένα, δύο, τρία. Μαρία!
1-0 οι μαχητές. Συνεχίζουμε με Ασημίνα και Δώρα. Έτοιμες? Για να δούμε για αυτό το ματσάρισμα. Ένα ματσάρισμα για το οποίο συζήτησε χθες το βράδυ η Ασημίνα στο Συμβούλιο. Πιστεύω ότι η είσοδος της Σταυρούλας ανακάτεψε λίγο την τράπουλα. Θέλει να παίζει με τη Δώρα, την επέλεξε στα πρώτα ματσαρίσματα. Για να δούμε. Οι μαχητές ήδη κάνουν το 1-0. Έτσι ξεκίνησαν και στους δύο αγώνες Ασυλίας. Θες ήταν καθηλωτικοί οι μαχητές. Δεν άφησαν τους κόκκινους ποτέ να πάρουν κεφάλι. Έκλεισαν την δεύτερη αναμέτρηση για αγώνα Ασυλίας με σκορ 12-4. Κατεβάζει τα δύο σημαίακια η Δώρα. Παθεί να βρει χώρο εκεί η Ασημίνα. Κατεβάζει και αυτή τα δύο η Δώρα. Κρατάει προβάδισμα να το μεγαλώσει τώρα στο ελεύθερο τρέξιμο. Πρέπει να κατέβει η Ασημίνα. Φωνές ήδη από τους μπλε. Θέλουν και πάλι να πάρουν το ψυχολογικό παιχνίδι του πάγκου, της εξέδρας που λέμε. Τελευταίο σημαίακι για την Δώρα, θα περάσει πρώτη σε ρήψεις. Σημαδεύει με το τσεκούρι, είναι λίγο πονηρό στόχος, το πιάνει διαφορετικά, φέρνει αποτέλεσμα όπως το βόλευε τον καθένα. Χάνει την επόμενη βολή δυνατά η Ασημίνα, πάνω από το στόχο όμως. Πρώτο και για την Ασημίνα, δεύτερο για την Δώρα. Σημαδεύει, αλλάζει τεχνική η Ασημίνα, σπάνε συνεχόμενα από δύο πλακίδια. Τώρα εδώ θέλει προσοχή, καλό θα είναι να μαζεύουν ταυτόχρονα και να ρίχνουν ταυτόχρονα. Επιστρέφει γρήγορα η Ασημίνα. Ρίχνει από κάτω, σπάει άλλο ένα. Θέλει άλλα τέσσερα πλέον η Ασημίνα. Τελευταία βολή δεν πήγε σωστά. Σωστή βολή από τη Δώρα. Τρία για τη Δώρα. Έχει δύο σφυριά και άλλο ένα μπροστά της. Μπορεί να τελειώσει τον πόντο. Χάνει βολή η Ασημίνα. Ένα τελευταίο για τη Δώρα. Η Ασημίνα θέλει άλλα τρία. Η Δώρα προλαβαίνει και κάνει το 2-0. Είχες πόδι μπροστά, πώς έτσι έγινε. Εγώ λογικά είχα πόδι μπροστά και έκανα αυτό. Είχε χέρι πόδι άλλο. Όχι έτσι, εγώ ότι μου βγήκε εκείνη την ώρα, δεν το υπολογίζω. Απλά στοχεύετε καλά, παιδιά. Και τι, πήγαινες τυχαία, πήγαινες ή δεκτή. Τυχαία πήγαινα. Όχι, σου λέω, είχες ας πούμε πρώτα το κάτω, μετά το πάνω. Όχι, όπου να είναι παρήσω. 2-0 οι μαχητές. Συνεχίζουμε με τον Σάβα Γκέντζο, ο οποίος θα μπει σήμερα στον αγώνα απέναντι στον Γιώργο Γκιουλέκα. Έτοιμοι! Να δούμε άλλη μια φορά τον καινούριο παίκτη των μαχητών, τον Γιώργο Γκιουλέκα. Ο Σάβας επέλεξε να μπει σήμερα στον αγώνα. Έχει ένα τραυματισμό στον καρπό, αλλά θεώρησε ότι μπορεί να αντεπεξέλθει. Και σίγουρα η ομάδα των διασύμων χρειάζεται όση βοήθεια μπορεί να έχει από τον πάγκο. Και πάλι στο άνοιγμα των κινήσεων του Σκακιού για την τρίτη ασυλία, η μπλε δείχνουν τα δόντια τους από νωρίς. 2-0 το σκορ. Ο Γκιουλέκας είναι γρήγορος. Να δω πώς θα κατέβει τώρα από τον ιστό. Αρκετά επικίνδυνα. Κράτησε σωστά τα χέρια του. Κατεβαίνει και ο Σάβας. Γκιουλέκας διατηρεί την διαφορά του με τον Σάβα. Θα φύγει στο λαβύριθο. Τελευταίο εμπόδιο και θα περάσει πρώτος στο τελικό στόχο. Ο Σάβας κόλλησε λίγο εκεί. Τώρα το θέμα με τον καρπό. Όσο πατάει τα χέρια του κάτω, είναι μια λίγο δύσκολη υπόθεση. Για να δούμε τις βολές του Γιώργου. Γκιουλέκας πολύ δυνατά, με μίσο σαν τσερόκι πετάει. Πάνω στην κατασκευή δύο βολές, ήρθε και ο Τζέιμς γιατί κατάλαβε ότι δεν είναι ώρα για πιπί. Πρέπει να αποφύγει τα σφυρία του Γκιουλέκα. Ο Σάβας έχει σπάσει 2-3 πλακίδια τώρα με διαφορετική τεχνική, η οποία του πάει τέταρτο. Γκιουλέκας έκανε διπλή βολή, χτύπησε με το σφυρί και τα δύο πλακίδια, σπάει άλλο ένα, αλλά τρία θέλει ο Γκιουλέκας. Θέλει πέντε ο Σάβας. Σημαδεύει ο Σάβας άλλο ένα εκτός. Δεν θα σπάσει το πλακίδι, επαναληπτική βολή, τώρα το σπάει. Θέλει τρία και ο Σάβας τώρα. Γκιουλέκας θέλει 2-2 και ο Σάβας. Αστόχησε. Δύο πλακίδια για τον κάθε παίκτη. Ο Γκιουλέκας θέλει ένα. Έχει σφύρι μπροστά του, κάνει τη βολή, την έχασε. Πρέπει να μαζέψει ο Σάβας πολύ ψηλά. Θέλει δύο. Έχει κάνει το ένα ο Σάβας. Να και το δεύτερο. Μπήκε ο Γκέντσογλου και έφερε πρώτο πόντο για τους κόκκινους. 2-1 το σκορ. Εσύ είδα κάτι να κάνεις και μετά άλλαξε. Όχι, πήδηξε, απλά χάνεις χρόνο. Πάτα από κάτω, παιδιά. Τα εγώ δεν μπορώ. Άμα πας ευθεία, δεν μπορείς, δεν είναι. Τέρμα, λίγο πιο πίσω, για να έχεις ένα. Όταν μιλάω να μ' ακούς. Δεν μπορούμε να πάμε. Για τους στόχους τουλάχιστον. Είμαστε πολύ ψηλοί, δεν γίνεται. Γιατί κάνεις και μεγάλη πράγμα. Δύο βήματα, χρειάζεται χρόνο. Μπράβο. Αν δεν μάζευα και τα πέντε στη δεύτερη, θα χάνα. Ναι. Αυτό το μάζεμα, εμένα μου έχει στοιχήσει πολλές αυτές τις μέρες.
Από κάτω, παιδιά, όλα. Μαζεύω δύο. Πα είναι να τα μαζέψω όλα, αν δεν είναι στο όριο. Μια χαρά τα βρήκε. Είναι πολύ καλή. Μία βολήσουμε. Και να το κάνω. Μία, ρε. Εντάξει, είχα και τον προβάδισμα όμω. Έκατσε το διπλό, έκατσε με τη μία. Δεν τα πήγα καλά. Πολύ καλά τα πήγε. Τέτοια χάσει, μην έχω χάσει. Στου στόχου εννοώ, εντάξει, το ραν. Τι είναι στου στόχου, το ραν είναι εύκολο. Μα το είναι, εγώ με το σκαρφάλωμα το έχω, οπότε. Δεν ξέρω για μα ορίζεται κάποιο. Καλά τα πήγε. Πάρα πολύ καλά τα πήγε. Έχει τώρα είσαι πάρα πολύ γρήγορο. Ήρθε η αντίδραση από την κόκκινη ομάδα με τον πόντο του Σάβα Γκέντζογλου. 2-1 το σκορ. Συνεχίζουν Μαριλίνα και Μαρία. Έτοιμε. Δύο κορίτσια δεν έπαιξαν στον αγώνα χθε. Μπαίνουν τώρα και φυσικά υπάρχει εξαιρετικό γυναικείο ενδιαφέρον για την έκβαση αυτού του αγώνα και τη ψηφοφορία αργότερα, γιατί όπως είπαμε από χθες το βράδυ έχει κλειδώσει. Αυτήν την εβδομάδα θα έχουμε γυναική αποχώρηση μετά τη Ζωή και η Όλγα άκουσε το όνομά της. Μια μεγάλη ψηφοφορία και στις δύο περιπτώσεις. Η Ζωή βγήκε με 8 ψήφους υποψήφια, η Όλγα με 9. Προσπαθούν να βρουν χώρο να βάλουν τα πόδια τους και τα δύο κορίτσια. Είναι μονός εκεί ο ιστός. Πρέπει να βρουν τα πατήματα, μπορεί και κάποια παίκτρια να κλείσει το χώρο στην άλλη. Τώρα προσπαθεί να περάσει η Μαριλίνα. Απλώνει το χέρι της, κατεβάζει και αυτή δεύτερο σημαίακι. Η Μαρία, βλέπετε, την ανάγκασε με τη θέση του κορμιού της να σκαρφαλώσει πολύ ψηλά. Η Μαριλίνα θα χάσει λίγο χρόνο και η Μαρία θα πάρει προβάδισμα. 2-1 το σκορ με έναν θυμωμένο Γιουλέκα με σουφρωμένα φρύδια. Πετούσε τα σφυριά του πάρα πολύ δυνατά. Πόνταρε πολύ στη δύναμη, αλλά εδώ χρειάζεται και τεχνική. Εκεί νομίζω τον πρόλαβε ο Σάβας Γκέντζογλου. Κατεβάζει η Μαριλίνα τα τελευταία σημαία. Η Μαρία περνάει στο στόχο. Σπάει ήδη ένα πλακίδιο. Δεύτερο, 2-2. Νομίζω αυτή η τεχνική βολεύει, αλλά πρέπει να δώσει κατάλληλο ύψος. Η Μαριλίνα με άλλη τεχνική. Τρίτο, είναι σπασμένο και αυτό που έριξε η Μαρία. Συνεχίζει η Μαρία. Πολύ σωστά η Μαριλίνα. Δεν βρίσκει στόχο. Ρίχνει ένα στο καδρόνι. Δεν έχει βρει ακόμη στόχο, τώρα θα σπάσει. Δύο ταυτόχρονα. Άλλο ένα για τη Μαριλίνα. Είναι κοντά, η Μαρία θέλει άλλα δύο πλακίδια. Σημαδεύει ψηλά πλέον, αστοχεί στην πρώτη βολή. Ένα τελευταίο για τη Μαρία Αντωνά, πολύ κοντά στην ισοφάριση κόκκινη ομάδα για να δούμε τι μπορεί να κάνει η Μαριλίνα. Όχι, δεν είναι καλές οι βολές της. Τελευταίο για τη Μαρία Αντωνά, 2-2 το σκορ. Έχασε ένα. Μπράβο. Και βγήκε πολύ γρήγορα. Μισό, παιδιά. Δώσε το μόνο που έχει. Το πάμε. Ναι, όχι. Πώς ρίχνει τα κεφτέκια. Του πει τα. Πάμε. Πώς ρίχνει τα. Πάμε, Έλληνα. Καταλάβες, θες να σου πω κάτι. Από πάνω θέλει δίπλα. Και επίσης θέλει να το αφήσεις. Θέλει να το αφήσεις σε συγκεκριμένη στιγμή για να πάει ευθεία. Οι άντρες, οι γυναίκες όχι. Από κάτω, από κάτω. Για πες τι μόνο.2-2 το σκόρ, ισοφάρισαν οι κόκκινοι. Συνεχίζουμε με Έλενα και Χρύσα. Έτοιμες! Κατάφεραν να ισιώσουν κατευθείαν τη διαφορά οι κόκκινοι. Πράγμα που δεν συνέβη χθες ποτέ. Μπράβο, κάποια στιγμή η διαφορά στο σκόρ είχε φτάσει στο 6-0, 7-0, 8-1. Μεγάλο σκόρ για τους μαχητές. Για να δούμε τώρα την Έλενα Μανατίδου. Αυτή είναι η νέα προσθήκη των κόκκινων. Μένει λίγο πιο μπροστά από τη Χρύσα και εδώ ξεχάστηκε να ανέβει πάνω στον ιστό και προλαβαίνει να βάλει το κορμί της η Χρύσα. Αν ανέβει ψηλά η Χρύσα τώρα θα την εμποδίσει. Κατάφερε, κοιτάξτε πώς έβαλε εκεί το αριστερό πόδι η Αμανατίδου. Πολύ έξυπνα, έκλεισε το χώρο στη Χρύσα. Παίρνει και πάλι το προβάδισμά της. Κατέβηκε σαν τον Spider-Man, Spider-Woman μάλλον. Η Spider-That, σύμφωνα με την νέα walk κουλτούρα. Έφυγε η Έλενα, λίγο πιο μπροστά ακολουθεί η Χρύσα. Θα μπει πρώτη στο λαβύρινθο, τελευταίο εμπόδιο, άλλα δύο σημαίακια για να ξεκινήσει βολές. Η Χρύσα τώρα θα βγει.
υπάρχει με ένα μεγάλο σκάμα με λάσπη. Δεν χρειάζεται να πατήσουν μέσα στη λάσπη οι παίκτες. Για να δούμε την πρώτη βολή της Έλενας. Ζυγίζει και αυτή από κάτω, σπάει πλακίδιο. Να και το δεύτερο, 2-2. 3-3 για την Έλενα. 4 για την Έλενα. Πετάει δυνατά η Χρύσα, αλλά χωρίς στόχο. Δοκιμάζει και αυτό το διαφορετικό στυλ. Τώρα θα σπάσει πρώτο πλακίδιο, δεύτερο για την Χρύσα. Φωνές εκεί από τους μαχητές. Δεν θέλουν να ζήσουν την ανατροπή, αλλά από ό,τι βλέπω η Έλενα συνεχίζει πολύ καλά. Άλλο ένα πλακίδιο εκτός. Έχουν μείνει 3. Χτύπησε στη γωνία, δεν είχαμε σπάσιμο εκεί. Θέλουμε να δούμε οπωσδήποτε ένα σπάσιμο. Κάρφωσε το σφυρί η Χρύσα. Άλλο ένα. Δεν θα σπάσει το πλακίδιο. Άλλο ένα για τη Χρύσα. Ούτε τώρα χτυπάει πάνω στο κάδρο. Η Έλενα χάνει πολλές. Προχωράει η Χρύσα και έχει πλησιάσει πάρα πολύ. Είναι 3 πλακίδια και για τα δύο κορίτσια. Σημαδεύει λίγο χαμηλά η Χρύσα. Δεν έσπασε το πλακίδιο. Σπάει η Έλενα. 2 θέλει η Έλενα. 3 η Χρύσα. Καρφώσει ένα σφυρί εκεί. Η Χρύσα δεν το βλέπει. Ακριβώς το κεντρικό πλακίδιο. Επιστρέφει η Έλενα Μανατίδου. Τελευταίο πλακίδιο για την Έλενα. Θα το πετύχει. Ανατροπή στο σκορ. 3-2 η κόκκινη. Έτσι, 3-2. Πάμε! Και το βρήκαμε όλοι. Μπράβο. Πολύ γρήγορα και ανέβηκες και πολύ καλά πάνω. Μπράβο. Αν δεν ξεχνάγεις να ανέβεις, θα ήσουν ακόμα πιο μπροστά. Θα ήσουν ακόμα πιο μπροστά. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι εδώ στα 4 πρώτα ήσουν 4-4. Ανέβηκα 1-2 βήματα και μετά πήγαινα πλάγια. Πλάγια, άρπατσα, άρπατσα και μετά. Πολύ καλά. Και θέλει να σκέφτεσαι τι έχει κάνει ο άλλος αν έχει πάει πρώτος. Μπράβο. Και με δύναμη να πας. Ναι. Πας να ανέβεις να τα πιάσεις σκηνιά με δύναμη. Και ας κρέμεσαι στον αέρα. Απλά εμπιστοσύνη στα χέρια σου θέλει. Ναι, φουλ θέλει εμπιστοσύνη. Πάσος με τα μπούνια. Ναι. Πας ορμάς πάνω του. Εντάξει, δύο είναι τρόποι, ρε παιδιά. Από κάτω να δύο φορές και βρεις τη δύναμη που χρειάζεται. Πάμε τα ηθεία όλα. Από κάτω αρχικά στο χέρι σου πολύ καλύτερα. Πάνω. Πάμε. Παιδιά, τίποτα. Πάμε. Δεν θα το πάω και κάτω σαν κάτω, γιατί πονάω. Και στις λάσπες, να ξέρετε, είναι ξύλο, δεν έχει μαξιλαράκι. Είναι ξύλο ξύλο. Καλύτερα να στερήσεις, να ρίχνεις και να είναι σίγουρο, παρά να τρέξεις να μαζεύεις και να γυρνάς. Είναι προτιμότερο να πάρεις δύο ανάσες και να ρίξεις. Και ευτυχώς τα περισσότερα με πέφτουν μπροστά, τα είχα μαζεμένα μπροστά. Ναι, εδώ είχες 4-5 μπροστά. Ναι, πολύ καλό. Όντως θέλει δύναμη. Τα πάνω ψιλοκραμμαστά θέλει. Αυτό το παίρνει. Το πάνω θέλει λίγο ψιλοκραμμαστά. Αυτό με το που το ακουμπήσει έσπασε. Για να μην φύγει και πίσω τελείως. Με το μάζεμα και με το δίπλα. Δεν κοιτάμε τώρα τα φλαγκρές. Έχουμε επαναλύσει 15 πόντους. Αυτό είναι μία. Πάμε στους επόμενους. Υπάρχουν δύο τρόποι, το πάνω και το κάτω. Όποιος βλέπει ότι δεν έχει τον τρόπο, αλλάζει τρόπο. Δεν χρειάζεται να του φωνάξει ομάδα. Πρέπει και λίγο εκείνη τη στιγμή να πει: δεν μου κάνει αυτό, άλλαξε το. Κάνει μπα. Καλό να του φωνάζω. Πάντα φωνάζει. Αλλά βλέπει ότι δεν σου κάνει. Μου το φωνάξει να τα λάξει. Πάμε φάνη. Έγινε ανατροπή στο σκορ, 3-2, πέρασαν μπροστά οι κόκκινοι. Συνεχίζουμε με Φάνη και Νίκο. Έτοιμοι! Ξεκίνησαν οι δύο παίκτες. Το κατάφεραν σιγά-σιγά οι διάσημοι. Πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Μετά από δύο μέρες, θα έλεγα. Ο Φάνης κρατάει ταχύτητα, είναι γρήγορος και ο Νίκος Γκάνος. Ο Φάνης για τον οποίο η είσοδος του Τζέιμς και της Σταυρούλας ήταν μια εύκολη υπόθεση. Ήταν αρκετά κοντά, γρήγορα με τα παιδιά. Κατεβάζει και ο Νίκος με δυσκολία το δεύτερο σημαίακι, φεύγει μπροστά ο Φάνης. Βρήκε την ευκαιρία, βλέπετε, ένα μικρό λαθάκι μπορεί να σου δώσει κάποια μέτρα απόσταση από τον αντίπαλο. Κάθε δευτερόλεπτο μετράει, ειδικά σε αυτή την πίστα από ό,τι βλέπω. Είδαμε 5 μέχρι στιγμής πολύ ωριακές αναμετρήσεις. Παίρνει θέση ο Φάνης από κάτω, σπάει πρώτο πλακίδιο, βλέπετε μπήκαν και σκοινιά ανάμεσα. Διότι είδα να μην περνάνε οι παίκτες για να μαζεύουν ανάμεσα στα δύο ταμπλό. Έγινε κάνα 2-3 φορές παράβαση, δεν θέλουμε και πολύ. Πετώντας φυριά, συνεχίζει ο Φάνης, έχει σπάσει 5 πλακίδια. Ο Νίκος τώρα 2. Άλλο ένα για τον Νίκο. Να δούμε σπάσιμο στο πλακίδιο για να μετράει βολή. Ο Φάνης σημαδεύει λίγο χαμηλά. Άλλο ένα για τον Νίκο. Ο Φάνης έχει κάνει 6, 7 τώρα. Είναι στα 4. Ο Νίκος Γκάνος 5, 6 τώρα και για τον Γκάνο. Τελευταίο για τον Φάνη. Έχασε την βολή του. Για να δούμε πόσα σφυριά θα πάρει. Ο Γκάνος θέλει 3 πλακίδια. Επιστρέφει ο Φάνης, παίρνει θέση ήδη με 3 σφυριά. Δεν έσπασε το πλακίδιο, πλησιάζει ο Γκάνος. 2 για τον Γκάνο, τώρα θα το καταφέρει ο Φάνης. 3-3 το σκορ.
καλύτερα. Άρα βάζεις οδηγό το πόδι. Ναι. Και πας όπου είναι, στην ευθεία. Όχι, εγώ το έκανα ρίφλε, ξεκίνησα πάρα σφαίρα. Και πήγαινες προς τα δεξιά. Ναι, τη χαλιά βλέπω δεξιά. Και μετά ακριβώς είναι πάνω και δεν πήγαινε. Ναι, πήγαινες στην ευθεία του. Πόσα είχε. 9, 3, α, ο άλλος, το χαλιά 3. Το βρήκε μετά. Πάνω, πάνω. Είχες προβάδισμα 3. Το ύψος σου είναι ζωή. Ναι, 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 καταλαβαίνω τι εννοείς, βέβαια. Αν είναι να πάρω μετά την Άνιδα. Που είμαι ψηλή. Να είστε γενικά. Φίλε, δεν χωράω αυτά. Δεν χωράω. Τι να κάνω. Αυτά ζω πριν από τους άλλους και τα έχουν ρίξει. Μπορεί να έχουν ρίξει δύο τζάμπε. Ναι. Μία να πολύ πρέπει να φτάσει πρώτο. Θα φτάσει πρώτο, ναι. Απλά. Πολύ καλό. Απλά ήρθε λίγο. Σκηνή, φίλε. Και το τέτοιο. Τι έχει ένα κόκκινο. Όλο το θέμα είναι το σκηνή. Το διάφορο βγει πρώτο από τη σκηνή έχει προχωρηθεί. 3-3 το σκορ. Συνεχίζουμε με Άιρα και Ζωή. Έτοιμες! Μάχη των μοντέλων. Άλλη μια φορά, όπως και χθες, ματσαρίστηκαν τα κορίτσια μεταξύ τους. Η Ζωή, πρώτη υποψήφια της εβδομάδας. Ακολούθησε και η Όλγα. Κλείδωσε η γυναικεία μονομαχία. Κλείδωσε και η γυναικεία αποχώρηση φυσικά. Η Άιρα απέναντί της, η οποία διανύει μια πολύ καλή αγωνιστική εβδομάδα. Έχει φέρει πόντους για την ομάδα της. Και σίγουρα το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο κόκκινο εδώ για τις υποψηφιότητες. Όλα τα κορίτσια πλέον θέλουν να αποφύγουν την τρίτη και τελευταία υποψηφιότητα και φυσικά την επιλογή του MVP, της MVP. Σκαρφαλώνει η Άιρα με λίγη ανασφάλεια, έβαλε σωστά τα πόδια της. Η Ζωή ακριβώς απέναντί της. Έρχονται μούρι με μούρι τα κορίτσια. Τελευταίο σημάκι και για τη Ζωή. Η Άιρα θα βρει σταθερό πάτημα. Η Ζωή παραμένει κοντά της. Γύρισε το κορμί της. Η Άιρα θα φύγει λίγο πιο μπροστά. Για να δούμε ποια από τις δύο θα δώσει προβάδισμα. Βγήκε η Άιρα με λίγη δυσκολία. Τυσσόμενη η Άιρα, το μαϊτείτε. Τρίτο σημαίακι Άιρα, τέταρτο. Θα φύγει πρώτη με μικρή διαφορά στις βολές. Για να δούμε η Ασουμανάκη. Αν έχει κρατήσει σφυρί στη ζωή της. Δεύτερη βολή για την Άιρα, περνάει στο κενό. Πρώτο πλακίδιο για Άιρα. Η Ζωή τα πετάει λίγο ψηλά. Δεύτερο για την Άιρα. Τρίτο για την Άιρα. Δεν θα βρει στόχο ούτε τώρα η Ζωή. Ψάχνει ακόμη. Ζήγησε και τα δύο σφυριά. Προσοχή εκεί. Η Άιρα παίζει το κεφάλι της. Επιστρέφει γρήγορα. Έχει σπάσει τρία πλακίδια η Άιρα. Τέταρτο. Πολύ μαχητικά τα πέταξε τώρα. Ψηλά η επόμενη βολή. Να και το πέμπτο. Ούτε τώρα θα σπάσει η Ζωή. Με τα αριστερό δεν θα πάει καλά με τα σφυριά. Μάλλον πρέπει να το κρατήσει λίγο διαφορετικά. Δεν έχει σπάσει κανένα. Η Άιρα θέλει ακόμη άλλα τρία. Τέσσερα. Τρία τώρα. Δύο για την Άιρα. Πολύ κοντά στον πόντο. Η κόκκινη κοιτούν απεγνωσμένα τη Ζωή. Προσπαθεί ο παπάς να της δείξει διαφορετική τεχνική. Αλλά όταν το κάνει κούνια από κάτω φεύγει στο Θεό. Άλλη μια βολή από την Ζωή. Δεν το κατάφερε. Η Άιρα θέλει ακόμη δύο πλακίδια. Ένα πλακίδιο τώρα είναι κοντινό σε αυτήν. Κάτω δεξιά. Αστοχή, πέρασε ξυστά η βολή της. Τώρα θα το καταφέρει. 4-3. Και άλλη ανατροπή στο σκορ. Παίρνουν μπροστά τώρα οι μαχητές. Η Άιρα το έκανε από πάνω. Πώς τα μία από πάνω. Μία από πάνω. Πάνω. Ούτε αυτή το βρήκε. Δεν τα τρία πρώτα τα χάσα. Δεν μπορώ, δεν. Εγώ το έφευγα έτσι. Τα τρία πρώτα τα χάσα. Τι θα πω στο ρίξο. Αυτό είχε πολλέ μεταφράσει. Αλλά δεν πειράζει. Καλή ήταν που θέωψε λίγο πέρα. Όχι, στου βολέ λέω. Στι βολέ πήρε πολύ χρόνο και τη Άιρα να τη σπάσει. Σε βόλευαν και τα δύο. Α σε πού σφίνω να πούσουν παιδιά σε κάθε μπόρδιο. Ήμουν έτσι. Δεν πήγαινε μέσα. Τι σε εσάς μπορεί. Σε μένα ρε βρήκε. Εμένα βρήκε εδώ στο πλάτη μου. Καλά, καλά. Δεν πώς μπορούσα έξω, να έξω, βγω. Μαρία. Άμα είχα κάμερα μέσα να με δίμουν έτσι κολλημένη. 4-3 το σκορ. Πέρασαν και πάλι μπροστά οι μαχητές. Ήδη από τους πρώτους αγώνες βλέπουμε ότι θα γίνει μεγάλη μάχη σήμερα για την τρίτη ασυλία. Συνεχίζουμε με Ιωάννα και Όλγα. Έτοιμες. Η Όλγα δεύτερη υποψήφια από χθες το βράδυ με 9 ψήφους από την ομάδα της. Η Ιωάννα περνάει λίγο πιο μπροστά. Η Άιρα συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις, έφερε και άλλο πόντο πριν. Με μια Ζωή η οποία κατάφερε κάτι απίστευτο, έκανε 14 βολές χωρίς να βρει σημάδι. Νομίζω όλο το μάτι του κόσμου έπεσε πάνω της. Η Ιωάννα προσπαθεί να σκαρφαλώσει, προσπαθεί να πάρει θέση και στο κέντρο του ιστού. Λοκάραντος λίγο εκεί το πέρασμα της Όλγας, βλέπετε την κρατάει με το κορμί της λίγο πιο μακριά. Βγάζει πρώτο, δεύτερο και τώρα το μόνο που έχει είναι να κατέβει με ασφάλεια.
Η Όλγα κατεβάζει πρώτο σημεάκι. Πάτηση, η Ιωάννα μπορεί να φύγει. Κατεβαίνει και η Όλγα, ψάχνει να βρει πάτημα εκεί με τα πόδια της. Δεν βρίσκει. Καβάλισε το σκηνή, τώρα θα φύγει η Όλγα. Η Ιωάννα παίρνει κάποια μέτρα απόστασης. Έλα Ιωάννα μου, πάμε! Φωνές και από τους δύο πάγκους εψυχώνουν τα κορίτσια. Τελευταίο σημεάκι για την Ιωάννα. Παίρνει θέση. Για να δούμε πώς θα τα πάει με τα σφυριά. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Κάνει μία άστοχη βολή και δεύτερη στο κενό. Έφτασε η Όλγα. Παραλίγο να πέσει εκεί. Αλλάζει στυλ. Η Ιωάννα σπάει ένα πλακίδιο. Για να δούμε τις βολές της Όλγας. Δεύτερο για την Ιωάννα. Τρίτο για την Ιωάννα. Της πηγαίνει το σεκουράτο. Πρώτο για την Όλγα. Παραλίγο το δεύτερο. Ξυστά έφυγε η βολή της. Παίρνει θέση και πάλι η Ιωάννα. Άλλο ένα για την Όλγα. Έσπασε η Ιωάννα το τέταρτό της. Είναι μια δυνατή βολή πάνω στην κατασκευή. Συνεχίζει η Ιωάννα, νομίζω βγάζει νεύρα τώρα. Αρκετή πίεση στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Είχε ευκαιρία τώρα για αντιστρες στόχο. Πλησιάζει η Όλγα. Είναι στα πέντε πλακίδια, δεν θα κάνει το έκτο. Πρέπει να μαζέψει, επιστρέφει η Ιωάννα. Έχει άλλα τρία πλακίδια ψηλά. Για να δούμε πώς θα ρίξει και πάλι τσεκουράτα. Σπάει άλλο ένα. Δύο έχουν μείνει. Η Όλγα δεν βρήκε στόχο. Τώρα σπάει το έκτο της. Έβδομο για την Όλγα. Έχει πλησιάσει. Είναι ένα πλακίδιο πίσω η Όλγα. Ισοφάρισε. Ένα τελευταίο θέλει η Ιωάννα. Θέλει δύο η Όλγα. Σημαδεύει η Ιωάννα λίγο χαμηλά. Έχει κι άλλο σφυρί. Θα το πετύχει η Ιωάννα. 5-3 το σκορ. Ξέρεις τι έκανες λάθος, άφηνες το σφυρί να φύγει πολύ αργά και σου έκανε κύκλο και πήγαινε πάνω. Όλα πάνω, πάνω κατά. Να το αφήσεις πιο γρήγορα. Φάβε λίγο έξι. Εσύ έκανες, καταλαβες, και έφυγε πάνω. Ήθελες να επικοινωνήσουμε τον Θεό. Γιατί, άμα ρίξουν το Θεό, θα μου σου πάει λίγο πιο πάνω και να σου πάει πιο κάτω. Είσαι πιο σωή. Ένας επιθυμός, πάρ' τη σημασία. Τι, δεν μπορούσα. Δεν άκουσα, αλλά ήθελα να σου πάρει. Βλέπω, κοιτάξα μου, ρε, από εγώ. Ναι, είναι πως θα σε βολέψει. Το ήξερα από την αρχή. Έχει τρία, πάμε παιδιά. Δύο, τέσσερα, δύο, άλλα δύο. 5-3 το σκορ για τους μπλε. Συνεχίζουμε με James και Θοδωρή. Έτοιμοι! Συνεχίζουμε με James και Θοδωρή. Έτοιμοι! Για να δούμε τον καφετζή, φεύγει πολύ γρήγορα ο James. Περνάει το Θοδωρή, ο οποίος προσπαθεί ακόμη αυτή την πρώτη εβδομάδα ασυλίας που έχουν όλοι οι νέοι παίκτες να βρει τα πατήματά του. Δεν έχει καταφέρει πόντο μέχρι στιγμής. Ο James πέρασε γρήγορα το επόμενο πόδιο, θα μπει πρώτος στον ιστό. Κοντά του ο Θοδωρής Τουρκογεώργος. Σκαρφαλώνει πρώτος ο James, ο οποίος έκλεψε το βατό ματσάρισμα που ήθελε ο Γκυλέκας. Έτσι τον χαρακτήρισε. Ο James συνεχίζει. Βαθιές ανάσες, θα περάσει το τελευταίο εμπόδιο. Έμεινε πίσω ο Θοδωρής τώρα, προσπαθεί να ανεβάσει ταχύτητα και αυτός. Δεν είναι εύκολο σήμερα στην πίστα. Είναι λίγα τα ελεύθερα κομμάτια. Αλλά έχουμε ένα πολύ δυναμικό στόχο, στον οποίο μέχρι στιγμής ξεχωρίζουν οι μπλε. Με σκορ 5-3, στον τρίτο αγώνα ασυλίας. Ο James παίρνει θέση, θα κάνει πρώτη βολή, σπάει πλακίδιο. 2-2, απάντησε ο Θοδωρής. Χάσουν μια βολή και οι δύο. Λίγο χαμηλά ο Θοδωρής. Τρίτο για τον James, τέταρτο εν κινήσει. Για να περάσει εκεί από το κλειστό κομμάτι, ο James τρέχει να μαζέψει. Μπήκε το σκηνή, όπως είπαμε, για λόγους ασφαλείας. Ο Θοδωρής παίρνει θέση, θα σπάσει άλλο ένα πλακίδιο. Τέταρτο για τον Θοδωρή. Πέμπτο για τον James, περνάει και πάλι μπροστά. Χάσει άλλη μια βολή εκεί, περιστροφή του σφυριού. Πορέας εξεγελάσεις, πάνε ταυτόχρονα. Άλλο ένα ο Θοδωρής, άλλο ένα. Έχει δύο ο Θοδωρής, δύο και ο James. Γρήγορη επιστροφή, έχει πάρει μόνο δύο σφυριά ο Θοδωρής. Έχει πάρει πολλά ο James, πάνε ταυτόχρονα. Ο James προλαβαίνει και κλέβει τον πόντο πραγματικά στο photo finish. 6-3 το σκορ, 3 πόντι διαφορά για τους μπλε.
Άμα πάτε έξω στον κιλό και παθήσετε, θα βγάλει και τα δύο. Και επίσης, άλμα κάτω δεν. Πάνε λίγο στο τυλί. Κερδίζει πάρα πολύ χρόνο. Με πόσα χιμή είναι αυτό. Ένα. Ήθελα να δεν ακούω. Είχε δύο. Και τρία τσεκούρια στα χέρια. Εγώ. Ναι. Αυτό. Δύο βολές. Νομίζω ότι είναι σπουργιάς. Δύο σεκούρια, δύο βολές. Μόλις τώρα σπάσεις το δικό σου, αυτός έχασε τη βολή του με το ένα. Εσύ έκανες τα δύο στα δύο και σου μένει ένα στο χέρι. Σας ήσουν πολύ κοντά, ρε. Μετά την αράχνη κατέβηκε στη δοχό, εκεί. Με πρεγκυπτικό στυλ. Κάνω στα λέτσι. Με στυλ καταλέτσι. Εγώ ξέρω. Λέω οι άντρες μας ρίχνουν από πάνω. Δηλαδή, εμένα μου βγήκε. Είναι πολύ εμφάνιση. Πήγα εκεί. Είχα σκοπό το έξω έτσι και με το έπιασα. Πήγε αυτόματα από κάτω. 6-3 το σκορ για τους μαχητές. Αυτό είναι το τελευταίο από τα πρώτα ματσαρίσματα. Κατερίνα και Σταυρούλα, έτοιμες! Double σκορ για τους μαχητές μετά την δεύτερη ανατροπή που κατάφεραν στο σκορ για τον τρίτο αγώνα Ασυλίας. Να δούμε τώρα τη Δαλάκα, η οποία επέλεξε την Σταυρούλα σε αυτά τα πρώτα ματσαρίσματα. Μια παίχτρια η οποία, όπως παραδείχθηκαν και οι κόκκινοι, έχει ανακατέψει την τράπουλα με την αγωνιστικότητά της. Ο James με τις συμβουλές που δίνει από τον πάγκο, διάφορα tips που έχουν ξεκλειδώσει οι μαχητές. Κατεβάζει γρήγορα η Δαλάκα τα δύο σημαίακια, η Σταυρούλα μένει λίγο πίσω. Τραβάει τώρα το δεύτερο, πρέπει να κατέβει με ασφάλεια. Η Δαλάκα βρίσκει ευκαιρία να μεγαλώσει τη διαφορά. Τον θέλουν αυτόν τον πόντο οι κόκκινοι, θέλουν να πάνε στα δεύτερα. Με δύο πόντους διαφορά και όχι τρεις ή τέσσερις αν κερδίσει Σταυρούλα. Η Δαλάκα κατεβάζει τελευταίο σημαίακι. Τώρα θα μπει στα τελευταία μεγάλα εμπόδια Σταυρούλα. Για να δούμε. Βολές από τον ώμο με τα σφυριά. Έξυπνη τακτική κι αυτή. Οι παλιοί ξέρουν καλύτερα. Τρίτο πλακίδιο. Θα χάσει μια βολή. Μπαίνει και η Σταυρούλα για να δούμε πώς θα ρίξει. Ο πάνω ξεκουράται, η Σταυρούλα δεν βρίσκει στόχο. Άλλο ένα για τη Δαλάκα. Σταυρούλα τώρα θα σπάσει πρώτο πλακίδιο, σπάει το έκτο η Δαλάκα, θα πρέπει να αλλάξει στήλη Σταυρούλα, για να δούμε θα το σκεφτεί τώρα. Συνεχίζει, αλλάζει στήλη τώρα από κάτω, σπάει δεύτερο, άλλο ένα για τη Δαλάκα, είναι πολύ μπροστά, η Κατέρινα θέλει άλλο ένα πλακίδιο για να μειώσει τη διαφορά, θα το κάνει. Σε πολύ καλό χρόνο πανηγυρίζει με έμφαση αυτό το πόντο απέναντι στη Σταυρούλα, 6-4 το σκορ. Περνάμε στα δεύτερα ματσαρίσματα. Να δούμε τώρα την Δαλάκα, η οποία επέλεξε την Σταυρούλα σε αυτά τα πρώτα ματσαρίσματα. Κατεβάζει γρήγορα η Δαλάκα τα δύο σημαίακια, η Σταυρούλα μένει λίγο πίσω. Η Δαλάκα βρίσκει ευκαιρία να μεγαλώσει τη διαφορά. Τον θέλουν αυτό τον πόντο οι κόκκινοι. Άλλο ένα για την Δαλάκα. Μπαίνει και η Σταυρούλα για να δούμε πώς θα ρίξει. Σπάει δεύτερο, άλλο ένα για την Δαλάκα. Είναι πολύ μπροστά. Η Κατέρινα θέλει άλλο ένα πλακίδιο για να μειώσει τη διαφορά. Θα το κάνει. Σε πολύ καλό χρόνο πανηγυρίζει. 6-4 το σκορ. 1-2-3. Δαλάκα! 1-2-3. Survivor! Είτε Χρύσα, είτε Μαριλίνα, θα βγω εγώ μετά να πάρω μια δύναμη. Όχι, να θέλω να πάρω. Οπότε να βγεις από τις πρώτες μεγάλες έξι. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν έχω να βάξω μία σήμερα. Ναι, αλλά δεν γίνεται να πάρεις και με τις δύο πάρεις. Είναι πολύ δίκαιο. Ναι, μπορείς. Πάρε εσύ. Ωραία, αν δεν βγουν να με πάρουν στο πρώτο μετάλλο, θα πάρω. Ωραία, δεύτερος ποιος γίνεται. Αν έχουν αυτή και πάρουν μια γυναίκα, γιατί είναι καλό που θα διαλέξω. Ναι. 6-4 το σκορ για την μπλε ομάδα. Περνάμε στα δεύτερα ματσαρίσματα. Παπάς και Γιουλέκας. Έτοιμοι! Ξεκίνησαν οι δύο παίκτες. Παπάς έχασε την πρώτη του αναμέτρηση. Τα πρώτα ματσαρίσματα περνάει πάνω από το δεύτερο εμπόδιο. Ο Γιουλέκας είναι λίγο πιο γρήγορος. Περνάει στο επόμενο εμπόδιο ισορροπίας και θα περάσει πρώτος και στον ιστό. 6-4 το σκορ. Μείωσαν τη διαφορά με την Κατερίνα Δαλάκα απέναντι στη Σταυρούλα πριν η κόκκινη. Γιουλέκας οριακά φτάνει εκεί τα δικά του σημαίακια, τα κατεβάζει, κάνει και ένα εντυπωσιακό αλματάκι, κρατήθηκε με τα χέρια, ο παπάς κατεβάζει, θα φύγει και αυτός από το εμπόδιο, κρατάει διαφορά ο Γιώργος Γιουλέκας. Έβαλε και την μπλούζα του, βγήκε πάλι ο ίδιος, είχαμε λίγες ψυχάλες πριν.
Αρκετά λευκός ο νέος παίκτης των μαχητών. Η επιδερμίδα του δεν αντέχει σε μεγάλη ηλιοφάνεια. Για να δούμε την πρώτη βολή του. Αστοχή. Στην πρώτη αναμέτρηση έριχνε με πολύ δύναμη τα σφυράκια. Τώρα αλλάζει στυλ, αλλά δεν του πάει αυτό το στυλ. Έφτασε ο Παπάς. Πρώτο για τον Γιουλέκα. Τώρα θα σπάσει πρώτο πλακίδιο. Σπάει και δεύτερο Παπάς. Παίζει στον άξονα ο Αλέξης για να τα πάει με τη σειρά από κάτω μέχρι πάνω στη δεξιά πλευρά. Ο Γιουλέκας τώρα για να δούμε θα αλλάξει στυλάκι. Όχι, και πάλι χάνει τη βολή του. Δεν του πάει αυτό το στυλ, πρέπει να αλλάξει. Δεύτερο για τον Γιουλέκα. Τρίτο για τον Γιουλέκα. Τρίτο και για τον Παπά. Τέταρτο για τον Παπά και τον Γιώργο Γιουλέκα. Παπά σημαδεύει λίγο πιο ψηλά. Θα πετύχει τη βολή του. Άλλο ένα σπασμένο για τον Παπά. Το τελευταίο δεν θα σπάσει. Έσπασε ο Παπάς, έχει άλλα δύο Παπάς. Ο Γιουλέκας θέλει και αυτός 2-1 για τον Παπά. Επιστρέφει γρήγορα. Για να δούμε θα προλάβει. Ο Παπάς κάνει τη βολή του, το καταφέρνει και φέρνει τον πόντο. 6-5 το σκορ. Μπράβο. Γιουλέκας είναι λίγο πιο γρήγορος. Γιουλέκας οριακά φτάνει εκεί, τα δικά του σημαίακα τα κατεβάζει. Πρώτο για τον Γιουλέκα. Τρίτο και για τον Παπά. Ο Παπάς κάνει τη βολή του, το καταφέρνει και φέρνει τον πόντο. 6-5 το σκορ. Τι μεταγωνία σημαίνει το βρήκες. Ναι, ξεκίνησε με αυτό ήθελα. Αυτό έλεγα το. Να τον κάνω για τον Τουρκοκέρκο Νίκη. Ότι άμα τους είχα πόντο ρε. Απλά δεν το είχα βρει κατάλαβες. Γι' αυτό είπα 1-2-5 φορές. Τον είχα ρε φίλε βλά. Πάσε καλός στόχος. Αυτό. Εντάξει, μπορεί να το βλέπω λάθος, αλλά... Ήταν πολύ καλό ματσάκι, με χάσει για δεύτερο λεπτό. Ναι, 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 δηλαδή είσαι ο Τσάκ. Τι είπα, και ο Παπάς είναι καλός σωστό. Πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, είναι καλός σωστό. Ο Παπάς είναι καλά. Πήρα, εντάξει, το βρήκα. Μια πολύ να μην έχανε στην αρχή, το έχεις κερδίσει. Δηλαδή αυτές τις τρεις που σε πήραν να το βρεις, εκεί. Εκεί το είχα να δεις. Γιατί αυτές σου δίνουν αυτοπεποίθηση. Δεν πειράζει, τελείω. Όλα, 6-5 πάμε. Αυτό είχα και πέτυχα, μάζεψα ένα για να ρίξω το τελευταίο. Αυτό 8 έκανε. Μια στιγμή. Γεννήθηκα στην Κιβωτό. Μπράβο, παιδιά, 6-5. Πάμε, ω! Στον πόντο η διαφορά 6-5 το σκορ, παραμένουν μπροστά οι μαχητές. Συνεχίζουμε με Μαριλίνα και Ασημίνα. Έτοιμες! Πάμε! Πάμε Ασημίνα! Τα κορίτσια πέφτει εκεί στα γόνατα η Ασημίνα. Πάμε Ασημίνα! Περνάνε στο επόμενο εμπόδιο μαζί, για να δούμε. Ανέβασε! Κρατιέται η Μαριλίνα με καλή ταχύτητα απέναντι στην Ασημίνα. Άπλωσε εκεί τα πόδια της Μαριλίνα, πάτησε στο δεύτερο σκαλί για να φύγει λίγο πιο μπροστά. Η Ασημίνα, πολύ καλή ισορροπία, θα μπει πρώτη στον ιστό. Βάζει τα πόδια της λίγο λάθος, θα βρει τον τρόπο να φτάσει στο πρώτο σημαίακι. Μπλόκαρε και την Μαριλίνα. Μαριλίνα τώρα προσπαθεί να πατήσει λίγο πιο ψηλά, να κατεβάσει τα δύο σημαίακια της. Τώρα βρίσκει αρκετό χώρο η Ασημίνα για να φύγει μπροστά. Κέρδισε ένα εμπόδιο ήδη, μπαίνει στο επόμενο η Ασημίνα. Άργησε πολύ η Μαριλίνα στον ιστό. Μαριλίνα δεν διανύει την καλύτερη αγωνιστικά περίοδο της. Η Ασημίνα θα φτάσει πρώτη στον τελικό στόχο με μεγάλη διαφορά. Έπεσε εκεί, γλίστησε το χέρι της Μαριλίνας. Πρώτο πλακίδιο για Ασημίνα. Έσπασε και το δεύτερο, να και το τρίτο. Έχασε μια βολή, θα χάσει άλλη μια. Πριν οι βολές της δεν ήταν καθόλου καλές, χάνει την πρώτη ήδη. Άλλο ένα για την Ασημίνα. Τώρα θα σπάσει πρώτη η Μαριλίνα. Σπάει δεύτερο η Μαριλίνα, σημαδεύει ψηλά. Προσπαθούν εκεί να τη συμβουλεύσουν και η μπλε. Ακούει και τη φωνή της Σταυρούλας. Τελευταίο πλακίδιο για την Ασημίνα. Πολύ κοντά στην ισοφάριση, κόκκινη πλέον. Πρέπει να ρίξει μία εκεί στο κάτω κεντρικό κομμάτι. Τώρα τελειώνει το πόντο η Ασημίνα, σωστά. Έπρεπε να φύγει ένα μικρό κομματάκι από το πλακίδιο. 6-6 το σκορ.
Κρατιέται η Μαριλίνα με καλή ταχύτητα απέναντι στην Ασημίνα. Τώρα βρίσκει αρκετό χώρο η Ασημίνα για να φύγει μπροστά. Πρώτο πλακίδιο για Ασημίνα. Σπάει δεύτερο η Μαριλίνα. Τώρα τελειώνει το πόντο η Ασημίνα, σωστά. Έπρεπε να φύγει ένα μικρό κομματάκι από το πλακίδιο. 6-6 το σκορ. Το δίχτυ, ακριβώς στο κέντρο, θα δείτε στο κάτω μέρος, δεν έχει. Είναι για αυτούς που θέλουν να πηγήσουν θεία κάτω. Εγώ δεν το ξέρω το πρώτο που κάτω, δεν με βόλεσε, έπεσα. Και με έφτασε η Μαριλίνα. Στο πρώτο. Πρέπει να πέρασε από πάνω, που πέρασε από πριν από πάνω. Από πάνω είσαι, πώς θα πηγήσεις. Πριν πέρασε από πάνω. Δεν έχει τυχθεί να πηγήσεις. Πάμε τώρα εδώ πέρα, πάμε όλο το βουνό. Πάμε. 1, 2, 3. Βουνό! 1, 2, 3. Ξαναπες που είμαστε εσύ με τον Θοδωρή. Εγώ με τον Γιάννη. Ο Γιάννης με τον Γιάννη. Ναι. Και η Άννα, η Άννα με. Με τη Ζωή. Εδώ θα δεχτεί πολύ. Άρα, 1, 2, σίγουρα. 3, 4. Τόσο πάντως άλλο. Αυτό, πάμε να τους πάρουμε, πάμε. Δώρα. Έλα. Και σου είπα πριν, όταν είσαι καλή παίχτρια, να βγαίνει μια άλλη τελεία για σένα. Κέρδισε τη θαλάκα και θα βγω εγώ στο σερεμόνι να σου κάνω. Θεμενάδε. Ναι. Μάζεψε αυτά και φύγε. Μάζεψε. Πάει. Στην ισορροπία θα πέναγα 2-2. Δηλαδή, 2-1-2. Ναι. 2-1-2. Κοιτάξτε με λίγο. Θα βλέπετε πόσα δεν έχετε σπάσει. Έχετε αφήσει 4. Θα πάρεις 4. Όχι, θα πάρεις 3. Λέω για την ισορροπία. Στο μάζα. Ναι, ήταν τα σκαλιά. Ήταν τα σκαλιά έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις και 4 στα 4. Κοίτα λίγο τα σκαλιά. Κοιτάξτε λίγο τα σκαλιά. Πήγαινα. 2-1. Όχι, δεν ξέρω τι έκανα. Όλα 2-2. Κανένα δεν. Ναι, εγώ πήγα 2-1-2. Ισοφάρισαν οι κόκκινοι, 6-6 το σκορ. Συνεχίζουμε με Ντάνιελ που μπαίνει τώρα στο παιχνίδι στα δεύτερα ματσαρίσματα απέναντι στο Γιάννη Περπατάρη. Έτοιμοι! Για να δούμε τώρα αν θα γίνει η ανατροπή από τους κόκκινους. Το κατάφεραν κάποια στιγμή στα πρώτα ματσαρίσματα. Μετά χάθηκαν οι μπλε μπροστά. Εξανεμίστηκε τώρα η διαφορά. Κοιτάξτε εκεί. Όμο με όμο και οι δύο παίκτες αρκετά σμπροξήματα. Νομίζω ο στόχος δεν ήταν να περάσει το εμπόδιο, αλλά να δείξουν ο ένας τον άλλο ποιος είναι το αφεντικό της πίστας. Περπατάρει, σκαρφαλώνει, πρώτος ψηλά, κατεβάζει πρώτο, δεύτερο σημάκι, συνεχίζει ο Γιάννης. Πήρε το προβάδισμα, πατάει σωστά τα πόδια του. Τώρα θα πάρει διαφορά από τον Ντάνιελ. Το ίδιο πράγμα έκανε πριν η Κατερίνα Δαλάκα στην αναμέτρησή της. Έφυγε πολύ μπροστά σε αυτό το εμπόδιο συγκεκριμένα. Περπατάρει, θα βγει από το λαβύρινθο. Τρίτο, τέταρτο σημαίακι, περνάει σε βολές. Έρχεται γρήγορα Ντάνιελ. Ο Γιάννης ξεκινάει, δεν θα σπάσει το πρώτο πλακίδιο. Το ράγισε τώρα, το σπάει κανονικά. Πρέπει να δούμε τουλάχιστον ένα μικρό κομματάκι να φεύγει. Δεύτερο και για τον Ντάνιελ. Περνάει μπροστά ο Ντάνιελ, ισοφαρίζει ο Γιάννης. Ωραία αναμέτρηση. Τέταρτο για τον Ντάνιελ. Πέμπτο για τον Ντάνιελ. Κάνε πολύ καλές βολές. Πέρασε τον Περπατάρη, ο οποίος έχει κολλήσει τα τρία πλακίδια. Άλλο ένα τώρα για τον Γιάννη. Χαμηλά η βολή του. Έκτο για τον Ντάνιελ. Πέμπτο για τον Περπατάρη. Πολύ κακή τελευταία βολή του Ντάνιελ. Επιστρέφει. Ο Ντάνιελ παίρνει θέση για τρία πλακίδια. Για δύο πλακίδια τώρα για να περάσει μπροστά η ομάδα του. Ένα τελευταίο θέλει. Θέλει 4 ο Γιάννης. 3 ο Γιάννης. Δεν θα σπάσει το πλακίδιο. Ο Ντάνιελ επιστρέφει. Σημαδεύει. Δεν θα το κάνει. Πλησιάζει ο Περπατάρης. Τελευταίο πλακίδιο για τον Γιάννη. Είναι σε θέση. Έχει τσεκούρι. Δεν το κατάφερε. Μάζεμα. Πόσα θα πάρουν. Παίρνει 2 ο Γιάννης. Ουρλιαχτά από τους μπλε. Δεν θέλουν να αφήσει τους κόκκινους να περάσουν μπροστά. Πολύ από τον Γιάννη. Το προλαβαίνει στο δευτερόλεπτο. Πήγε να πανηγυρίσει ο Ντάνιελ. Του πήρε την μπουκιά από το στόμα. 7-6 το σκορ για τους μαχητές. Κοιτάξτε εκεί, όμο με όμο και οι δύο παίκτες, αρκετά σμπροξήματα. Πάμε Γιάννη, έλα! Περπατάρει, θα βγει από το λαβύρινθο, περνάει σε βολές, έρχεται γρήγορα Ντάνιελ. Είσαι πολύ μπροστά! Ουρλιαχτά από τους μπλε, δεν θέλουν να αφήσει τους κόκκινους να περάσουν μπροστά. Πολύ από το Γιάννη, το προλαβαίνει στο δευτερόλεπτο. Πήγε να πανηγυρίσει ο Ντάνιελ, του πήρε την μπουκιά από το στόμα. 7-6 το σκορ για τους μαχητές.
Δεν καταλαβαίνουμε εμείς το λέμε. Είδε σε σουβά. Του είχαν μείνει δύο λακάκια και τελειά σε μια πάνε φορά δύο. Και του λέω άμα το χάσει και δύσκολο. Και του λέω άμα το χάσει και δύσκολο. Και τέσσερα για μια φάση. Ναι, έχει τέσσερα και δύο. Δύο πέντε. Μετά με το σκουλί τα βρήκαν γρήγορα. Δώρα, νομίζω πέσεις. Εγώ νομίζω ετοιμάζω. Ποιος είναι δώρα, αράχνη. Ναι, δηλαδή, που να έχουμε μια γραμμή, ρε φίλε. Δεν έχω παραπονεθεί ποτέ για ραν, ποτέ. Βιαστείς πολύ, θα περνάτε. Έχω, αλλά τι να το κάνω, το βράσω. Εδώ πέρα πίσω, ναι. Άμα βράζετε και θέλει και λίγο αλάτι που έχουμε, θα το φάμε. Έλα εδώ, ρε. Έχεις τεραχώδιας, έλα εδώ. Ήσουν καλύτερος. Είσαι φοβερός, αυτό. Μιλάω σοβαρά. 7-6 το σκορ, παρέμειναν μπροστά οι μαχητές. Συνεχίζουμε με Δώρα και Κατερίνα. Έτοιμες! Φτιάχνει δύο παίκτριες, ο Περπατάρης πριν σε μια πολύ δυναμική μονομαχία απέναντι στον Ντάνιελ Νούρκα. Είπε όχι στον Ντάνιελ και στους κόκκινους φυσικά. Δεν έγινε ανατροπή. Τώρα η Κατερίνα θα προσπαθήσει και πάλι να εσωφαρίσει απέναντι στη Δώρα, η οποία περνάει πολύ ωραία το εμπόδιο ισορροπίας, περπατώντας, αν ήταν σταθερό. Κατερίνα παίρνει θέση στο κέντρο του ιστού. Σκαρφαλώνει, βγάζει πρώτο, δεύτερο. Θα φύγει, θα πάρει τώρα τη διαφορά. Η Δώρα προσπαθεί να μεταφέρει το κορμί της αριστερά. Κατεβαίνει, προσοχή εκεί. Θα πατήσει τώρα σταθερά η Δώρα και θα συνεχίσει. Κατέβασε πρώτο, δεύτερο η Δώρα. Πρώτο πλακίδιο για τη Δαλάκα. Έχασε τη δεύτερη βολή της. Δεύτερο για τη Δαλάκα. Για να δούμε τη Δώρα. Πρώτο. Έχασε βολή Δαλάκα. Δεύτερο. Τρίτο για τη Δαλάκα. Τρίτο και για τη Δώρα. Τέταρτο για τη Δαλάκα. Τέταρτο για τη Δώρα. Έχει κι άλλο σφυρί η Δώρα. Πανηγυρίζουν οι μπλε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Άλλο ένα. Η Δώρα κρατάει το προβάδισμα. Έχει 6 Δαλάκα. Ισοφαρίζει τώρα. Θέλει 2. Έχει περάσει μπροστά η Δαλάκα. Επιστρέφει γρήγορα η Δώρα. Σπάει άλλο ένα. Έχασε βολή Δαλάκα. Ένα θέλουν εκεί 2. Αστοχή. Η Δώρα το καταφέρνει. Παίρνει το πόντο. Έμεινε η Δαλάκα με το σφυρί στο χέρι. 8-6 το σκορ. Τι έκανες πάλι, ρε. Κατερίνα παίρνει θέση στο κέντρο του ιστού. Σκαρφαλώνει, βγάζει πρώτο, δεύτερο. Δώρα κατεβαίνει, προσοχή εκεί. Πρώτο πλακίδιο για τη Δαλάκα. Τρίτο και για τη Δώρα. Ένα θέλουν εκεί, 2 αστοχή. Η Δώρα το καταφέρνει, παίρνει το πόντο. Έμεινε η Δαλάκα με το σφυρί στο χέρι. 8-6 το σκορ. Τα πέτυχε όλα με τη μία. Όχι, έχασε 2. Αλλά μετά τα πήγαινε 4-4, δεν ξέρω. Ναι, μετά. Έχασα 2 βολές στο πρώτο. Νομίζω. Δεν μοιράζει. Πόσο είναι. 8-6. Πάμε 1-2-3 Δαλάκα. 1-2-3. Δαλάκα! Πάμε! Είπαμε, η κοπέλα φτιάχνει σπίτι και στα κλακάκια. Ξέρει από σηκούρια. Το είπε στο Γιάννη στο σπίτι. Το είπε, Γιάννη, το είπε. Το είπε εξ αρχή. Μπράβο, μπράβο, τώρα ήταν πότε. Ωραία, άρα θέλουμε αυτό. Πώς φαίνεται η μάνα, η εθνική μάνα. Βλέπει πληγία αμέσως. Προσέχει, πάρε ένα σαν εγώ, μετά τον άλλο δεν μπορώ να αναβλέψω. Είμαι πάρα πολύ ξεκούραστη. Εμένα που κάνεις οξυγόνο μου φέρνουν. Όλα καλά. Δεν φταίνε αυτοί, εγώ αυτό που δεν που με αποσυντώνησαν. Βγαίνει, βγαίνει. Αυτό που τους άφησα να αποσυντονίσω στους πρώτους βολές. Άσκης ποια είναι τώρα. Ήταν υπερβολικό. Ότι ό,τι και να γίνει σήμερα στο σημερινό αγώνισμα, η από εκεί εξέδρα επηρεάζει και τις δύο ομάδες. Ναι, εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε από εδώ. Ναι, σωστό. Εμείς είμαστε θεατές. Δεν ακουγόμαστε. Είμαστε θεατές. 8-6 το σκορ για τους μαχητές. Συνεχίζουμε με James και Νίκο Γκάνο. Έτοιμοι! Ξεκίνησαν οι δύο παίκτες, ενώ η Δώρα πριν ήταν εντυπωσιακότατη στις βολές. Ό,τι σφυρί έφυγε από το χέρι της, είχε μεγάλη ευστοχία. Έχει και 4 παιδιά, σίγουρα έχει πειραματιστεί αρκετά με παντόφλα. Κέρδισε την Κατερίνα Δαλάκα, η οποία προσπαθούσε να καταλάβει τι έχει γίνει.
Ο James παραλίγο να κρεμαστεί εκεί στον ιστό. Πέρασαν τα πόδια του στο κενό. Βρίσκει ευκαιρία ο Γκάνος τώρα να πάρει προβάδισμα. Κατεβαίνει σωστά, πάτησε, μπορεί να φύγει. Πρώτο σημαίακι για τον James. Πιάνει και το δεύτερο, φωνές εκεί από την Ασημή να πιέζει τον Γκάνο να κάνει πιο γρήγορα ο James. Και πάλι η κάθοδος του δεν είναι ιδανική. Από τον ιστό ο Γκάνος κατεβάζει τρίτο, τέταρτο και θα έχει μεγάλο προβάδισμα στις βολές. Ευκαιρία να πάρουν ένα πόντο τώρα οι κόκκινοι να πλησιάσουν και πάλι. Έσπασε το πρώτο, έχει τρύπα το πλακίδι, μπορεί να συνεχίσει δεύτερο, 2-2 για τον Γκάνο. Κοιτάξτε πώς φωνάζουν οι μπλε τώρα εδώ. Χάνει μια βολή ο Γκάνος, θα κολλήσει κάπου, το προβάδισμα είναι δύο πλακίδια. Για να δούμε τι θα κάνει ο James. Πρώτο για τον James, τρίτο για τον Γκάνο, δεύτερο για τον James, 2-2. Κοιτάξτε εδώ τους μπλε πως εμψυχώνουν, πέρασε μια βολή στο κενό, σημαδεύει χαμηλά, τρίτο, ισοφαρίζει. Δεν θα περάσει μπροστά ο James, τρέχει να μαζέψει, σπάει άλλο ένα ο Γκάνος. Τέταρτο πλακίδιο είναι αυτό. Πέμπτο για τον Γκάνο. Έκτο για τον Γκάνο, άλλα τρία θέλει. Μαζεύει ο James, πρέπει να βιαστεί, έχει κάνει τρία πλακίδια ο James. Σημαδεύει, θα σπάσει ένα το οποίο το έχει αρχίσει ήδη, άλλο ένα για τον James, δύο θέλει ο Γκάνος. Θα χάσει τη βολή του, άλλο ένα για τον James, έχει 4-1 τελευταίο για τον Γκάνο, χαμηλά η βολή του. Ο James έχει τρία πλακίδια, προλαβαίνει. Επιστρέφει ο Γκάνος, θέλει ένα μόλις, σημαδεύει, το χάσε. Άλλο ένα για τον James, προλαβαίνει ο James να κλέψει τον πόντο, έχει πολύ δυνατή βολή του, έχει κι άλλο σφυρί. Παίρνει ανάσα, κάνει τη βολή του, το χάσε. Γκάνος, όχι, άλλη μια προσπάθεια για τον Γκάνο, το έκανε ο Γκάνος, παίρνει τον πόντο, 8-7 το σκορ. Και το κάνει μια φορά, για ποιο λόγο. Τον βολεύει, μπαμ, κοίτα, κοίτα. Παιδιά, εμένα με πήρασε το πόδι μου. Ναι. Έτρεχα με το πόδι μου, ναι. Αυτό ήταν, ήταν το δάχτυλο. Τώρα πήρα το πόδι μου. Κάγα βουσκόδο στην αρχή, αλλά στην αράχνη πήγα να πηδήξω και κόλλησε το πόδι μου μέσα. Είναι αυτό, ποιος είναι το προβάδισμα και την αράχνη, έχει ένα advantage γιατί πήγε το σκύλι περαδόφερ, παιδί. Στο πολύ πάρα πολύ γρήγορα. Στο δίκτυο πήδηξα πώς να... Τέλειο. Το ίδιο ράνι που έκανες πριν, γιατί είσαι πολύ καλός στο ράνι. Και εδώ στις βολές, αν έχεις πέντε βολές, θα πάνε πέντε σε τζάμι. Τι λέει. Γυρνάς, παίρνεις τα πέντε και έχεις άλλες πέντε τόσο. Σε κόβει. Σε κόβει αράχνη, σε κόβει αράχνη. Δεν είναι σε την άλλη αράχνη που ήταν σκληρό. Και ανέβαινε στο μαύρο. Είναι μία ώρα. Είναι και πάει. Στην μια άλλη ράχνη, ο ένας πήγαινε δεξιά, ο άλλος πήγαινε αριστερά. Σε αυτή πάτε μαζί. Ναι, ναι, ναι. Είναι άλλο, ναι. Στην πυραμίδα αυτό. Δεν ξέρω που λένε τα σημάκια στο ράχνη. Ναι, ναι. Είναι δυνατόν. Μαρία. Πάμε, ρε! Άντε, Μάρο! Μαρία! Μαρία, εγώ δεν σημαίνω. Ναι, 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 εμείς με τις κάνεις. Πάμε. Όχι, εγώ δεν είναι δικιά μας. Μπράβο, σε δικιά σας. Μηδέν βαλμούς. Πάμε, ναι. Αρούλης. Πάμε, πάμε. 8-7 το σκορ, μείωσαν στον πόντο οι κόκκινοι. Συνεχίζουμε με Σταυρούλα και Μαρία. Έτοιμες! Το σκορ μείωσαν στον πόντο οι κόκκινοι. Συνεχίζουμε με Σταυρούλα και Μαρία. Έτοιμες! Ο James πριν έχασε ένα πόντο από τον Νίκο Γκάνο. Θα μπορούσε να τον έχει κερδίσει. Χαράμισε σε κάποιες βολές. Μεταφέρθηκε τώρα στη σκηνή του γιατρού γιατί έχει γδάρει άσχημα τα γόνατα του. Είχε αρκετές πτώσεις. Σταυρούλα κρατιέται μπροστά. Φωνή της Ασημίνας είναι αυτή η φωνή. Η οποία και πάλι έχει τραβηχτεί στα μισά του Στίβου Μάικς για να εμψυχώσει την Μαρία. Έφυγε το πρώτο, θα φύγει και το δεύτερο η Μαρία. Προσπαθεί και αυτή να μπει στο κέντρο. Κατεβαίνει Σταυρούλα, ψάχνει να δει που θα βάλει τα χέρια της. Πάτησε, μπορεί να φύγει. Κατεβαίνει όμως και η Μαρία, πολύ ωραία. Δεν θα μείνει πολύ πίσω η Μαρία Αντωνά.
Σταυρούλα περνάει στα τελευταία δύο εμπόδια. Έχει άλλα δύο σημαίνια και ακόμη. Για να ξεκινήσει βολές, θα φτάσει πρώτη στη γραμμή. Για τον Άντι να ακολουθεί. Για να δούμε τις πρώτες βολές της Σταυρούλας. 8-7 το σκορ. Χάνει την πρώτη. Πρώτο πλακίδιο. Δεύτερο για τη Σταυρούλα. Έφτασε και η Αντωνά. Τρίτο για τη Σταυρούλα. Θα σπάσει ένα η Αντωνά. Τσακίσει εκεί το πλακίδιο η Σταυρούλα. Τρίτο για την Αντωνά. Τέταρτο. Προχωράει και η Σταυρούλα. Έχει άλλα δύο. Εκεί πρέπει να σπάσει όμως λίγο το κεντρικό η Σταυρούλα. Δεν έχει φύγει κομμάτι. Η Αντωνά πλησιάζει η Σταυρούλα. Πρέπει να ολοκληρώσει το κεντρικό πλακίδιο, να φύγει ένα μικρό κομματάκι για να μετρήσει η βολή της. Το κάνει 9-7 το σκορ για τους μαχητές. Σταυρούλα βρίσκει χώρο να περάσει πρώτη στον ιστό. Σταυρούλα κρατιέται μπροστά. Δεν θα μείνει πολύ πίσω η Μαρία Αντωνά. Πρώτο πλακίδιο. Δεύτερο για τη Σταυρούλα. Το κάνει 9-7 το σκορ για τους μαχητές. Πόσο είχα τη διάρκεια. Καλύτερα, μην κοιμιάσαι. Τι. Πού πήγε. Πίσω σου. Έχω σένα. Σταυροπάτησα εδώ, χτύπησα. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, Σταυρο. Μπράβο. Πάρα πολύ εύστοχη. Πριν κοιμόμουν, παιδιά. Είχες βαρθεί πριν. Πριν κοιμόμουν, παιδιά. Σε είχα δει. Δεν πήγες με... Και εκνευρίστηκα. Ξεκινά με τα μεσαία και θα τον βρεις, που είναι στο ύψος σου. Μόλι πετύχεις τα μεσαία πέτυχε τα κάτω και ας τα πάνω για πιο μέρος, για να βρεις λίγο την κίνηση. Πολύ γρήγορος. Πάμε. Πάμε ρε φανάρα! Πάμε ρε φανείς μαχητές! Ένα, δύο, τρία! Φανείς μαχητές! Το σκορ είναι 9-7 για τους μαχητές για τον τρίτο αγώνα Σιλίας. Αν τώρα καταφέρει ο Φάνης να φέρει και αυτό τον πόντο, τότε θα περάσουμε σε flag race. Παίζει απέναντι στο Θοδωρή Τούρκο Γιώργο. Έτοιμοι! Για να δούμε ο Θοδωρής, ο οποίος αν μπορούσε να βάλει ένα τίτλο σε αυτό το παίχτη, είναι παραλίγο. Έχει μπει αρκετές φορές στον αγώνα. Έχει φτάσει πολύ κοντά στο να φέρει τον πρώτο του πόντο, δεν το έχει καταφέρει. Ο Φάνης περνάει πολύ γρήγορα το εμπόδιο ισορροπίας. Ιδανικό το πέρασμά του και ο Θοδωρής όμως είναι εξίσου γρήγορος. Έχασε την ισορροπία εδώ στο τελευταίο πάτημα, κατεβάζει δεύτερο σημαίακι ο Φάνης Μπολέτης και κατεβαίνει. Η ομάδα του παρέμεινε μπροστά. Μπράβο, Φάνη. Δεν επέτρεψαν στους κόκκινους να κάνουν την ανατροπή στο σκορ μετά τον 7ο πόντο. Μπράβο, μπράβο, πάμε. Και τώρα τρέχει μπράβο για να πάρει θέση στον τελικό στόχο. Έμεινε πολύ πίσω τώρα ο Θοδωρής. Παιδεύτηκε πάρα πολύ στον ιστό. Ευκαιρία για τον Φάνη να πάρει το 10ο πόντο να γυρίσει το φλαγκρές. Χάνει μία. Δεύτερο πλακίδιο. Οι κόκκινοι βλέπουν ότι το παιχνίδι γλιστράει από τα χέρια τους. Πρέπει να αντιδράσουν. Τέταρτο πλακίδιο για το Φάνη. Έφτασε ο Θοδωρής. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει τώρα. Ξεκινάει τις βολές του. Θα σπάσει πρώτο πλακίδιο. Καλή πρώτη και η δεύτερη. 2-2. Δεν θα σπάσει το πλακίδιο. Σπάει. Καρφώθηκε. Κοιτάξτε που έμεινε το σφυρί του Φάνη. Λες και μπήκε στο κάδρο. Θα χάσει και ένα προπ, όπως λέμε τώρα, σε αυτή την περίπτωση, αλλά είναι πολύ κοντά. Τελευταίο πλακίδιο για το Φάνη. Το κάνει 17 το σκορ. Ο αγώνας γυρίζει σε flag race με στόχο τους 12 για το τρίτο αγώνα Σιλίας. Σκορ! Να
μπει η Έλενα. 10 δεν είναι, 17. Δεν είναι μακριά, παιδιά. Σαββά. Η Έλενα να μπει με... Σαββά. Έλενα, Σαββά. Εγώ με Νίκο. Ντάνιελ με Μαρία. Δεν μπορούμε με την Έλενα. Είμαστε δύο ψηλοί παιδιά εδώ πέρα, εγώ και Αλέξη. Ντάνιελ με Ασημίνα και Αλέξη με Μαρία. Όλοι μαγείτες! Μπράβο! Μπράβο, καλά. Μήπως ο Νίκος να πάει με μία από εμάς. Σάββας με Ντάνιελ. Θα σας πάμε μαζί. Όλοι είμαστε πολύ γρήγορα. Όχι και με Έλενα θα μπορούσα να πάω. Ποιον είναι καλά, ξέρω με τον Αλέξη, αλλά... Παιδιά, ό,τι νομίζετε, εγώ δεν θα μπορούσα. Και με Αλέξη θα μπορούσες και να τρέξεις πρώτη. Μηδέν είμαστε, δεν είναι να παβόμαστε. Μηδέν, μηδέν στα δύο. Πάμε να το κερδίσουμε τα αυτά. Δύο πόντι είναι, έχουμε πάρει τόσο όχο εβδομάδα. Πάμε. Τώρα είναι φλάγκα. Ναι. 17 το σκορ. Περνάμε σε διαδικασία flag race με στόχο τους 12. Παραμένουν μπροστά οι μαχητές. Πρώτο flag race, η Δώρα θα τρέξει μαζί με τον Γιώργο Γκιουλέκα. Απέναντί τους Νίκος Γκάνος και Ασημίνα. Θα ξεκινήσουν πρώτοι άντρες. Έτοιμοι! Μόνος κανόνας εδώ είναι ότι όποιος ασχοληθεί με τα σημαίακια θα πρέπει να τα κατεβάσει και τα 4. Είναι ελεύθερη επιλογή. Ποιο μέλος θα το κάνει αυτό, είτε το πρώτο είτε το δεύτερο του flag race. Γρήγορα ο Γκιουλέκας απέναντι στον Γκάνο. Περνάνε ωραία εκεί την κατασκευή με το εμπόδιο ισορροπίας. Ο Γκάνος θα ανέβει στον ιστό, άρα κατεβάζει αυτός και τα 4 σημαίακια. Το ίδιο θα κάνει και ο Γκιουλέκας. Κατέβασε γρήγορα ο Γκάνος, κρατιέται δυνατά με τα χέρια. Δυνατά χέρια ο Νίκος και καλή ταχύτητα τώρα παίρνει απόσταση από τον Γκιουλέκα. Τρέχει, πρέπει να κατεβάσει φυσικά τρίτο και τέταρτο σημαίακι για να δώσει φλαγ στην Ασημίνα, η οποία περιμένει. Ο Γκάνος θα φτάσει πρώτος στο φλαγ, το σηκώνει, φεύγει Ασημίνα. Ο Γκιουλέκας είναι λίγο πίσω, κατέβασε τέταρτο σημαίακι, περιμένει η Δώρα, τώρα φεύγει και η Δώρα. Έπεσε λίγο η ταχύτητα του Γιώργου Γκιουλέκα στα τελευταία μέτρα. Η Δώρα τώρα προσπαθεί να προλάβει την Ασημίνα. Έκανε ένα καταπληκτικό ραν η Δώρα απέναντι στην Κατερίνα Δαλάκα. Την έπαιξε ακριβώς στα ίσα και πήρε και τον πόντο. Πολύ ωραίο το πέρασμά της, άλλη μια φορά εκεί στην κατασκευή ισορροπίας. Τώρα δεν χρειάζεται τα κορίτσια να σκαρφαλώσουν φυσικά, πρέπει να κρατηθούν απλά από τον ιστό και να πατήσουν πάνω στη μεγάλη μπάρα. Η Ασημίνα κρατάει απόσταση, περιμένει ο Γκιουλέκας και ο Νίκος Γκάνος. Πρέπει να δούμε high five για να ξεκινήσουν ταυτόχρονα τις βολές. Έχουν προσθεθεί άλλα τρία κεραμικά. Ξεκίνησαν πρώτοι κόκκινοι. Έσπασαν ήδη δύο, άλλο ένα. Πολύ δυνατά διπλή βολή εκεί από τον Γκιουλέκα. Τέσσερα κεραμικά για τους μπλε. Πρέπει να μαζέψουν ένα-ένα τα σφυράκια τους. Βλέπετε γυρίζουν. Όπως και χθες πρέπει μονές βολές. Άλλη μία διπλή από τον Γκιουλέκα. Τι κάνει ο Γκιουλέκας, έχει σπάσει την κατασκευή. Άλλο ένα από τον Γκιουλέκα. Αστόχηση τώρα, γυρίζουν. Έχουν άλλα τρία κεραμικά. Είναι μπροστά οι μπλε. Ταυτόχρονη διπλή βολή. Πρέπει να μαζέψουν. Ένα πλακίδιο μόνο για τους μπλε. Περιμένει ο Γκιουλέκα. Σημαδεύει από κάτω. Δεν το κατάφερε. Τώρα το καταφέρνει. 11-7 το σκορ. Ένα πόντο μακριά και από την τρίτη ασυλία οι μαχητές. Γρήγορα ο Γκιουλέκας απέναντι στον Γκάνο. Κατέβασε γρήγορα ο Γκάνος. Κρατιέται δυνατά με τα χέρια. Ο Γκάνος θα φτάσει πρώτος στο φλακ. Το σηκώνει, φεύγει Ασημίνα. Τώρα φεύγει και τώρα. Τώρα προσπαθεί να προλάβει την Ασημίνα. Η Ασημίνα κρατάει απόσταση. Περιμένει ο Νίκο. Τώρα το καταφέρνει. 11-7 το σκορ. Ένα πόντο μακριά και από την τρίτη ασυλία οι μαχητές. Ο Νίκος τρομερός τώρα. Στις βολές λίγο Νίκο, Τι ξέρω. Πήγανε 2-3. Ναι. Πόσο είναι, 11-7. 11-7 ή 10. 11. Βολιβόλο είσαι, Απλό βολιβόλο. Πολύ, πολύ, είναι 46 χρονών, 4 παιδιά. Έχει 3 τραυματισμούς, εγώ έχω κόψει τα γόνατά μου και υποφέρω και εσύ τίποτα. Δεν νιώθεις μία. Δεν καταλαβαίνω. Είμαι μια εβδομάδα εδώ. Πω κάτι, γυναίκες δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Εγώ με φλόρ. Άγι Σταυρούλα, έλα, πάμε, φέρτε το, πάμε. Πάμε. Έλα, ρε. Πάμε. Πάμε, παιδιά! Πάμε να φωνάξουμε! Πάμε! 1, 2, 3! Κατερίνα! 1, 2, 3! Κατερίνα! 1, 2, 3! Κατερίνα! 1, 2, 3! Ντάνιελ! 1, 2, 3! Ντάνιελ! 2, 3! Ντάνιελ!
Match point για τους μαχητές που αν κερδίσουν και τον τρίτο αγώνα ασυλίας δίνουν πληρωμένη απάντηση για την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε να δούμε και αυτή την αναμέτρηση. Ο Γιάννης θα παίξει με τη Σταυρούλα. Άλλαξε εδώ το flag race. Απέναντι στην Κατερίνα και στον Ντάνιελ. Έτοιμοι οι άντρες πρώτοι να ξεκινήσουν. Έτοιμοι! Για να δούμε αν θα καθαρίσει τον αγώνα τώρα με αυτό το flag race. Το είχαν συζητήσει οι μπλε αυτό. Ότι μπορούν να αλλάξουν, να δούμε διαφορετικά flag. Και τώρα βλέπουμε τον περπατάρι μαζί με τη Σταυρούλα. Μπαίνει ο Ντάνιελ, ο οποίος είχε και μία αμμονή αναμέτρηση με τον Γιάννη, πολύ δυνατή, για να δούμε θα επιλέξουν να πάνε στον ιστό οι άντρες. Ο Γιάννης φεύγει, θα ανέβει και ο Ντάνιελ, άρα αυτοί είναι υποχρεωμένοι τώρα να κατεβάσουν και τα τέσσερα σημαίακια. Λίγο πιο γρήγορος ο περπατάρης, κρατιέται με τα χέρια του και περνάει στην αφετηρία και σχεδόν έκρυβε την Σταυρούλα με τις πλάτες του. Προσπαθούσε να αποκτήσει οπτικό πεδίο η Σταυρούλα, κατεβαίνει και ο Ντάνιελ, άργησε. Η Σταυρούλα θα πάρει κάποια μέτρα απόσταση από τη δαλάκα. Κατεβάζει τέταρτο σημαίακι, έτοιμος να δώσει φλάγκο, περπατάρει, δίνει, έφυγε η Σταυρούλα. Περιμένει δαλάκα, τώρα κατεβάζει τέταρτο και ο Ντάνιελ. Φεύγει δαλάκα. Σταυρούλα έχει κερδίσει κάποια μέτρα, δύο εμπόδια συγκεκριμένα. Θα μπει στο επόμενο εμπόδιο ισορροπίας, πολύ γρήγορα η Κατερίνα προσπαθεί να την πλησιάσει. Έφυγε στα τέσσερα με καταπληκτική ταχύτητα η Κατερίνα. Τώρα ελεύθερο το πέρασμα τον ιστό. Κανένα πρόβλημα για τη Σταυρούλα, ήταν ένα εμπόδιο το οποίο τη δυσκόλευε στα μονά της ραν. Και τώρα κρατάει διαφορά από την Κατερίνα. Περιμένει ο περπατάρης με τα σφυριά στο χέρι. Για να δούμε θα καρφώσουν και αυτή την ασυλία. Έφυγαν τα πρώτα σφυριά. Σπάνε τρία πλακίδια. Μπαίνει και η Κατερίνα με τον Ντάνιελ. Πολύ καλό συνδυασμό. Τέταρτο πλακίδιο. Σπάνε κι άλλο οι μπλε. Επιστρέφουνε. Ένα-ένα πρέπει να φύγουν τα σφυριά. Έχουνε τρία χαμηλά εκεί στις δύο σειρές οι μπλε. Οι κόκκινοι τα πηγαίνουν καλύτερα, έχουν μείνει με τέσσερα πλακίδια. Τρία τώρα, δύο. Προλαβαίνουν οι μπλε για να δούμε. Έχουν τέσσερα πλακίδια. Παίρνει θέση και πάλι ο Ντάνιελ με την Κατερίνα. Ολοκληρώνουν ιδανικά αυτό το flag race και κρατάνε την κόκκινη ομάδα μέσα στον αγώνα. 11-8 το σκορ. Ο Γιάννης φεύγει, θα ανέβει και ο Ντάνιελ. Άρα αυτοί είναι υποχρεωμένοι τώρα να κατεβάσουν και τα τέσσερα σημαίακια. Έτοιμος να δώσει φλάγκο, περπατάρει, στείλει, έφυγε η Σταυρούλα. Τώρα κατεβάζει τέταρτο τον Ντάνιελ. Φεύγει η δαλάκα. Πολύ γρήγορα η Κατερίνα προσπαθεί να την πλησιάσει. Έφυγαν τα πρώτα σφυριά. Σπάνε τρία πλακίδια. Μπαίνει και η Κατερίνα με τον Ντάνιελ. Πολύ καλό συνδυασμό. Κόκκινη τα πηγαίνουν καλύτερα, έχουν μείνει με τέσσερα πλακίδια. Τρία τώρα, δύο. Παίρνει θέση και πάλι ο Ντάνιελ με την Κατερίνα. Ολοκληρώνουν ιδανικά αυτό το flag race και κρατάνε την κόκκινη ομάδα μέσα στον αγώνα. 11-8 το σκορ. Παιδιά, αυτό που κάνατε ήταν τρελό, έτσι. Πάσε μου το ένα. Και εύστοχη, φουλ. Μείνανε τέσσερα. Μείνανε τέσσερα, όχι αστεία. Είχαν ξεκινήσει, είχαν ρίξει τρία. Έκανα τα μαθηματικά και λέω δύο εκεί. Και εκείνα. Και κάθε μας βουέλη του λέω θα το τελειώσουμε, θα μαζέψουμε κάντουλα. Θα είναι 12 στα 12. Και το κάναμε όλα. Το 8 και ίδιο. Το μερό. Δεν ξαναγίνεται. Και εγώ και αυτός όμως θα τα πάρει. Το μερό του έτσι. Αυτό το δύσκολο. Πιστεύω. Συγχύσουμε το σερί. Τέλειο. Πολύ καλό, Ραν, τέλειο. Με άψογες βολές, Κατερίνα και Ντάνιελ έγραψαν το 11-8. Συνεχίζουμε με Φάνη και Ιωάννα απέναντι σε Έλενα Μανατίδου και Σάβα. Έτοιμοι! Έπλεξαν τώρα τα ζευγάρια. Η Έλενα Μανατίδου θα τρέξει με το Φάνη Μπολέτσι. Για να δούμε αν θα αναλάβουν και τον ιστό τα σημαίακια. Ο Φάνης περνάει και πάλι γρήγορα αυτό το εμπόδιο ισορροπίας. Η Έλενα προσπαθεί να κρατηθεί. Ο Φάνης θα αναλάβει τα σημαίακια. Για να δούμε αν θα περάσει η Έλενα. Μπορεί να περάσει και να τα αφήσει αν θέλει. Όχι, θα σκαρφαλώσει και αυτή στον ιστό. Τώρα ο Φάνης εδώ και θα κερδίσει μέτρα στα επόμενα εμπόδια. Παραμένουν μια ανάσα μακριά από νίκη στον τρίτο αγώνα ασυλίας οι μαχητές. Αν το κάνουν αυτό, θα στείλουν και πάλι τους κόκκινους για ψηφοφορία. Πλέον είναι μετρημένα κουκιά οι γυναίκες στην κόκκινη ομάδα. Ο Φάνης έτοιμος, δίνει έναρξη στην Ιωάννα. Η Ιωάννα είναι γρήγορη, κατέβηκε τώρα η Έλενα Μανατίδου τα δύο πρώτα σημαίακια. Λίγο απογοητευμένη τη βλέπω, η έκφραση του προσώπου της έλεγε πολλά. Άργησε πολύ τώρα. Περνάει στο επόμενο εμπόδιο, πρέπει να σπριντάρει για να δώσει εκείνη στους Σάβα Γκέντσογλου. Θα περάσει ελεύθερα τώρα η Ιωάννα, έχασε την ισορροπία της. Πρέπει να γυρίσει και πάλι πίσω. Να, ένα λάθος για τους μπλε. Φεύγει ο Σάβας. Έχασε την ισορροπία η Ιωάννα στο εμπόδιο. Με την ανεμόσκαλα τώρα θα περάσει στον κορμό. Δεν χρειάζεται να πατήσει πάνω στον ιστό. Κρατιέται παραλίγο να φύγει εκεί. Βλέπετε ένα λάθος πώς φέρνει σχεδόν στα ίσα η Ιωάννα και Σάβα. Περιμένει ο Φάνης.
Θα μπει στα τελευταία δύο εμπόδια. Πρώτη Ιωάννα Τζαβέλα. Περιμένει και η Έλενα Μανατίδου με το σφύρι στο χέρι. Δεν χρειάζεται να κατεβάσει. Άλλο ένα λαθάκι από την Ιωάννα. Έπρεπε να περάσει πάνω από την δοκό ισορροπίας. Σχεδόν την πρόλαβε ο Σάββας. Μαζί θα ξεκινήσουν τις βολές. Σπάνε δύο πλακίδια. Φέρνουν και πάλι στα ίσα το παιχνίδι. Περνάνε μπροστά οι κόκκινοι. Ξαναπερνάνε μπροστά οι μπλε. Τρομερή αναμέτρηση. Ένα-ένα τα σφυριά. Έχασαν τις βολές οι κόκκινοι. Χάνει και η Ιωάννα τη βολή της. Πέταξαν τα σφυριά πολύ άτεχνα. Η Ιωάννα αλλάζει στην. Σπάει ένα πλακίδιο. Σπάει όμως το Σάββας. Έχουν άλλα πέντε από ό,τι βλέπω οι μπλε. Έχουν 7 οι κόκκινοι. Δεν θα σπάσει το πλακίδιο. Προσοχή, εκεί έφυγε ένα πλακίδιο. Πολύ επικίνδυνα δίπλα στο Σάββα Γκέντσογλου. Επιστρέφει ο Σάββας. Ψηλά η βολή του. Οι μπλε είναι πολύ κοντά στη νίκη πλέον. Έχουν άλλα 4 πλακίδια. 3 τώρα. Έχουν 6 κόκκινοι. 5 τώρα. 2 τελευταία για του μπλε. Για να δούμε. Επιστρέφουν. Δεν μπορεί να ρίξει ο Σάββας. Πρέπει να περιμένει. Περνάει τη γραμμή η Έλενα. Άλλο ένα εκτός για του κόκκινου. 4 έχουν μείνει, 1 για τους μπλε, το καταφέρνουν και η τρίτη ασυλία περνάει στους μαχητές. Τελικό σκορ 12-8. Περνάει και πάλι γρήγορα αυτό το εμπόδιο ισορροπίας. Στείνει έναρξη στην Ιωάννα. Η Ιωάννα είναι γρήγορη. Φεύγει ο Σάββας. Σχεδόν την πρόλαβε ο Σάββας. Και άλλο ένα λαθάκι από την Ιωάννα. Έπρεπε να περάσει πάνω από την δοκό ισορροπίας. Η πλέον είναι πολύ κοντά στη νίκη πλέον. Ένα για τους μπλε το καταφέρνουν. Και η τρίτη ασυλία περνάει στους μαχητές. Τελικό σκορ 12-8. Με σκορ 12-8 οι μαχητές κερδίζουν και τον τρίτο αγώνα ασυλίας. Συγχαρητήρια. Άλλο ένα βαρύ τρόπαιο καταλήξει στους μαχητές. Αυτό σημαίνει ότι οι διάσημοι αύριο το βράδυ θα πρέπει να βγάλουν άλλη μία κοπέλα υποψήφια. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τους μπλε. Φάνη, να έρθω σε σένα μαζί με την Ιωάννα. Κλείσατε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να ξεκινήσει αυτό. Σκορ 12-8, επειδή κρατάς το. Η Ιωάννα το κρατάει απλά για να μην το κουβαλάει. Γι' αυτό το κρατάει. Λοιπόν, έφερες 3 πόντους σήμερα. Θέλω να πεις πώς νιώθεις για την ωραία εμφάνιση της ομάδας σου, την ωραία εβδομάδα που περνάτε. Δώσατε μία πληρωμένη απάντηση για τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας. Ναι, εντάξει, έχουμε μια καταπληκτική εβδομάδα. Γενικότερα και σήμερα και χθες και προχθές τους 3 αγώνες ασυλίας, όλα τα παιδιά δώσανε το 100% και θέλω να πω ότι είναι μια ομαδική προσπάθεια από την αρχή στο τέλος, γιατί σχεδόν όλα τα παιδιά φέρανε πόντους όλη τη βδομάδα. Οπότε γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στην Ιωάννα και να πω ότι με την Ιωάννα, σαν ντουέτο, δεν έχουμε χάσει ακόμα. Αλλάξατε λιγάκι τα φλάγκρα, το είδα. Ναι, είδα αλλάξαμε και τον λίγο στρατηγική που νομίζω μας βγήκε. Σταυρούλα. Είδα και εσένα με την Ιωάννα, αυτό το θυμόμουν, αλλά δεν περίμενα ότι θα παίξετε αυτό το ντουέτο. Το Γιώργο με τώρα, ούτε αυτό το περίμενα. Γιώργο Μπούμ Μπούμ Γιουλέκα είναι το όνομα πλέον. Οι καταπληκτικέ διπλέ βολέ που δεν κρατάει σφυρί. Τον φοβάμαι λιγάκι. Λοιπόν, Ιωάννα, συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας. Πώς νιώθεις? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και νομίζω ότι η ομάδα το άξιζε και θέλω να πω πραγματικά πολλά, πολλά συγχαρητήρια. Ιωάννα, τα ματσαρίσματά σας ήταν σωστά σήμερα. Φάνηκε από το αποτέλεσμα ότι ήταν καλά. Πιστεύω ότι ήταν σωστά. Πραγματικά σκεφτόμαστε πάρα πολύ τα ματσαρίσματα. Κάθε ματσάρισμα, έχω να πω. Και νομίζω ότι βγήκε, ότι φάνηκε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Λοιπόν, άρθω λίγο στη Δώρα. Δώρα, σου χρωστά ένα καπέλο. Κανονικά θα πρέπει να σου βγάλω το καπέλο για την εμφάνισή σου σήμερα. Αυτό που πέρασε στα Σταυρούλα χθε το έζησε εσύ. Αντίπαλη με Κατερίνα, αντίπαλη με Ασημίνα. Έφερε και του 2 πόντου. Έφερε 3 πόντου συνολικά σήμερα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
ευχαριστώ τα παιδιά στην ομάδα που με στηρίζουν τόσο πολύ και που με πιστεύουν και κάθε πόντο το φέρνω πρώτα για αυτούς και μετά για εμένα. Θέλω να το διακομωδήσω λίγο και να πω, Γιώργο, τόσες φορές που έχω πιάσει στη ζωή μου σφυρί στα χέρια μου, νομίζω ότι το απέδειξα εδώ πέρα. Η τεχνική ήταν παντόφλα, εγώ το συνδυάσα με τα τέσσερα παιδιά σου. Όχι, εντάξει. Έχω φάει πολύ παντόφλα και... Περνάω και πλακάκια, οπότε είπα να σπάσω μερικά εδώ. Τα συνδυάσεις όλα μαζί. Τα συνδυάσα όλα μαζί. Αυτά. Και να κλείσω εκεί. Να έρθω λίγο στους κόκκινους, Κατερίνα. Παλέψαμε πολύ. Είδα ένα καλύτερο κλίμα σήμερα, παρόλο τις δύο σερίτες που είχαμε. Θεωρώ ότι στον επόμενο αγώνα θα είμαστε ακόμα καλύτερα και ψυχολογικά. Τώρα θα είμαστε όλη ομάδα υποψήφιες. Το παίρνω με χαμόγελο. Δεν θα πέσουμε ψυχολογικά. Είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε και είμαστε πανέτοιμοι. Ασημίνα. Πώς τα σχολίαζες στα ματσαρίσματα των κόκκινων σήμερα? Ήσασταν σαφώς βελτιωμένοι με τον χθεσινό αγώνα, αλλά και πάλι δεν ήρθε η ασυλία στη δική σας ομάδα. Από τη χθεσινή μας εικόνα, νομίζω ότι φαίνεται και με βάση το σκορ ότι έγιναν πολύ καλά τα ματσαρίσματα. Απλά θα γίνει μια κουβέντα στην Καλύβα και νομίζω θα το συζητήσουμε και στο συμβούλιο. Θα μου κάνεις πάλι την ερώτηση και θα έχω μια καλύτερη εικόνα να σου απαντήσω. Χθες είπες ότι ήθελες να ματσάρεις τη Δώρα. Ήταν ένα challenge για σένα. Δεν κατάφερες να την κερδίσεις σήμερα. Εγώ έχω πει ότι η Δώρα είναι η καλύτερη παίκτρια για τον μπλε. Και σήμερα το είδαμε ξεκάθαρα. Είναι μια παίκτρια η οποία στα 46 της μπορεί να μας φέρει εις πέρας όλες τις παίκτριες και της βγάζω το καπέλο όπως το έβγαλες και εσύ πριν. Και ο στόχος αυτός βόλεψε και τις δύο ομάδες. Απλά αν ήσουν πάρα πολύ εύστοχος, κέρδισε σήμερα. Σάβα. Και αυτό ήταν και η Δώρα σήμερα. Και εσύ πήρες ένα ρίσκο σήμερα, μπήκες στον αγώνα για να βοηθήσεις την ομάδα σου. Πιστεύεις ότι υπήρχε κάτι λάθος στη στρατηγική χθες, το οποίο σήμερα δεν πήγε εξίσου καλά? Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πλέον ότι η μπλε ομάδα έχει τρεις νίκες. Θα καταλάβαινα ότι μία ή δύο φορές μπορεί να παίζει ρόλο και η τύχη. Δείχνει χαρακτήρα η ομάδα. Αλλά πλέον φαίνεται πως η πλάστικα γέρνει προς την μπλε ομάδα. Άρα πιστεύεις ότι η δυναμική τους είναι καλύτερη μετά τις προσθήκες, ότι κάτι έχει αλλάξει? Ξεκάθαρα πλέον. Άρα σε αυτό κάπως θα πρέπει να αντιδράσετε. Εντάξει, θα αντιδράσουμε γιατί δεν έχουμε άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εάν δεν αντιδράσουμε, θα είμαστε συνέχεια στο ίδιο έργο θεατές. Απλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Μάλιστα. Τρίτη ψηφοφορία λοιπόν σε ρί για τους κόκκινους. Θα πρέπει να βγάλουν άλλη μια κοπέλα υποψήφια και ήρθε η ώρα να ανακοινώσω τον τίτλο του MVP. Ο παίκτης ή η παίκτρια που κατακτά αυτόν τον τίτλο και έχει τη δύναμη αύριο το βράδυ στο Συμβούλιο να υποδείξει την τέταρτη υποψηφιότητα είτε από την αντίπαλη ομάδα είτε από τη δική του είναι. Ο Φάνης Μπολέτσης. Yeah! Φάνης, συγχαρητήρια. Αυτό σημαίνει ότι όλη η δύναμη πλέον βρίσκεται στη δικιά σας ομάδα. Πήρατε τρεις νίκες, τρεις υποψηφιότητες γυναικείες για την κόκκινη ομάδα. Και είναι η πρώτη φορά που παίρνεις εσύ προσωπικά τον τίτλο του MVP της εβδομάδας, από ό,τι θυμάμαι. Σωστά. Ναι. Υπενθυμίζω ότι έχεις ελεύθερη επιλογή. Μπορείς να επιλέξεις και από τη δική σου ομάδα και από την αντίπαλη ομάδα φυσικά. Το γνωρίζω. Δεν θέλω να μου πεις τι θα κάνεις, αυτό θα μου το πεις αύριο το βράδυ. Προφανώς. Αρχικά να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ήρθε από μια συλλογική προσπάθεια και τις τρεις ημέρες. Φάνη, θα είναι προσωπική σου επιλογή ή θα το συζητήσεις με τους υπόλοιπους? Προφανώς θα το συζητήσω με την ομάδα γιατί δεν ήρθε από μόνος μου. Όλη η ομάδα βοήθησε και συνείσφερε σε αυτό. Κάποτε τελειώνει λοιπόν ο τρίτος αγώνας ασυλίας και αυτός πηγαίνει στην ομάδα των μαχητών. Θα έρθουν ασφαλείς αύριο το βράδυ στο Συμβούλιο. Εκεί οι κόκκινοι πρέπει να βγάλουν τρίτη υποψηφιότητα και ο Φάνης φυσικά να μας υποδείξει την τέταρτη γυναικεία υποψηφιότητα, γυναικεία αποχώρηση θα έχουμε αυτή τη εβδομάδα. Επιστροφή στα πρόχειρα καταλήμματα και τα λέμε αύριο βράδυ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Κερδίσαμε και την τρίτη ασυλία λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι η ομάδα έπαιξε καταπληκτικά, τα ματσαρίσματά μας ήταν καταπληκτικά, η απόδοση όλων των παιδιών ήταν φανταστική και η ψυχολογία μας είναι στα ύψη, κάτι που φάνηκε γιατί δεν ήταν μόνο η πρώτη ασυλία που ήρθε το 18, τη δεύτερη κερδίσαμε το 14 και την τρίτη το 18. Δηλαδή όλα είχαν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, κάτι που νομίζω δείχνει την υπεροχή μας. Δεν θέλω να σταθώ προσωπικά στη δική μου απόδοση, θέλω να σταθώ κυρίως στην απόδοση της ομάδας. Χάρηκα που έκανα 3-3 και έκλεισα τον αγώνα, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την απόδοση των παιδιών. Μπλε ομάδα! Έχει βάει μπροστά. Παιδιά, τι ανακούφιση! Τέλειο! Πώς μπαίνουμε στην Καλύβα, τρίτη μέρα τέλεια. Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς νιώθετε που αυτή τη βδομάδα ψήφισετε καθόλου? Καθόλου! Κάτι πρέπει να ψήφισετε όλοι. Τέλειο!
Τέλεια. Τέλειο. Ό,τι καλύτερο. Ηρέμησε, ναι. Γιατί είσαι πάρα πολύ τυχερή, θα το ξαναπώ. Ναι. Γιατί οριακά είμαι από τη φύση εσένα, να ξέρεις. Κοίτα, με τις μέρες είσαι πολύ τυχερή. Ηρέμησε, γιατί είσαι μόνο τρεις μέρες εδώ, τέσσερις. Ηρέμησε λίγο. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχεις δίκιο. Παιδιά, μπράβο σας, αλήθεια. Σούπερ. Παιδιά, πάρα πολύ καλή. Παιδιά, μας άξιζαν και οι τρεις ασυλίες. Έχουμε κάνει το 3-3. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή την ομάδα, γιατί πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα ήταν όλοι χάλια. Τους βρήκαμε σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και χαίρομαι που τους έχουμε πάει από το 0%. Αυτό είναι το ιδανικό για μένα. Τέλειο που δεν θα ψηφιστεί κανείς. Ο Φάνης εν τέλει καταφέραμε να πάρει το MVP, που είναι το παιδί μπορούσε να το κάνει και μόνος του. Εγώ απορώ πως και ο Φάνης δεν είχε και τόσο καιρό MVP. Ενώ είναι ο καλύτερος παίκτης. Εγώ εκεί ήμουν από αυτό. Δηλαδή, δεν το κυνηγούσε. Κάτι σωστά ματσαρίσματα για την ομάδα. Πόσες φορές έχω βγει. Δηλαδή, παίζει το πράγμα. Είναι πολύ καλό. Θα χάσω κάποια. Δεν γίνεται. Π.χ. όταν η Δαλάκα είχε 10 στα 10, είχα 10 στα 11. Ναι. Ή 11 στα 12, αλλά εγώ έπαιζα συνέχεια με τον Σάβα. Ακριβώς. Και η Κατερίνα έπαιζε με τη Χρύσα και με την Άρια, αλλά το έκανε επίτηδες. Άμα βγει η παιδιά το MVP, το θέμα είναι να κερδίζει η ομάδα, δεν είναι να βγαίνω εγώ πικ. Το σημαντικό είναι ότι εκτός από αυτό είχε η Άιρα αυτή τη βδομάδα 4 στα 4. Η Δώρα είχε 6 στα 7 ή 7 στα 8, αν δεν κάνω λάθος. Η Σταυρούλα. Ιωάννα. Ο τίτλος του MVP είναι κάτι το οποίο δεν κυνηγάω από την αρχή του Survivor. Να πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Γιατί έχω έρθει εδώ για να παίζω με τους καλύτερους παίκτες και να κερδίζω ή να χάνω από τους πιο δυνατούς. Γιατί ακόμα και στην ήττα πάντα κάτι μαθαίνεις. Επίσης, να πω και το άλλο, παιδιά, τους απαντήσαμε τέλεια που πήγαν. Αυτό, να δημιουργήσουν κόντρα ότι ο James ήθελε να μας υποβιβάσει εμένα και τη Δώρα που είπε ότι κάνανε. Ναι, δεν είναι αυτό. Ο James στηρίχτηκε. Καλά, μπορεί να το πει, στηρίχτηκε ουσιαστικά στη διαφορά δυναμικής μεταξύ της Σταυρούλας, της Ασημίνας και της Τζαλάκα, γιατί καλώς και κακώς, παιδιά, έχουν έρθει πάρα πολλές φορές, 2-3 όλες, οπότε έχουν μια εμπειρία, δεν είπε κάτι κακό ο άνθρωπος. Και όπως και εγώ, η Δώρα, όλοι μας, είναι πρώτη φορά που ερχόμαστε. Ναι. Γιώργο, ήθελα να προσθέσω ότι το σχόλιο το χθεσινό, γιατί δεν πρόλαβα κάποιος άλλος μίλαγε εκείνη την ώρα, το σχόλιο το χθεσινό από την πλέον ομάδα, ότι κάναμε πάρτι η πλευρά των κόκκινων, ουσιαστικά υποτιμά όλες τις γυναίκες στην μπλε ομάδα. Δεν είναι ωραία σχόλια αυτά, γιατί και η μπλε ομάδα και τα κορίτσια της μπλε έχουν φέρει πολλές νίκες και παλεύουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ο Αλέξανδρος και η Ασημίνα προσπαθούν λίγο να κάνουν το δικό τους κομμάτι. Προσπαθούν λίγο να παίξουν με τη δικιά μας ψυχολογία, κάτι που προφανώς δεν τους βγαίνει. Γιατί ουσιαστικά αυτό που είπε ο James είναι ότι άλλαξαν λίγο ισορροπίες με την είσοδο της Σταυρούλας, γιατί όπως και οι άλλες δύο κοπέλες, η Ασημίνα και η Κατερίνα, έχει μια παραπάνω εμπειρία από το Survivor, γιατί έχει παίξει πάρα πολλούς στόχους, έχει έρθει αρκετές φορές, μας δίνει περισσότερα tips, οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να αλλάξουν και να διαταραχτούν λίγο οι ισορροπίες. Τώρα, το πόσο ο Αλέξης αυτό προσπάθησε να το παραποιήσει και να σπείρει λίγο τη διχόνοια στη δικιά μας ομάδα, λέγοντας ότι υποβαθμίζει ο James Charles 4 κοπέλες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι δικά του λόγια, παραποιεί κάποια λόγια, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ στέκομαι στη δικιά μου ομάδα και στο πόσο καλά ψυχολογικά είμαστε. Όπως θα πρέπει να κάνει και ο Αλέξης να σταθεί στη δικιά του ομάδα, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή η εβδομάδα δεν τους πάει καλά. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε την τρίτη ασυλία. Άλλη μια ήττα για την ομάδα μας. Ήταν μια εβδομάδα που ήταν αρκετά κακή για εμάς. Καλούμαστε να είμαστε σχεδόν όλες οι γυναίκες υποψήφιες. Μπορεί να μονομαχήσω κι εγώ. Θεωρώ ότι ήταν μια για μένα μέτρια εβδομάδα αγωνιστικά, αλλά θεωρώ ότι το παλέψαμε πάρα πολύ στην τρίτη ασυλία. Δεν ήμασταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, παρόλο που χάσαμε δύο ήττες τις προηγούμενες μέρες. Δεν ήρθανε κάποιοι πόντοι και αυτό που είπε και η Δαλάκα, στο δεύτερο ματσάρισμα, για μένα, δεν έπρεπε να βγει να ματσάρει τη Δώρα. Και θα σας πω γιατί. Γιατί όταν έχεις το πλεονέκτημα του 1-3 και από εκεί ξέρεις ότι θα βγουν οι καλύτερες παίκτες και θα πάνε το 2-4, ποντάρεις να χάσεις δύο πόντους. Εμείς ποντάραμε τώρα βάσει αυτού να πάει 50-50 Δαλάκα Δώρα. Που ήταν πολύ εύστοχη σήμερα η Δώρα. Δεν ξέρει βέβαια ότι είναι και τόσο εύστοχη. Αλλά από το ραν μου φαίνεται. Παιδιά. Ναι, δεν ήταν εύστοχη. Όταν εγώ στο ραν μου με τη Σταυρούλα ήμουν
8, 9 στα 9. Παιδιά, όταν έχει μια εικόνα. Οπότε το πήρα έτσι ότι. Έχει μια εικόνα. Να πάρω τη δυνατή, να την κερδίσω. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι, τώρα μου σου φάνηκε ότι. Ναι, φάνηκε ότι η Δώρα ήταν πολύ δυνατή. Να ρωτήσω όλο και εγώ όμω με τη Σταυρούλα έκανα 9 στα 9. Γιατί να μην την πάρω. Θεωρώ ότι πρέπει λίγο να αλλάξουμε τον τρόπο που ματσάρουμε. Γιατί από τη στιγμή που είναι αυτή τη στιγμή πλέον δύο καλές παίκτρες από την απέναντι ομάδα, η Δώρα και η Σταυρούλα, θεωρώ ότι πρέπει να μην παίζουμε και στους δύο γύρους ματσαρισμάτων, εγώ και Ασημίνα, Δώρα Σταυρούλα, γιατί έχουμε 50-50 πιθανότητες να χάσουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο ένας γύρος ματσαρισμάτων με τις δυνατές και ένας με λίγο πιο αδύναμες παίκτριες. Στο αντρικό νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο η απουσία του Σάβα. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και μας ρίχνει και λίγο το ηθικό, αν θες τη γνώμη μου, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Σάββα. Γιατί ο γιατρός έχει μια άποψη που λέει είναι στο χέρι σου, μπορείς να παίξεις, μπορείς και να, μπορεί και να μην παίξεις. Έπαιξε και πονάει τώρα. Έπαιξε τώρα και πονάει, πράγμα που σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες θα πάλι θέλει πάλι ανάκαμψη. Σήμερα έγινε κάτι που είναι άξιο αναφοράς και είναι προσωπικά για μένα. Στα δεύτερα ματσαρίσματα, επειδή τα παιδιά της μπλε ομάδας με είδανε που είχα πόνο, μόνοι τους, συγκεκριμένα αν δεν κάνω λάθος ο James και ο Φάνης, μου είπαν ότι αν δεν θέλω να παίξω για το χέρι, να μην παίξω και δεν θα ζητήσουν πέναλτι. Για μένα, επειδή συνέχεια τρογόμαστε και μαλώνουμε και υπάρχει έτσι αντιπαλότητα και τα λοιπά, το ότι έγινε κάτι τόσο καλό και δείχνει καλοσύνη και ανθρωπιά πάνω απ' όλα, είναι άξιο να το αναφέρουμε, γιατί μην λέμε μόνο τα άσχημα και τα κακά, μπορούμε να πούμε και ωραία πράγματα και γι' αυτό τους ζήτησα και τους είπα ευχαριστώ, γιατί για μένα ήταν μια πολύ καλή κίνηση. Nothing gonna save us now. Nothing's worth saving when every road we're on just brings us back. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αλλά δεν θέλω να το πείτε πουθενά. Ναι, εντάξει. Το υπόσχεστε. Οκ, ωραία. Θέλω να σας πω ότι είστε έτοιμοι. Ναι. Είναι πολύ χαρούμενοι που θα πάμε στην παραλία αύριο, επιτέλεια. Και εγώ. Τρομάξατε για λίγο. Καλά, το θέμα είναι μην τρομάξουμε με τι θα δούμε εκεί πέρα. Γιατί είναι απογοητευτικό που έχει τόσες μέρες. Είχε πολύ αέρα. Ωραία, κάθε φορά. Να μας έχει ρίξει την απλώστρα, να μας έχει ρίξει την καρδιά. Την πρώτη φορά πήγαμε πίσω και από την βροχή τη δυνατή που είχε ρίξει, που ήταν για δύο μέρες μόνο από όσο ήταν, είχε πέσει καλή. Δεν αποφύγαμε. Χαίρομαι όμως που είμαστε γενικά με πολύ καλή ψυχολογία όλες. Δεν έχουμε πέσει. Και πάμε. Όχι, γιατί είναι ένα παιχνίδι κατά βάθος. Όλες έχουμε προσπαθήσει πολύ, έχουμε δώσει τον καλύτερό μας σε αυτό. Και μιλάμε και μια παρέμβαση όλα για ένα αγωνιστικό survival από άλλες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Που, οκ, χάνονταν ασυλίες και έμεινε σε μια ψυχοφορία κοινό. Τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο κάτι στο παιχνίδι. Επιτέλους φτάσαμε στον παράδεισο. Είμαστε στην παραλία. Επιτέλους φτάσαμε στην παραλία μετά από πάρα πολλές μέρες. Επιστρέψαμε να δει στο σπίτι μας την πρώτη μας κατοικία, γιατί έχουμε και μια δεύτερη κατοικία που είναι το πρόχειρο κατάλημα. Θέλαμε πάρα πολύ να βρεθούμε ξανά εδώ στην παραλία, να κάνουμε το μπάνιο, να ξεπληθούμε, να πλύνουμε τα ρούχα μας, να καθαριστούμε γενικώς. Και πέρα από αυτό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ εδώ, γιατί έχεις τον ήλιο, το βράδυ βλέπεις τα αστέρια, το φεγγάρι, υπάρχει φως και δεν σε κλείνει όλο αυτό το πράγμα που είναι στο πρόχειρο κατάλημα από το δάσος.
και από τα δέντρα που είναι πάνω το κεφάλι σου. Ωπα, τι ωραία, ε. Καλώς ήρθατε. Γεια, ο θρόνος είναι τέλειος. Welcome home. Welcome home, δεν έφυγε ποτέ. Είχαμε... Ήρθαμε πίσω. Επιτέλους ήρθαμε στην παραλία. Και μου είχε λείψει εδώ η παραλία. Είναι ωραία, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ η παραλία. Τη ρίξε ξεσκά. Ενώ στο πρόχειρο κατάλημα είναι πιο ζούγκλα, είναι λίγο πιο κατάθλιψη. Εδώ πέρα είναι πιο free life. Είμαι τόσες μέρες στο παιχνίδι και μετά από 7 ολόκληρους μήνες ξανά πήγα στην παραλία. Ξανά πήγα στο αγρόνιμο μέρη, σε αυτή τη θάλασσα τη μαγική. Και επίσης είχαμε ξεμείνει και από ρούχα. Δεν έχουμε που δεν έχουμε σαπούνι, δεν είχαμε ούτε νερό αυτή τη φορά. Πρώτη μέρα στην παραλία, πρώτο μπάνιο. Δεν έχω ξανακάνει μπάνιο με φοίνικες τόσο κοντά σε μένα. Ούτε τόσο μακριά σε μένα βασικά. Δεν έχω κάνει τόσο κοντά μπάνιο σε φοίνικες. Πρωτόγνωρη εμπειρία. Είμαι ενθουσιασμένος όσον αφορά την αμμουδιά που έχει μέσα η θάλασσα. Δεν ήξερα τι θα συναντήσω άμα θα είχε πέτρες, βότσαλα, σαλάχια, δεν ξέρω εγώ τι. Η θάλασσα ήταν εξαιρετική. Καλό καιρό πετύχαμε. Το κάψιμο βέβαια δεν βλέπω να το γλιτώνω. Μου είπαν ότι ο ήλιος εδώ δεν καίει όσο στην Ελλάδα. Ακόμα δεν το έχω δει αυτό με τα μάτια μου. Νιώθω ότι είναι εξίσου δυνατός. Να το ξεναγήσω λίγο εγώ. Γιώργο, πρώτα απ' όλα να δεις το μποστάνι που έχουμε. Έλα. Έχουμε πίσω ντομάτες, αγκούρια. Έχω φτιάξει εγώ εδώ πέρα μαζί με πιπεριές. Εκεί. Λοιπόν, αυτός είναι ο πάντος που κάνουμε τις ετοιμασίες. Και εκεί πέρα βάζουμε την κατσαρόλα και μαγειρεύουμε. Με συγκεκριμένο τρόπο. Κοίτα Γιώργο, εδώ φτιάχνουμε όταν... αλάτι τώρα. Μπράβο. Παίρνουμε καθαρό νερό από τη θάλασσα, το βράζουμε. Φτιάχνουμε αλάτι. Αλήθεια, σε λίγο η αποθήκη είναι κάπου. Όχι, 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 αυτό που λες έγινε αλάτι. Αυτό είναι το αλάτι. Κατσαραμίλα έτσι. Είναι εντυμένη κάτω και είναι αλάτι. Είναι πολύ ονόστιμο το αλάτι. Δεν είναι σημαντικό γράμμα. Ο Γιώργος ο καινούριος. Πολύ ωραίος τύπος, καλό παιδί φαίνεται. Και στο αγωνιστικό κομμάτι τον είδα, έκανε πολύ καλό ξεκίνημα, πολύ δυνατός. Ήρθε εδώ και αυτό στην παραλία, του άρεσε πάρα πολύ. Του δείξανε τα κορίτσια, τα κατατόπια, τα κατσαρολικά, πώς μαγειρεύουμε, πού βάζουμε τις φωτιές, τα πράγματα. Μια χαρά. Ένα ζώο έχει έρθει ποτέ νύχτα. Κοίταξε. Όχι εδώ. Βροχή. Βροχή, ναι, είχαμε. Από εκεί έπαιζε και η καλύβα. Και τώρα με και έσταζε, το... ήταν και έσταζε. Ναι, έσταζε. Οπότε μαζευόμαστε σε ένα σημείο. Και τώρα πάλι δηλαδή, λίγο σε κάποιο σημείο φύγανε κάποιοι από πάνω τώρα με την κακοκαιρία που έχει τελευταίες μέρες, αλλά βλέπουμε ότι εδώ έχει διατηρηθεί μια χαρά. Εγώ έχω μια απορία που ακούω τόσα χρόνια σε survivors. Αυτές οι δουλειές στην καλύβα που μαλώνουν, όχι δεν βοηθάει στην καλύβα, βοηθάει στην καλύβα. Ποιες είναι εμείς δεν τα το αλάτι, ας πούμε. Δεν τα έχουμε. Εγώ βοήθησα σήμερα σε δουλειά στην καλύβα, ας πούμε. Όχι, σκέτο. Παίρνουμε φύλλα και σκουπίζουμε. Αυτό δεν είναι κάτι. Φίλε, τις πρώτες μέρες πρέπει να φτιάξουμε να στήσουμε αυτό. Κοίταξε, αυτό γενικά. Δηλαδή, τι έχει να κάνει. Ξέρω εγώ να κόβω ξύλα, στα μάτια εγώ φύγει και εσύ. Δηλαδή το κάνουμε και εσύ να κάθεσαι, ξέρω εγώ να κάνει μπάνιο. Στην αρχή πρέπει να γίνουν κάποιε δουλειέ. Αυτέ έχουμε κάνει. Τώρα είναι απλά πράγματα. Ένα θα σκουπίσει, ο άλλο θα μαγειρέψει, ξέρω εγώ, άλλο θα φέρει ξύλα. Ο Γιάννη, α πούμε, θα μπει τώρα μια. Όχι, θα ψαρέψει. Δεν έχει να κάνει και τίποτα εδώ. Η αλήθεια είναι. Ναι. Ζωή σου δίνει αυτό, θέλω να πω. Σαν λογική τώρα πριν. Δεν περνάει εκεί όλα τα στιγμή. Εμεί τα αγόρια θα ανάψουν τη φωτιά και θα ασχοληθούν με τα ψάρια. Εμεί θα μαγειρέψουμε. Με τα κορίτσια συνεννοούμαστε. Μία-μία-μία η άλλη κλπ. Ο καθένα πρέπει να το πιάσει. Ο καθένα πρέπει να το πιάσει. Ο Γιώργο, ο οποίο έχει τόση πολύ πλάκα. Κάνει συνεχώς ερωτήσεις. Δηλαδή, ακόμα και το πού μπορεί να αφήσει ένα πιρούνι, θα το ρωτήσει. Δεν μπορεί να σκεφτεί ή να υποθέσει ότι απλά το αφήνουμε κάπου και το βρίσκουμε. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Εντάξει, λογικό να έχει απορίες. Νομίζω όλοι έτσι θα είμαστε στη θέση του. Ούτως ή άλλως οι άλλοι δύο είναι λίγο πιο παλιοί, είναι λίγο στον πιο αυτόματο. Χρειάζεται να του λύνουμε πολλές απορίες. Νιώθουμε λίγο λες και πάμε τον ήπιο σχολείο, αλλά έχει πολύ πλάκα. Πολύ συναγχωμένος ο Γιώργος. Πάρα πολύ. Κάνει συνέχεια ερωτήσεις, δεν ξέρει τι να κάνει. Γιατί κινούμαστε όλοι πάρα πολύ γρήγορα και
Εκείνος ακόμα προσπαθεί να κατανοήσει κάποια πράγματα. Γιατί κάνουμε αυτό, γιατί κάνουμε εκείνο. Και οι καινούργοι παίκτες είναι πιο παλιοί, οπότε πάει λίγο στον αυτόματο. Ο Γιώργος πάει λίγο ψάχνοντας το άγνωστο. Πρώτες μέρες εδώ πέρα γνωρίζω κάθε μέρα όλα τα παιδιά λίγο και παραπάνω. Λίγο πιο πολύ, ας πούμε, έχω αράξει, μπορώ να πω, με τον Γιάννη, χθες με τον Φάνη και τον James, Σαυρούλα ίσως. Η Δώρα είναι πάρα πολύ βοηθητική, είναι συνέχεια και για να μου λύσει απορίες ή οτιδήποτε. Και με τα κορίτσια, φυσικά με όλους έχω, είναι πρώτες μέρες. Τους γνωρίζω όλους σιγά-σιγά, δεν μπορώ να έχω ξεκάθαρη εικόνα προφανώς. Από τη τηλεόραση δεν μπορώ να πω ότι είναι διαφορετικά. Δηλαδή, ίσα-ίσα θα έλεγα ότι είναι όλα πιο ίδια από ό,τι περίμενα όσον αφορά εμφανισιακά τα άτομα. Και από εκεί πέρα τώρα, σαν χαρακτήρες και με ποιον θα δέσω, με ποιον θα δέσω, είναι πολύ νωρίς για να μπορέσω να προβλέψω. Θα δούμε. Ο James όλη μέρα κοιμάται. Νομίζω πήρε ρόλο προηγούμενο survivor. Πραγματικά. Ο James είναι εξαφανισμένος. Πετάει όμως ωραίες ατάκες. Μ' αρέσει πολύ. Είναι, γενικά, ο James είναι πολύ ευχάριστο άτομο. Για τον James είχα ακούσει διάφορα από γύρω-γύρω και είχα πει ότι αν δεν γνωρίσω τον άλλον από κοντά για να έχω τη δική μου άποψη, δεν μπορώ να πω κάτι. Τον συμπάθησα, είναι πολύ ευχάριστος, έχει πάρα πολύ πλάκα, χιούμορ, είναι πολύ έξυπνος, δηλαδή ετοιμόλογος, κατευθείαν ό,τι είναι, στο λέει. Μα ήμασταν μια ομάδα καλή, απλά χωρίς tips και εμπειρία και απλά έχουν έρθει, όπως και στην κόκκινη ομάδα, δύο παλιοί παίκτες, τα οποία ακόμα και το μπαλάκι δεν το ρίχνεις έτσι και ρίξει το έτσι, θα σου βγει καλύτερα. Είναι ένα τύπο πραγματικά μας βοηθάει και έχουμε αποδείξει την ημέρα που έχουν έρθει όλοι οι καινούργοι παίκτες ότι το έχουμε πάρει σε ρίγκο. Γιατί πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Η Σταυρούλα, πώς σας φαίνεται? Μια χαρά, πολύ καλή. Εγώ θέλω να τη ζήσω και λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλες τις μέρες που είναι εδώ δεν την έχουμε δει. Είναι συνέχεια με τα γόρια στη λίμνη και κάθονται. Γιατί εγώ δεν είμαστε φίλες. Απλά γνωριζόμαστε απ' έξω, έχουμε πει δύο-τρεις κουβέντες. Αλλά θα ήθελα λίγο έτσι να τη γνωρίσω, αν κάτσει μια φορά μαζί μας με τα κορίτσια που δεν κάθεται. Να δούμε λίγο και εκείνη. Αλλά προς το παρόν μου είναι πολύ ευχάριστη. Τώρα γιατί είναι συνέχεια με τον Φάνη και τον Γιάννη, δεν ξέρω. Αυτή θα ξέρει καλύτερα. Προφανώς έχει έρθει διαβασμένη. Έχει δει το παιχνίδι, το τι γίνεται απ' έξω. Ξέρει ότι είναι δύο πολύ καλοί παίκτες. Και μάλλον έχει πάει να τους έχει από κοντά για να έχουν ένα δικό τους παρεάκι. Και γι' αυτό είναι εξαφανισμένη όλη την ώρα. Watch me now, hey. Αμάν. Έπεσε το στέγαστρο. Καλά, το άλλο δεν το χάνει. Το πόρι μας δυο. Έπεσαν φοίνικες από τα δέντρα έπεσαν. Πρώτη μέρα στο νησί επιτέλους, μετά από αρκετές ημέρες που είχαμε εγκλωβιστεί στα πρόχειρα καταλύματα. Μια γαλήνη ήρθε μέσα μας, το είχαμε πολύ ανάγκη να δούμε την παραλία μας, την καλύβα μας που βέβαια ήταν λίγο όλα ψιλοκατεστραμένα. Έλενα, καλώς ήρθες στο σπιτικό. Δεν τη βλέπεις τώρα στην καλύτερη της εκδοχή, την καλύβα μας. Αυτό όλο κρεμίστηκε. Από εδώ πέρα, από πάνω. Αυτό είναι το μπαράκι μας. Μόνο αυτό κράτη. Κάνεις λίγο κόκονα και τέτοια. Πρώτη μέρα σε αυτή τη μαγική παραλία που ανυπομονούσα πάρα πολύ να έρθω και να δω πώς είναι. Πω πω. Πολύ χρωμινά. Τι έχει πέφτει. Εντάξει, θα χαρίσουμε. Μόλις φτάσαμε στην παραλία, αντικρίσαμε κάποιες ζημιές, εισαγωγικά να το πω, και συγκεκριμένα στην καλύβα μας. Το παραβάν που έχουμε, το ονομάζουμε έτσι το μέρος που αλλάζουμε, έχει χαλάσει, ουσιαστικά να το πω έτσι, και διάφορα φύλλα και διάφορα φύκια είχαν μπει μέσα στην καλύβα μας. Take the gun from my hand. Take the knife from my bed. Lord have mercy on the man I'm about to attack.
Η Ασημίνα άρχισε να μας δείχνει σε μένα και στην Ελένα τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση πάνω στην καλύβα. Μας έδειξε πού μαζεύουμε ξύλα, πού τρώμε, πού μαγειρεύουμε, πού πλένουμε τα πιάτα και όλα αυτά. Σήμερα πραγματικά χάρηκαν πάρα πολύ με το γεύμα. Βάλαμε και το αβοκάντο και ήταν σαν τυπάκια ανάτσους με, με γουακαμόλε. Παιδιά, δοκιμάζω. Παιδιά, το μερίδιο ψηλά. Για σένα και μετά. Δοκιμάζω. Γεια στα χέρια σου. Τι λες τώρα, ρε. Είναι σαν νάτσος με γουακαμόλι. Μεξικάνικο. Μεξικάν ρέστορα. Αλατάκι, για φέρτε. Αφήσα από εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα φάγαμε και τα πιτάκια της Ασημίνας. Μου είχαν πει όλα τα παιδιά στην παραλία για τα πιτάκια της, πόσο νόστιμα είναι. Και η αλήθεια είναι, όταν τα έφτιαξε και τα έφαγα, ήταν πάρα πολύ νόστιμα. Οπότε, Ασημίνα, μπράβο. Η εβδομάδα που μας πέρασε, η αλήθεια είναι πως δεν πήγε και τόσο καλά για την κόκκινη ομάδα. Θεωρώ ότι μετά την κουβέντα που κάναμε για τα ματσαρίσματα και για το πώς θα κινηθούμε στο έπαθλο φαγητού που έρχεται, πιστεύω ότι θα αλλάξει αυτό και θα κερδίσουμε εμείς αυτή τη φορά. Ο Φάνης MVP. Ποια θα δώσει ο Φάνης? Τη δώρα. Δύο μείναμε, εγώ και ας μην. Η εμένα Δαλάκα. Εγώ θεωρώ θα δώσει εμένα, η Δαλάκα θεωρεί θα δώσει αυτή. Καλά πάμε δυο μας. Μας ανακοινώθηκε λοιπόν ότι ο Φάνης είναι ο MVP της εβδομάδας. Παρόλο που είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ίσως ο καλύτερος από την μπλε ομάδα στους άντρες, μέχρι τώρα δεν έχει βγει MVP και νομίζω πως του είχε στοιχήσει. Οπότε τώρα που βγήκε το χάρηκε πολύ. Με ποιο σκεπτικό πιστεύετε θα ψηφίσει? Γιατί έχει σκεπτικό η ομάδα του. Εντάξει. Όχι, δεν το νομίζω. Φαντάζεσαι να προκύψει κανένα τσακωμό μία μέρα. Και πάλι δεν το έκανε. Υπάρχουν δύο οπτικές τώρα σε αυτό το κομμάτι. Η μία είναι να επιλέξει ανάμεσα σε μία από τις τρεις κοπέλες της ομάδας μας. Βασικά έχουμε το συμβούλιο σήμερα, οπότε θα ψηφίσουμε κι εμείς ακόμα μία και οι επιλογές που του μένουν είναι δύο. Ή να κινηθεί λίγο πιο στρατηγικά για την ομάδα του, που δύσκολο μου φαίνεται αυτό βέβαια από τη μία, αλλά από την άλλη όχι απίθανο, εδώ που είμαστε, και να επιλέξει να βγάλει μία κοπέλα από την δική του ομάδα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δυναμώσει η ομάδα του αγωνιστικά. Θα πούμε ότι η Μαριλίνα βρε κάνουν παρέα και εσύ. Παρέα. Όχι πλέον, γιατί πήρε άλλη τη θέση τους. Κάναμε. Βλέπω πολύ Σταυρούλα, Φάνης, Τζέιμς, Γιάννης. Τα κορίτσια είναι μόνα τους σε μια γωνιά. Ναι. Η Ιωάννα, η Χρύσα, η Μαριλίνα και... Τα κορίτσια νομίζω απομακρυνθήκαν μετά την ψηφοφορία του Γιάννη. Από δεν το είναι. Σύνολο. Δεν είναι μαζί. Έχω παρατηρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, λίγο πριν μπούμε στο game και κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος και μετά, καθώς επιστρέφουμε στα πρόχειρα καταλήματα, ότι σαν έχουν αλλάξει λίγο οι ισορροπίες της παρέας στην μπλε ομάδα. Βλέπω τη Σταυρούλα να κάνει διατάσεις στο James, να κάνει ζέσταμα μαζί με τον Γιάννη και τον Φάνη. Και εκεί που ο Φάνης ήταν λίγο πιο κοντά στο Χρύσα, Μαριλίνα, Ιωάννα, θεωρώ ότι ίσως έχει προσεγγιστεί από τη Σταυρούλα και από τον James και έχουν γίνει όλοι αυτοί μια δυνατή έτσι τετράδα, θα έλεγα, μαζί με τον Γιάννη μέσα. Αυτό έχω παρατηρήσει εγώ. Βλέπω τη Σταυρούλα τους προσέχει ιδιαίτερα τους άντρες της διπλανής ομάδας, τους κάνει stretching, τους κάνει massage, προφανώς τους δίνει και συμβουλές και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που αυτές οι συμβουλές είναι μόνο στα αντρικά πρόσωπα της ομάδας και όχι τόσο στα γυναικεία. Γιατί όταν έρχεσαι και θέλεις ουσιαστικά να φορμάρεις όλη την ομάδα, θα έπρεπε αυτό αντίστοιχα να γίνει και στα κορίτσια αλλά και στα αγόρια. Επίσης, άκουσα κάποια στιγμή που λέγανε παιδιά ότι έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος ακομός με τον Γιάννη και το Σταμάτη. Ναι. Ναι, κάτι. Όντως. Καλά, ο Σταμάτης γενικά είναι τραυματισμένος. Έλεγε για τον Νίκο ότι άμα δεν κάνει να φύγει. Ο Σταμάτης, ακούστε.
Είμαστε πριν το αγώνισμα, μετά το αγώνισμα, στο συμβούλιο. Δηλαδή και εδώ τώρα είναι έτσι. Άσε μην είναι που θα έτσι, έτσι. Πώς είναι? Γιατί χθες το έκανα ζέστα πριν τον αγώνα και ήταν κρυμμένο σε κάτι χόρτα και κρυφά. Εσύ αλήθεια λες, παιδιά, ναι. Ναι, σου λέω. Ο Σταμάτης πολλές φορές και off camera μας πιάνει και μας λέει πράγματα που δεν είχαμε καταλάβει ποτέ ή διάφορα άλλα πράγματα ή στο συμβούλιο μπορεί να κοιτάει, ξέρω εγώ, και να είναι συνέχεια με γυρισμένο το λαιμό του προς τα εμάς. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει, κουτσομπολιό, θέλει να δει τι γίνεται στην κόκκινη καλύβα, θέλει να γίνει κόκκινος. Τώρα που δεν παίζει, ίσως είναι και μια ευκαιρία για αυτόν και τον έχουν βάλει να μας παρακολουθεί. Δεν ξέρω. Έχω ενθουσιαστεί υπερβολικά με όλο το κλίμα και το τοπίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ. Είναι όπως το φανταζόμουν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε ένα τόσο όμορφο τοπίο. Πριν λίγες μέρες ήμουν στην Αθήνα και σήμερα βρίσκομαι εδώ πέρα. Κάτι τρελό για μένα. Μας έλειψε πάρα πολύ η παραλία μας. Προσπάθησαμε να μαυρίσουμε όσο περισσότερο γίνεται και να απολαύσουμε την ημέρα. Σήμερα επιτέλους κάναμε λίγο μπάνιο με τα κορίτσια, κάναμε λίγο σκράπ στο σώμα μας με την άμμο, λίγο να νιώσουμε ότι καθαριστήκαμε κι εμείς, λίγο γυναίκες. Ήμασταν με τα κορίτσια στη θάλασσα, βρέχαμε τα μαλλιά μας, κάναμε παιχνίδια και κάποια στιγμή έρχεται ο Γιάννης και ο Φάνης, μας βουτάνε, μας κάνουν 15 σβούρες και μας πετάνε και μέσα στο νερό. Ένιωσα ότι ήμουνα στις νεροτσουλήθρες ή στην τσουλήθρα του προηγούμενου αγωνίσματος, κάτι παρόμοιο. Ήταν γενικά, έχουμε υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα στην καλύβα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε έτσι, όλοι μας σαν αδερφάκια. Νομίζω ότι οι νίκες στα αγωνίσματα μας έχουν φέρει όλους πιο κοντά. Κάναμε μπάνιο, παίξαμε λίγο στην παραλία. Εντάξει, εγώ ηλιοθεραπεία δεν έκανα και δεν τη χρειάζομαι. Αλλά άναψα φωτιά και θα ετοιμαστούμε τώρα να μαγειρέψουμε. Τι έχει το μενού σας? Το μενού μας έχει φακόζο. Τα πιτάκια τα έχει περπατάρεις. Ναι. Αβοκάντο. Είναι ψήστης. Και αρτοποιός, δεν γίνεται. Και λάδι έχουμε βάλει από το περπατάρι. Και λάδι περπατάρι. Περπατάρι oil. Τέλειο. Εγώ σε ιδιότητα δεν θα φάω πάλι. Περπατόιλ. Έχεις πάει σκοπό, να περάσει τον παπά. Ναι, πρέπει. Κοίτα, ήμουν 100 λόγια και έχω χάσει τώρα κάτι. Σίγουρα έχεις. Η μπλούζα πότε θα βγει. Η μπλούζα θα βγει στα 90. Τα παιδιά μόλις μαγειρέψανε, εγώ δεν θα φάω γιατί έχω μπει σε δίαιτα. Το έχω αποφασίσει, πρέπει να χάσω κάποια κιλά. Και καλά, για να μην λέω για ψέματα, ίσως τσιμπήσω το αβοκάντο που μου έχουν δώσει, γιατί μου αρέσει και το αβοκάντο και είναι και υγιεινό, οπότε why not. Και προχωράμε.
Μίλησα με τα παιδιά προηγουμένως για κάποια ουσιαστικά θέματα που αφορούν το τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και με ποιο τρόπο θα πρέπει να σκεφτούμε τη διαχείριση των πόντων που πρόκειται να φέρουμε. Σε κάθε ραν, λοιπόν, κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Είπα στα παιδιά ότι θα πρέπει να μελετάμε πάρα πολύ καλά την πίστα, θα πρέπει να μελετάμε πάρα πολύ καλά τους αντιπάλους, για να μπορέσουμε να βγάλουμε στατιστικά εκείνη τη στιγμή για το κάθε ραν που τρέχει ο κάθε ένας από εμάς. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να μοιράσουμε κάποιους ρόλους. Αλλά ταυτόχρονα στα πρώτα ματσαρίσματα, τουλάχιστον στα πρώτα. Να κοιτάμε ποιος είναι καλός. Πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, τουλάχιστον ή δύο, τα οποία άτομα δεν θα φωνάζουν τόσο πολύ στο δικό μας παίχτη να τον ενθαρρύνουν εκείνη την ώρα που τρέχει. Παρακολουθούν το ραν. Αλλά θα παρακολουθούν όλο το ραν, ακόμα και τους στόχους. Ακόμα και αν χρειαστεί να μετρήσουμε πόσους άστοχους πόντους, πόσα το τεμ δεν πέτυχε. Σωστό. Ακόμα και αυτό. Να. Γιατί είμαστε στο περίπου πάντα. Μπορώ να είμαι ο leader στο τι συμβαίνει στην απέναντι ομάδα και μαζί με την Κατερίνα να κοιτάμε το ραν πριν ξεκινήσουμε, για να μπορέσουμε να δίνουμε σημεία αναφοράς για το πού και το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, πού πρέπει να πηδήξουμε, πού πρέπει να μειώσουμε ταχύτητα, πού πρέπει να αυξήσουμε ταχύτητα, πού πρέπει να πηδήξουμε, πού πρέπει να προσέξουμε όλα αυτά τα σημεία και πώς ακριβώς πρέπει να ρίξουμε το στόχο. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό αποτέλεσμα στο τέλος. Μετά από 6 εβδομάδες πήρα και εγώ τον τίτλο του MVP. Έχουμε την ευχάριστη θέση να έχουμε τον MVP στην ομάδα μας, τον Φάνη. Φάνη μου, έπρεπε να έρθω εγώ στην ομάδα σου. Εντάξει, πλάκα κάνω, το παιδί είναι πάρα πολύ καλός. Άντε, έπρεπε να έρθουμε εμείς για να έχεις MVP. Αλλά ναι, εντάξει, είσαι και 5 μέρες εδώ, όπως λέει ο Ντάνιελ, οπότε εμένα δεν μου αρέσει αυτό τώρα να μπλοκίσαι λίγο έτσι. Θα πρέπει να είσαι λίγο πιο low profile. Ναι, θα σου πω, εγώ πιστεύω να πάμε σε αυτήν. Ετοιμαζόμαστε τώρα να πάμε στο Συμβούλιο του Νησιού και μετά μένει το MVP του Φάνη. Το συζητήσαμε λίγο, δεν έχει κατασταλάξει και αυτός. Γιατί, okay, ναι, υπάρχει η δαλάκα για Σιμίνα στην αντίπαλη ομάδα. Βέβαια, στρατηγικά υπάρχει και πιθανότητα να δώσει κάποιο μπλε. Βέβαια, είμαστε στο πιο στρατηγικό survivor που έχει γίνει. Και ο ρόλος του MVP, νομίζω εβδομάδα με εβδομάδα, παίρνει μεγαλύτερη αξία. We'll make it out alive. We'll make it out alive. Βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από το απόψινό συμβούλιο. Λίγο πάνω κάτω νιώθω το ότι ακριβώς θα συμβεί, έχω αυτογνωσία. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα το ότι η ομάδα θα κινηθεί αγωνιστικά. Η τελευταία μου ελπίδα είναι ο Φάνης, ως MVP της εβδομάδας αυτής, να ψηφίσει κάποια δύναμη κοπέλα από την δικιά του ομάδα και έτσι με αυτόν τον τρόπο κάποια δικιά μας ίσως σωθεί αυτή την εβδομάδα και θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Έχουμε δυνάμεις μπλε. Γιατί MVP δεν βγάζει μια δύναμη μπλε που αν φύγει θα γίνει και καλύτερη μπλε ομάδα. Θα κρατήσουμε και μια δύνατη κόκκινη. Θα σου πω το άλλο. Άμα σκεφτούν τόσο στρατηγικά. Θα σου πω το άλλο. Μπορούν να το πάνε και εκεί. Αν ήταν MVP ο James, θα δίνει δικιά του. Να. Γιατί σου λέει. Οι Νταλάκρη και Σιμίνα, τι πιθανότητες έχουν να φύγουνε. Μηδέν. Έλα, εγώ πιστεύω ότι ο James μπορεί άνετα να αλλάξει το μυαλό του Φάνη και όλη τη ομάδα μαζί. Και του πει, έλα, δώσε μια μπλε, να δυναμώσουμε κι άλλο και να μην χάνουμε ποτέ. Θα έχει ενδιαφέρον. Σου λέω τώρα. Ισχύει. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό θα ήταν το πιο αντικειμενικό. Για να δούμε την αντικειμενικότητα των πραγμάτων, τότε θα πρέπει ο Φάνης να κινηθεί με βάση την αδύναμη παίχτρια της ομάδος του. Και αν ο James τον έχει πιάσει off the record και του έχει πει δύο κουβέντες, πολύ ψιθυριστά, τότε σίγουρα θα κινηθεί στρατηγικά. We'll be right back.
Φάνη. Ως MVP της εβδομάδας έχεις αυτή τη δύναμη να υποδείξεις τέταρτη υποψηφιότητα. Οπότε η απόφαση είναι εξής. Δεν κατάλαβα τη λογική. Ψηλό κουλί μου φάνηκε, sorry κιόλας, αλλά δεν το καταλαβαίνω το σκεπτικό του. Το νιώθω, σε έχει πειράξει. Survivors, καλώς ήρθατε στο τρίτο συμβούλιο του νησιού. Απόψε έχουμε να κλείσουμε όλες τις εκκρεμότητες για να περάσουμε φυσικά στην μεγάλη μονομαχία των κοριτσιών. Ήδη έχουμε δύο υποψήφιες, την Ζωή και την Όλγα. Απόψε λοιπόν θα ξαναψηφίσουν οι κόκκινοι γιατί έχασαν και τον τρίτο αγώνα Σιλίας. Θα βγάλουν άλλη μια γυναίκα από την ομάδα τους. Και μετά περιμένουμε και τον MVP της εβδομάδας, τον Φάνη Μπολέτσι, έχοντας κερδίσει αυτή τη δύναμη να υποδείξει την τέταρτη γυναικεία υποψηφιότητα. Μπορεί να είναι από την ομάδα των διασύμων ή και από τη δική του ομάδα. Πριν όμως περάσουμε στις διαδικασίες του Συμβουλίου, έχω να σας κάνω μια σημαντική ανακοίνωση. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ο νέος παίκτης των μαχητών, ο Κωνσταντίνος Βουγιουκαλάκης, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην κλινική για εξετάσεις. Αν και ο Κωνσταντίνος είχε περάσει με επιτυχία και τις ιατρικές και τις αθλητικές εξετάσεις στην Αθήνα, εδώ κατά την πρώτη του αναμέτρηση ένιωσε δυσφορία. Τον πήγαμε για παρακολούθηση, έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, εμφάνισε ένα μικρό πρόβλημα υγείας. Και επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι για μας το θέμα της υγείας είναι πιο ψηλά από όλα τα υπόλοιπα, δυστυχώς ο Κωνσταντίνος δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στο Survivor. Έχουμε λοιπόν πολύ νωρίς μια αποχώρηση την οποία φυσικά και εμείς δεν θέλαμε. Πάμε να συνεχίσουμε λιγάκι την κουβέντα μας. Τις τελευταίες ημέρες ξέρετε πολύ καλά ότι ήσασταν στα πρόχειρα καταλήματά σας και ο λόγος ήταν σαφής. Υπήρχε απαγορευτικός στις θάλασσες, δυστυχώς δεν μπορούσαμε να σας φτάσουμε στις καλύβες σας, στα νησιά σας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καταφέρατε σήμερα επιτέλους, αφού έπεσε το αεράκι, πιο αεράκι δηλαδή, ο πολύ μεγάλος αέρας, ήρθε η ώρα να επιστρέψετε στις παραλίες σας και θέλω να πείτε πώς τα βρήκατε τα πράγματα, γιατί και εμείς δεν είχαμε σαφή εικόνα. Νίκο, πώς ήταν η καλύβα σας? Ήτανε λίγο, υπήρχε μια αναμπουμπούλα, τα πράγματα μας ήταν ανακατεμένα, ήταν βρώμικη παραλία, γεμάτη με κλαδιά, δέντρα, πεταμένα. Ήταν ένας χαμός γενικά. Αλλά βοηθήσαμε όλοι, φτιάξαμε, καθαρίσαμε, ξανά τη στήσαμε, πάραμε φωτιά, μαγειρέψαμε, οπότε καλά. Ξεκίνησε φασίνα δηλαδή, με το καλημέρα. Φτάσαμε το πόδι μας εκεί. Είχαν πέσει από πάνω πολλά φοινικόφυλλα, τα οποία μαζέψαμε σαν ομάδα. Βέβαια πεινάγαμε όλοι, οπότε τα αφήσαμε κάπου στη μέση και βάλαμε κατευθείαν να φτιάξουμε το πιτάκι, γιατί είχα και μουσαφιρέους στο Δωρή και Έλενα και έπρεπε να φάνε το πιτάκι μου, όπως καταλαβαίνεις. Το φάγανε και μπορείς να τους ρωτήσεις αν ήταν ωραίο. Ζωή, εσύ ποια δουλειά ανέλαβες? Αυτό πες μόνο, τίποτα άλλο, τέλος. Εγώ. Ναι. Εγώ γενικά στη ζωή μου δεν πολύ το έχω, ούτε με το μαγείρεμα, ούτε με τις δουλειές σπιτιού. Με πάγωσες. Αλλά, ναι. Άνοιξε σπιτάκια. Αλλά, αυτό πήγα να πω. Σήμερα ζύμωσα τα πιτάκια της Ασημίνας και πες Μαρία, σε παρακαλώ. Πες Μαρία, σε παρακαλώ. Εγώ έφαγα το δεύτερο πιτάκι που έφτιαξες. Ήτανε σαν πίτα σουβλακιού το συγκεκριμένο. Κάτσε ζωή, δηλαδή έχουν πέσει φοινικόφυλλα κάτω, έχουν φύγει καρύδες, έχουν φύγει καδρόνια. Και εσύ το μόνο που έκανες ήταν αυτό? Ναι, και να πάω να πληθώ λιγάκι, γιατί σωστό. Λίγο ζήνα, λίγο σπα. Λίγο μποτέ, λίγο. Ναι, τα δικά μας τώρα, τα γυναικεία. Μάλιστα. Απ' την άλλη, μπλε, πώς τη βρήκανε την καλύβα τους? Έμαθα ότι δεν υπήρχαν και τόσο μεγάλες καταστροφές. Χρήσα. Εμάς ήταν τέλεια. Τέλεια, πώς έγινε? Μόνο το λακτήριο και εμάς είχε πέσει. Α, έχετε κι εσείς παραβάν. Ναι. Εμείς έχουμε και μεγάλο κιόλα. Χωράνε 4 άτομα μέσα. Εγώ θυμάμαι στα παλιά Survivor δεν είχαν θέμα. Δεν είναι αυτή η λειτουργία του μπροστά σε όλους. 4 άτομα θέλουμε στο παραβάν, Γιώργο. Εμείς έχουμε λειτουργία του παραβάν. Γιώργο, απλά το θέμα ποιο είναι. Το αλακτήριο το φτιάξαμε με τα αγόρια. Ακριβώς πίσω από την καλύβα. Τα κορίτσια τώρα αλλάζουν. Είναι κλειστό, δεν φαίνεται. Τα αλακτήρια στην μπλε ομάδα είναι για τους άντρες ή για τις γυναίκες? Είναι unisex. Unisex. Ποιοι πάνε πιο πολύ, πιο συχνά, Χρήστα? Γυναίκες. Εντάξει. Οι άντρες δεν ξέρω από πού αλλάζουν. Βέβαια δεν το χρησιμοποιούμε και πολύ το αλακτήριο. Ισχύει, γιατί πάτησα μια μέλισσα εκεί. Χρύσα, οπότε... άρα δεν είχατε και πολύ φασίνα? Όχι, εντάξει, λίγο φύλλα, λίγο τέτοια στην καλύβα και μετά μόνο κάτι ξύλα, κάτι. Αλλά ήταν ωραία. Για ήταν... ξύλα στείλατε τον περπατάρι, φαντάζομαι, Γιάννη. Βέβαια. Ναι, γερό κλασικά.
Τι τα έχουμε τα μούσκουλα. Βασικά ήμουνα μέσα. Εγώ είχα ξαπλώσει και κοίταγα το αλακτήριο. Κλασικά γυρνάει. Ο και ο πρώτο ματάκια. Έχει κάτι κενά εκεί και κοιτάει. Αφού το έχουν πάει από πίσω ακριβώ. Εντάξει, είναι πολύ κλασικό όταν πάμε να αλλάξουμε. Λέμε πάω να αλλάξω. Και φωνάζουν όλοι έρχομαι. Για βοήθεια. Καλό είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έρχονται. Άρα ήταν μια καλή ημέρα στην παραλία των μαχητών για τον Γιώργο Γκιουλέκα να μάθει την παραλία του και να κάνει ερωτήσεις. Πολλές ερωτήσεις. Γιώργο, Γιώργο, μπουμ, Γκιουλέκα μάλλον. Ιωάννου με τα τράπηκες, Γιώργος, ευχαριστώ. Λοιπόν, κοίτα, καλύβα είναι τώρα, καλή κακή, ξέρω εγώ, καλύβα είναι. Δεν ξέρω πώς ήταν πριν, τι περιμέναμε να δούμε. Παλάτι είναι. Αλάτι. Παλάτι. Ήταν η πρώτη φορά που πήγε στην παραλία. Ισχύει, κοίτα, δεν έχω ξανακάνει. Τι σε εντυπωσίασε, ήταν φιλόξενη η καλύβα. Από μόνη τους όχι. Να καλύβα, ναι, το ξανά είπα και πριν. Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ φιλόξενα. Ενθουσιάστηκαν με κάτι, κάναμε το αλάτι, διαφοροποιήσαμε, πήραμε από πιο μέσα νερό και έπαθαν σοκ με το αλάτι. Τι αλάτι έχουμε φτιάξει. Έχει άλλη γεύση, ναι. Τι να σου πω. Τι είναι αυτά τώρα, τι είναι. Πριν... Τελικά τρώγαμε άμμο τόσο καιρό, μάλλον. Παίρνανε από έξω. Τρώγαμε αλάτι με άμμο και δεν το είχαμε καταλάβει. Αυτό το αλάτι είναι λίγο κράντσι. Κάτι λάθος έχω. Τους είπαμε το τύπι είναι να παίρνει νερό από τα βαθιά για να είναι πιο καθαρό το νερό. Τα πολύ βαθιά. Ναι, και τι πάντα παίρνανε από έξω. Παίρνανε από την κουβέντα. Ναι, και η μέθοδος να ξέρετε που ακολουθεί ο Τζέιμς Καφετζής που είναι πολύ καιρό στη θάλασσα κάτω στη Ρόδο. Πώς μαζεύει αλάτι ο Τζέιμς, κανείς. Και γεμίζει ένα κιούπι. Πες μου όμως λίγο τις εντυπώσεις. Είσαι καινούριος παίκτης. Φτάνεις στην καλύβα, η οποία είναι φιλόξενη λόγω των μαχητών. Τα άλλα θέματα τα έλυσες, τα χωροταξικά. Πας ρε φίλε για πρώτη φορά σε μια έρημη παραλία. Δεν κοιμηθήκαμε, μου είπανε πού θα κοιμηθώ. Οπότε ναι, θεωρώ ότι το έλυσα. Είσαι ικανοποιημένος με αυτό που σε έχουν βάλει ανάμεσα. Μ' αρέσει να τα ξέρω αυτά. Ανάμεσα λες. Είμαι δίπλα στο James. Δίπλα. Καλό αυτό. Έχουμε μια απόσταση. Άμα κάνει λίγο κρύο. Και ναι. Στα πόδια τα δικά μου. Και στα πόδια τα, ναι, τα δικά τους. Της δώρας. Λίγο πόδια είναι εγώ γενικά, Γιώργο. Πλάκανο. Είμαι, ναι, με την Άρη και την Μαριλίνα το πρώτο βράδυ. Μετά πήγα λίγο πιο πέρα στη Δώρα και στην Αριανά. Είναι ο τουλάχος εκεί πέρα που διώχνω τα έντομα. Γιώργο, επειδή σε βλέπω ότι δυσκολεύεσαι λιγάκι, έχω μάθει ότι έκανες πολλές ερωτήσεις. Πού είναι τους γέρες, τους γέρες δεν έχουμε. Πού είναι τουαλέτες, τουαλέτες δεν έχουμε. Πού είναι το σπα, πού είναι διάφορα τέτοια. Κοίτα, μόλις έμαθα και κάτι καινούργιο για το αλακτήριο που εγώ δεν ήξερα ότι έχουμε αλακτήριο. Τώρα το έμαθα. Τέλος πάντων, μην τα απολογώ. Ήταν ωραία η μέρα μου. Πρώτη φορά έκανα μπάνιο σκραϊβική. Η θάλασσα δεν περίμενα τόσο καλή. Περίμενα λίγα βότσα, αλλά λίγα ξύλα, κάτι άλλο. Θύμιζε Ελλάδα. Ομπρελάδες. Κάνα κουλουρά να περνάει. Μάλιστα, έχεις θετικό πρόσημο μέχρι στιγμής. 100%. Εντάξει. Κάτσε να μάθω λιγάκι γιατί έμαθα ότι έκανες πολλές ερωτήσεις. Χρύσα, ποιες ήταν οι ερωτήσεις που έκανε ο Γιώργος Γκιουλέκας. Τα πάντα. Σε οτιδήποτε, τα πάντα. Δηλαδή, που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Παίρνει ένα πιάτο να πάνε το πλύνει και το πιρούνι του. Πού τα πλένουμε, του λέμε είτε στη θάλασσα, αφού μας έβλεπε, είτε εκεί πέρα που βάζουμε νερό. Το έπλαινε και μετά τα κράταγε. Πού τα αφήνουμε. Μάλιστα. Μιλάει Χρήστο τώρα που όταν μπήκαμε στο παιχνίδι μου, νόμιζε ότι θα έχει πλυντήριο ρούχων. Δηλαδή μου το είπε αυτό και λέει αποκλείεται να το πίστευε αυτό. Παιδιά, όχι, όχι, παιδιά, το ρώτησε σοβαρά αυτό. Όχι, το ρώτησε σοβαρά όμω. Την πρώτη μέρα. Όταν μπήκε την πρώτη μέρα, ρώτησε πού είναι πλυντήριο. Εγώ νόμιζα στο μυαλό μου ότι έχουμε πλυντήριο ρούχων. Το πλυντήριο ρούχων που είναι, λέει. Αφού πήρε 40 ζευγάρια κάλτσε. Λοιπόν, ωραία είναι όλα αυτά. Αν και για τον Γκιουλέκα έχω μια βάσιμη υποψία. Είχαμε κάτι τέτοιου τύπου στο στρατό, οι οποίοι δεν θέλανε να κάνουν καμία δουλειά και λέγανε πώς διπλώνω το. Πώς εντώνει, πώς το στρώνω. Για πατεώνα με έχει περάσει, Γιώργο, δηλαδή. Με έχει περάσει για πατεώνα. Θα σε έχω στο στόχαστρο, να το ξέρει. Πάντως, το μόνο που έχω να πω είναι ότι ξεχνάει συνέχεια τα πράγματά του. Τα πράγματά του. Γυρίζουμε πίσω από την ώρα. Χάνεται, παντού. Δεν πειράζει, ωραία, είμαστε ωραία. Εκεί εμείς να το έχετε βοηθάμε. Έχετε ένα τρίχρονο στην καλύβα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όχι και τρίχρονο. Με είπε και η Χρύσα για κάποιο λόγο νήπιο. Σαν ένα νήπιο είναι. Εντάξει, μη στεναχωρίεσαι, πας να γίνεις. Κοίτα, είχα αγχωθεί από πριν πως Survivor άκουγα για αυτές τις δουλειές στην καλύβα. Και δουλειές στην καλύβα, βοηθάει, δεν βοηθάει. Και αναρωτιόμουν πάντα ποιες είναι αυτές οι δουλειές στην καλύβα. Οπότε έχω πάει λίγο ψηλιασμένος και λέω τώρα μην την πατήσω εγώ, επειδή δεν τα υποψιάζομαι και από μόνος μου και δεν βοηθάω στην καλύβα από το πουθενά. Και λέω τι κάνουμε στην καλύβα. Τι δουλειά έκανε σήμερα. Σήμερα τι δουλειά έκανα. Στην καλύβα. Έτρωγε αβοκάντο. Κοίταξα, μάζεψε και εγώ ξύλα. Νομίζω αυτό έκανα. Και το έδωσε το παγόρι μου για να πάρουμε το καθαρό νερό που έγινε το απίστευτο αλάτι. Για αλλά πρώτη μέρα δουλειές, είναι πολύ ψέματα. Καλά. Για πρώτη και μέρα είναι πολύ πάνω καλά. Στην κατσαρόλα να δει πώς γίνεται το αλάτι. Σωστός. Ρωτούσα. Λοιπόν, για να δούμε και τους παλιούς πώς είναι η επιστροφή στην καλύβα μετά από κάποιους μήνες για τη Σταυρούλα. Σταυρούλα, ναι. Πώς ήταν τα πράγματα, πώς τα βρήκες. Πολύ όμορφα. Σοβαρά τώρα, άστα πολύ όμορφα. Ποια ήταν η ψυχολογία σου.
έχεις αποχωριστεί αυτό το παιχνίδι πριν κάποιους μήνες. Και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο και ξαναμπαίνεις και φτάνεις στην καλύβα. Φτάνεις στην παραλιακή που έχεις περάσει άπειρες στιγμές. Κοίτα, να σου πω, μου ήρθαν πάρα πολλές αναμνήσεις και καλές και κακές. Αλλά επειδή υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα με τα παιδιά και περνάμε πραγματικά τέλεια όλοι μαζί, νομίζω ότι πλέον θα είναι μόνο καλές στιγμές. Οπότε έχω αφήσει πίσω τις παλιές μου και κοιτάω τις καινούργιες. Και φυσικά ήταν η κατάλληλη στιγμή να επιστρέψει μετά από 3 χρόνια ο James Καφετζής. Αυτό εμένα που με έκανε μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι η παραλία που μένουμε είναι η ίδια παραλία που μέναμε εμείς ως μαχητές το τότε. Και το μέρος που χρησιμοποιούσα εγώ για τουαλέτα, μου είπε η Σταυρόλα το χρησιμοποιούσαμε πέρσι στο All Stars σαν στέκι. Το οποίο μου κάνει καλή εντύπωση. Είχε πολλά παραπάνω φυτά. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το στέκι είχαν γίνει πολλές βρώμικες συζητήσεις. Πώς ήταν η επιστροφή για σένα, James? Ήταν ωραία παραλία. Επιστροφή. Έριξα μια ματιά και στην καλύβα και πήγα και κοιμήθηκα λίγο στην παραλία. Κοιμήθηκε στην παραλία. Το στέκι που ήταν. Αυτή ήταν η δουλειά που έκανε. Κοίτα, έχω ένα tip για όλους το survivor. Πιστεύω ότι είναι σαν life hack το survivor. Ότι εάν για παράδειγμα είσαι 2 μήνες στο survivor, αν μπορείς να κοιμάσαι 12 ώρες την ημέρα, είναι σαν να είσαι 1 μήνα στο survivor. Το τέλειο. Είναι το γνωστό που λέγαμε στο στρατό, ο ύπνος μειώνει και τη θητεία. Και παίρνεις και φράμπα μετά, έτσι. Ακριβώς. Οπότε με αυτή την ιδεολογία μπήκα. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας. Ξέρω πως σήμερα έγιναν συζητήσεις και στις 2 ομάδες για τη στρατηγική που θα ακολουθήσετε γενικά στο παιχνίδι. Φυσικά σήμερα έχουμε και μια πολύ δυνατή ψηφοφορία για την κόκκινη ομάδα. Έχουμε και την επιλογή του Φάνη Μπολέτσι. Έχω τον Αλέξη. Γιατί θυμάμαι τους κόκκινους μετά την τελευταία ήττα στον 3ο αγώνα Σιλίας να αναφέρουν ότι πρέπει να γίνει μια κουβέντα, πρέπει να δούμε τι θα αλλάξουμε, πώς θα αντιδράσουμε. Γιατί από ό,τι φαίνεται, θυμάμαι Αλέξη, νομίζω εσύ το είχες πει, ότι οι μπλε φαίνεται ότι έχουν μια δυναμική αυτή τη στιγμή καλύτερη από τη δική μας δυναμική. Και μαθαίνω ότι υπάρχει πλέον προπονητικό δίδυμο. Είναι αλήθεια, εσύ και ο Σάββας? Είναι αλήθεια ότι κάναμε μια σοβαρή συζήτηση με όλα τα παιδιά στην καλύβα. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες σοβαρές αλλαγές. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να δούμε στατιστικά όλα τα άτομα και κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετέπειτα. Να δούμε. Δεν θέλω να πω πολλές πληροφορίες για να μην. Ναι, μην τα λες. Να μην. Δεν θέλω να τα πω. Μπροστά στους μπλε, ας πούμε, ακουστούν όλα. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε συμφωνήσει ότι ναι, θα τραβήξουμε μια τέτοια πορεία και θα είμαστε λίγο και προπονητές και μάνατζερς και κάπως έτσι θα έχουμε έναν άλλο τρόπο που θα λειτουργούμε τα παιχνίδια. Μάλιστα. Πηγαίνει λίγο σε πιο επαγγελματικό επίπεδο, γιατί και μέχρι στιγμής κρατούσατε στατιστικά αντιπάλων παικτών, αλλά τώρα φαντάζομαι ότι θα γίνει λίγο πιο επαγγελματικά. Είχαμε ίσως επαναπαυτεί λίγο με τις τελευταίες νίκες που είχαμε κάνει και τώρα πλέον από σήμερα και μετά είμαστε, θεωρώ, πολύ πιο σοβαροί και πολύ πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την οποία. Από ό,τι καταλαβαίνω, το δίδυμο που έχει αναλάβει αυτή την υποχρέωση είσαι εσύ και ο Σάββας. Εσύ είσαι ο leader της υπόθεσης. Εγώ ξεκίνησα τη συζήτηση και συμφώνησα και τα παιδιά ότι ακολουθούμε με αυτό το μπαλμό. Η Κατερίνα και η Ασημίνα μαζί με τον Σάββα. Αυτή η τριάδα περισσότερο γιατί είμαστε πιο παλιοί και έχουμε περισσότερη εμπειρία. Και ο Σάββας γιατί έχει κάνει πάρα πολύ, έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο ποδόσφαιρο, άρα ξέρει τι σημαίνει να έχει στα ποδητήρια κόσμο, να πρέπει να ακούει έναν μάνατζερ και να πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση που ορίζει κάποιος ή κάποιοι, τέλος πάντων, μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, είσαι ο Φατίχ Τερίμ της ομάδας των διασύμων. Φατίχ Τερίμ. Και ο Σάββας, ο εκολαπτώμενος Μουρίνιο, ο οποίος ίσως να σου φάει τη θέση αργότερα. Αλμέιδα. Αλμέιδα, Αλμέιδα. Άρα θα αναλάβω και το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας. James, πώς βλέπεις τον νέο ρόλο του Αλέξη Παπά στους κόκκινους? Ενδιαφέρον έχει. Ενδιαφέρον έχει. Εγώ θεωρώ ότι οι ήττες οφείλονται στα λάθος ματσαρίσματα. Δεν ξέρω ποιος τα έκανε πριν. Οπότε θέλω να δω τι άλλο θα κάνει ο Αλέξης με τον Σάββα αύριο. Τώρα αυτό το λες για να τους βοηθήσεις ή για να τους βάλεις φυτίλια? Εσύ τι νομίζεις? Για να τους βάλεις φυτίλια. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές, Αλέξη, στα ματσαρίσματα? Θα γίνουν. Γενικά πες το μας, δεν χρειάζεται να μας πεις. Θα γίνουν ωραία πράγματα που πιστεύω ότι θα μας ευνοήσουν και αυτό είναι σίγουρο. Θα το δούμε αύριο όμως ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Η μορφή αντίδραση εδώ από την πλέ ομάδα, ποια θα είναι, Φάνη? Εσείς κάνατε κάποια τέτοια σχετική κουβέντα ή? Γιατί άκουσε τύπο Αλέξη, εμείς επαναπαυτήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πήραμε όλους τους αγώνες, οπότε το χάσαμε κάπου. Κάνουμε και μετά από κάθε κερδισμένη ασυλία, κάναμε κάποια κουβέντα για τα ματσαρίσματα. Θεωρώ ότι συμφωνώ με τον James αυτό που είπε για τα παιδιά. Τώρα αναμένουμε κι εμείς να δούμε το φανταστικό δίδυμο του Αλέξη και του Σάββα. Όχι, δεν είναι μόνο Αλέξη Σάββας. Α, είναι και τα κορίτσια. Και η Κατερίνα και η Ασημίνα. Τότε το Fantastic Four των κόκκινων. Το Σάββατο, τον Αλέξη, την Κατερίνα και την Ασημίνα, περιμένουμε αύριο να δούμε. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε επαναπαυθεί.
Εσείς έχετε κάποιο προπονητικό team το οποίο θα βγει λίγο πιο μπροστά. Θα χρήσετε κάποιον manager της ομάδας. Κάποιο manager, κάνουμε όλες τις συζητήσεις. Αυτό. Ο καθένας λέει την άποψή του. Δημοκρατία έχουμε. Αλλά δεν έχουμε πάνω από αυτή, πιστεύω. Ναι. Γιατί τα συζητάμε αρκετά. Ωραία, καλή και άγια είναι η δημοκρατία. Μετά είναι δράση-αντίδραση. Θα το μελετήσουμε λίγο, να βρούμε τι χρειάζεται και πάμε αντεπίθεση. Θα βρούμε τη συνταγή πάντως. Η δημοκρατία είναι πολύ ωραίο πράγμα, αλλά θυμάμαι σε παλιότερα survivor ότι όταν έβγαινε ένα-δύο άτομα μπροστά και λέγανε πώς πρέπει να παίξουμε, τότε το πράγμα ήταν πιο ξεκάθαρο. Η πολυφωνία μερικές φορές κάνει ζημιά. Και μια και συζητάμε για θέματα στρατηγικής, απόψε ξέρω ότι έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για την επιλογή του Φάνη Μπολέτση, ο οποίος είναι ο MVP της εβδομάδας. Θα αποφασίσει ποια θα είναι η τέταρτη υποψήφια που θα φτάσει στη μονομαχία. Και θέλω λίγο να έρθω στους κόκκινους. Έλενα, έχεις σκεφτεί πάνω κάτω πώς θα έπρεπε ίσως να λειτουργήσει ο Φάνης? Ο Φάνης πιστεύω ότι θα ψηφίσει ή... Ποια στρατηγική ευνοεί την ομάδα του, αυτό θέλω να σου πω. Η στρατηγική που τους ευνοεί είναι να ψηφίσει η Κατερίνα ή η Ασημίνα. Απλά υπάρχει και μια επιλογή να ψηφίσει κάποια κοπέλα από τους μπλε. Που δεν ξέρω τι θα σκεφτεί να κάνει, αλλά θα μπορούσε να σκεφτεί και μελλοντικά το καλό της ομάδας του. Το καλό της ομάδας του δηλαδή θα ήταν ίσως να ψηφίσει και μια συμπαίκτριά του με στόχο να. Που μπορεί να τη θεωρεί κάπως αδύναμη, ίσως για το καλύτερο το μελλοντικό της ομάδας. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί αυτή η κουβέντα είχε γίνει και τότε με την υποψηφιότητα του Ρόμπα από τους μαχητές. Ζωή, να ακούσω και τη δική σου άποψη. Θα συμφωνήσω με την Έλενα, η αλήθεια είναι. Οι επιλογές για την κόκκινη ομάδα δεν είναι πολλές. Όπως είπαμε, είναι μόνο δύο. Βέβαια, μπορεί να κινηθεί και έτσι, βλέποντας όντως μελλοντικά το τι θα μπορούσε να ευνοήσει καλύτερα την μπλε ομάδα όσον αφορά τους αγώνες και τα ματσαρίσματα. Ασημίνα, συμφωνείς με αυτό το σενάριο? Εδώ τώρα υπάρχει μια ζυγαριά, να τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχει φυσικά η αγάπη προς την ομάδα, υπάρχει όμως και το μέλλον της ομάδας. Κάπου εκεί βρίσκεται ο Φάνης. Υπάρχει και μια ανισορροπία στο ότι έχουν κερδίσει τις ασυλίες και αν κάνει μια τέτοια κίνηση ο Φάνης είναι σαν να ουσιαστικά έχει ιτηθεί η μπλε ομάδα και έχει πάει σε ψηφοφορία. Γιατί λογικά στην ψηφοφορία τον μπλε, αν είχαν ιτηθεί, θα βγάζανε και την πιο αδύναμη γυναίκα, θεωρώ. Δεν θα βγάζανε πάλι τη Δώρα. Αν και το έχουμε δει, θεωρώ ότι μπορεί να βγάζανε, ξέρω εγώ, την πιο αδύναμη. Βέβαια, εφόσον λέγεται και το παιχνίδι πλέον στρατηγικό, μπορεί και να συμβεί. Το ότι μπορεί να την κάνει σαν, την κίνηση, σαν κίνηση αυτή, νομίζω ότι του έχει δώσει και το OK εσύ στο ότι του έχει πει ότι μπορεί να ψηφίσει και κάποια από την ομάδα του. Ναι, όχι εγώ, οι κανόνες του. Ναι, το MVP. Νίκο, εσύ βρίσκει κάποια λογική σε αυτή τη στρατηγική? Ναι, κι εγώ, αν σκεφτόμουν στρατηγικά, θα μπορούσα να διώξω έναν παίχτη από την ομάδα μου που θεωρώ αδύναμο και να κρατήσω από την αντίπαλη ομάδα έναν παίχτη πάλι που θεωρώ αδύναμο. Οπότε είναι plus. Ωραία. Αλέξη. Θα σου πω. Είχαμε μια συζήτηση στο τέλος του αγωνίσματος, όχι στην αρχή του αγωνίσματος, προχθές, σε σχέση με το τι σημαίνει κάναμε πάρτι όταν ήμασταν εδώ, ο James το ανέφερε αυτό. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο καταλήξαμε, για να μην ξαναρχίσουμε αυτή την κουβέντα γιατί την ξεκουβαριάζουμε, καταλήξαμε, μιλώντας η Χρύσα, ότι τελικά συμφωνούμε ότι η μπλε γυναικεία πλευρά είναι πιο αδύναμη από την κόκκινη. Αυτό ήταν το όλο case, αυτή ήταν η όλη ουσία. Άρα αφού συμφωνούμε ότι είναι πιο αδύναμη η μπλε ομάδα στο γυναικείο κομμάτι, τότε ενδεχομένως αυτός ο οποίος θα έβγαινε MVP θα μπορούσε να υποδείξει και μια κοπέλα από την μπλε ομάδα. Έτσι είναι. Ναι, αλλά θεωρητικά τώρα έχουμε αρκετή δύναμη στο γυναικείο κομμάτι. Δηλαδή, πριν ναι, είχαμε που λέγαμε για την Ασημίνα και την βλέπαμε είναι, μεμονωμένα, Κατερίνα. Αν βλέπαμε μεμονωμένα ναι. Αυτή την εβδομάδα, δεν τα έχει πάει και τόσο καλά. Εγώ το ξέρω. Από τη στιγμή που κερδίζουμε αρχικά, τώρα. Όχι, να απαντήσω λίγο. Γίνεται μια συζήτηση και ένα διάλογο περισσότερο. Εγώ το ξέρω ότι αυτή τη βδομάδα δεν τα έχω πάει καλά. Αλλά σαν σύνολο από την αρχή του παιχνιδιού έχω μια σταθερή πορεία. Το ότι έχω πέσει το αναγνωρίζω. Εδώ είμαι, εγώ αγωνίζομαι. Κάθε εβδομάδα όμω κρινόμαστε. Ναι, εγώ σου λέω συνολικά. Εντάξει. Και αν ο Φάνης ήθελε να σε ψηφίσει, θα είχε θέμα. Προφανώς, άμα ήθελε και μπορεί να το κάνει κιόλας. Λοιπόν, ας βάλουμε μια τελή για να δούμε πλέον και τα υπαρκτά σενάρια, γιατί στο θεωρητικό καλά τα πάμε. Πρέπει να μάθουμε όμως την τρίτη υποψήφια από την ομάδα των διασήμων. Οι μόνες κοπέλες που μπορούν να ψηφιστούν απόψε είναι η Μαρία, η Κατερίνα και η Ασημίνα. Παρακαλώ να ξεκινήσει τη διαδικασία.
ψηφίσω την Ασημίνα. Γιατί κάνουμε και αρκετή παρέα στην Καλύβα, με προσέχει πολύ και ξέρω ότι δεν θα τα εξηγήσει ψήφα. Ψηφίζω για ονειστικούς λόγους. Δυστυχώς χάσαμε όλες τις ασυλίες και τα περιθώρια στένεψαν αρκετά. Ψηφίζω γιατί θέλω λίγο να σπάσω το σερί των υπόλοιπων ψήφων των συμπαικτών μου. Η κόκκινη ομάδα μίλησε. Η απόφαση έχει πάρθει. Μαρία. Ασημίνα. Κατερίνα. Μαρία. Δεύτερη για τη Μαρία Αντωνά. Μαρία. 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 Μαρία, αυτή είναι η έκτη ψήφος, άρα το αποτέλεσμα έχει κριθεί. Η Μαρία λοιπόν θα βρεθεί αντιμέτωπη με Ζωή και με Όλγα. Περίμενες το αποτέλεσμα? Εννοείται ότι το περίμενα, Γιώργο μου, το αποτέλεσμα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λογικό, τα βρίσκεσαι δίπλα στην Κατερίνα και στην Ασημίνα, προφανώς και θα βρεθείς υποψήφια. Το έχουμε συζητήσει, το ξέρω, το γνωρίζω. Έχω ήδη προχωρήσει στην επόμενη διαδικασία, περιμένω τη μονομαχία. Το μόνο που μένει για να κλείσει τετράδα της μονομαχίας αυτής της εβδομάδας είναι η σημαντική απόφαση του Φάνη Μπολέτσι. Φάνη, ως MVP της εβδομάδας έχεις αυτή τη δύναμη να αποδείξεις τέταρτη υποψηφιότητα. Άνοιξε και εδώ στο Συμβούλιο μια συζήτηση. Θέλω αρχικά να μου εξηγήσεις το σκεπτικό και στη συνέχεια να ανακοινώσεις το όνομα της τέταρτης υποψήφιας προς αποχώρηση. Αρχικά να τοποθετηθώ για την κουβέντα που έγινε νωρίτερα όσον αφορά με την περίπτωση να ψηφιστεί κάποιο κορίτσι από την πλέον ομάδα. Ίσως μετέπειτα στο Survivor να είναι καλό στρατηγικά,
Αλλά από τη στιγμή που, αν δεν κάνω λάθος, οι αγώνες αυτή τη βδομάδα είναι 36-20, δεν το σκέφτομαι. Οπότε οι επιλογές μας είναι δύο, είναι η Κατερίνα και η Ασημίνα. Να πω ότι αρχικά είναι μια ομαδική απόφαση, δεν είναι μόνο δικιά μου. Ομαδική απόφαση. Ναι, δεν είναι μόνο δικιά μου. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι, αν δεν κάνω λάθος, με το που ξεκίνησε το Survivor, οι πρώτες τρεις εβδομάδες, η Ασημίνα ήταν λίγο πιο πάνω κάτω. Οι κοπέλες είναι ίδιες αγωνιστικά, θέλω να το τονίσω και αυτό. Τις πρώτες τρεις εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, η Ασημίνα ήταν λίγο πιο πάνω. Τώρα βλέπουμε μια μικρή αγωνιστική καθίζηση της Ασημίνας σε αντίθεση με την Κατερίνα που τις τελευταίες τρεις εβδομάδες είναι καλύτερη. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη βδομάδα η Ασημίνα είχε 2 στα 8 και η Κατερίνα είχε 5 στα 8, κάτι τέτοιο. Οπότε, σύμφωνα με τα στατιστικά, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ασημίνα η Κατερίνα, Κατερίνα η Ασημίνα. Οπότε η απόφαση της ομάδας είναι η εξής. Εγώ είμαι. Θα ψηφίσουμε την Κατερίνα. Την Κατερίνα Δαλάκα. Μάλιστα. Η Κατερίνα λοιπόν μπαίνει. Δεν περίμενα να ακούσω το όνομά σου. Κατερίνα, τόσο νωρίς σε θέση υποψήφιας προς αποχώρηση. Αυτό είναι μια πραγματική έκπληξη. Περίμενες τόσο γρήγορα να βρεθείς σε δύσκολη θέση. Δεν είναι δύσκολη θέση. Είναι άλλη μια μέρα που θα αγωνιστούμε. Αυτό είναι το Survivor. Γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι εδώ για να αγωνίζομαι. Είμαι χαρούμενη που θα γεμίσει μια μέρα με αγώνες και είμαι έτοιμη. Κατερίνα, έχεις ξαναβρεθεί υποψήφια? Όχι, ποτέ. Είναι η πρώτη σου φορά γενικά σε όλα τα Survivor? Ναι, ποτέ δεν έχω βρεθεί. Είναι ένα πρωτόγνωρο συνέστημα. Βασικά είναι καλό γιατί είναι αγωνιστικό. Αυτό είναι το μόνο ευχάριστο στην θέση αυτή. Μπορείς να το ξεχωρίσεις λιγάκι αυτό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι μονομαχίες, το έχουμε δει και σε παίκτες οι οποίοι ίσως να μην περιμέναμε να φύγουν από το φετινό Survivor, να χαλάει η ψυχολογία τους, να αγχώνονται, να μην είναι και τόσο καλά ψυχολογικά επειδή παίζουν με κάποιο συμπαίκτη τους. Εσύ μπορείς να ξεχωρίσεις αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι στενάχωρο που θα αγωνιστώ με τα κορίτσια, γιατί έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Αλλά είναι ένας αγώνας, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Πρέπει να παλέψεις για να μείνεις αυτό. Η ανάλυση που έκανε ο Φάνης εμένα με προβλημάτισε. Δηλαδή, έτσι όπως τα έλεγε, πίστευα ότι θα πάει προς το όνομα της Ασημίνας. Όχι, εγώ το είπα και στον Αλέξη ότι πιστεύω ότι ο Φάνης θα ψηφίσει εμένα. Για ποιο λόγο? Έτσι, δεν σου το είπα. Ναι. Σαν ένστικτο εννοείς? Ναι, έχω μεγάλο ένστικτο. Το ένστικτο όμως πρέπει να συνοδεύεται και από μια λογική εξήγηση. Αφού δεν το έχει το ένστικτο, δεν έχει πολλές φορές λογική. Απλά το είχα πει και στον, Σάβα και στον Αλέξη. Εσένα δεν σε μπέρδεψε δηλαδή απόψε, μιλώντας για την αγωνιστική κατάσταση της Ασημίνας? Τελικά επιλέγει όλη η ομάδα από ό,τι μας είπε, άρα έχει γίνει κάποια κουβέντα εδώ. Επιλέγει να, δεν ξέρω να, το να κριτήριο εσένα. Και δεν με πειράζει καθόλου. Μου αρέσουν οι αγώνες, οπότε χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Ωραία. Ασημίνα, εσύ το κατάλαβες το σκεπτικό του Φάνη? Όχι, είπε ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Δεν ξέρω αν το παίρνω ότι, ας πούμε, μπορεί να κουραστεί η Κατερίνα σε μόνο μαγική. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα φύγει η Κατερίνα. Εμένα αγωνιστικά είστε πολύ κοντά. Αυτό είναι το ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Αυτό. Ξέρεις τι με μπέρδεψε όμως, την τοποθέτηση του Φάνη. Λίγο μια ατάκα ήταν που με προβλημάτισε και πήγε το μυαλό μου σε σένα. Είναι ότι θεωρεί ότι η Ασημίνα, εσύ δηλαδή, έχεις πέσει αγωνιστικά την τελευταία εβδομάδα. Άρα σε περίμενα να σε ρίξεις την μονομαχία. Δεν μπορούμε να πούμε για την εβδομάδα του καθενός, γιατί αν την προηγούμενη έχεις πάει καλά, δεν θα κολλήσει τη μονομαχία. Δηλαδή και που ήμουν πεσμένη, δεν θα πήγαινα στη μονομαχία και θα ήμουν και θα έλεγα δεν πειράζει, ψαγωνιστικά πάω σπίτι μου. Θα το προσπαθούσα και θα παρέμενα στο παιχνίδι. Οπότε θεωρώ το ίδιο κάνει και η Κατερίνα. Δεν ξέρω τώρα τι συζήτησε και με τα άλλα τα παιδιά. Μπορεί να είναι και στρατηγική κίνηση για να κουράσει την Κατερίνα για τους υπόλοιπους αγώνες, αν και δεν κουράζεται. Τώρα δεν ξέρω. Μπορεί και όπως είπε και εκείνη για να της πάσει τα νεύρα, γιατί είπε μια τάκα, πώς το είπες, θα με ψηφίσει ο Μάρης, γιατί θα μου σπάσει τα νεύρα στην καλύβα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Έλα, Φάνη, θες να απαντήσεις κάτι? Ναι, όχι, δεν έχει να κάνει ούτε με σπάσιμο νεύρων ούτε με τίποτα. Απλά την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Κατερίνα MVP. Και θα πιστεύω ότι θα μπορούσε, ήταν και η Κατερίνα και η Ασημίνα. Και αν δεν κάνω λάθος, βγήκε πρώτα η Κατερίνα και διάλεξε τη Χρύσα. Δεν μου άρεσε σαν κίνηση, το ξανάπα και ίσως ήταν και ένας από τους λόγους που την έδωσα σήμερα. Μάλιστα. Α, είχε να κάνει δηλαδή με τις επιλογές που ματσάραμε? Είχε να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτό ήταν αυτό. Ωραία. Αλέξη, εσύ πώς κρίνεις την κίνηση του Φάνη? Ψηλό κουλί μου φαίνεται, sorry κιόλας, αλλά δεν το καταλαβαίνω το σκεπτικό του. Είπε ότι είναι πάνω κάτω τα ίδια. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες η Κατερίνα έχει ανέβει σε σχέση με την Ασημίνα. Είπε ότι δεν θεωρώ ότι όποια και από τις δύο. Κάτσε, γιατί αυτό που λες δεν είναι σωστό για μένα. Όχι, τα λόγια του Φάνη. Όποια και να βγαίνει από τις δύο. Τα λόγια του Φάνη αναλύω. Δεν λέω ότι αν ήταν λογικό, ας πούμε, να βγαίνει και η Ασημίνα και η Κατερίνα. Δεν καταλαβαίνω.
δεν θα ήταν λογικό. Όποια και να βγάζα, θα ήταν πάρα πολύ λογικό. Το ίδιο δεν κάνει. Δεν αλλάζει κάτι. Απλά δεν έχω καταλάβει ακόμα τον τρόπο που σκέφτεσαι για να δώσεις ένα τελικό αποτέλεσμα. Γιατί δεν είναι απάντηση σε κάτι. Δεν χρειάζεται και να απαντήσεις σε κάτι. Η απάντηση που πρέπει να απαντήσεις είναι στο Γιώργο με το αν είναι η Ασμίνα ή αν είναι η Κατερίνα, εφόσον αυτό υπάρχει. Αυτό λέω, ότι δεν ήταν σαφή η απάντησή σου, δεν είπα κάτι άλλο. Έλα, Γιώργο. Θέλω να ρωτήσω τον Αλέξη αν χάρηκε με την υποψηφιότητα της Κατερίνας, γιατί όπως ανέλησε πριν στην στρατηγική του, εμάς θα μας ευνοούσε να έχουμε ψηφίσει μια δύναμη μας παίχτρια. Οπότε σύμφωνα με αυτή τη λογική, πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος που ο Φάνης επέλεξε την Κατερίνα, γιατί έτσι θα αποχωρήσει μια δικιά τους κακή μέσα εισαγωγικά παίχτρια και θα δυναμώσει η δικιά τους ομάδα. Δικά του λόγια χρησιμοποιώ και δικιά του στρατηγική ανάλυση. Να είμαι χαρούμενος που έχει βγει μια τέταρτη κοπέλα από την ομάδα μου. Όχι, δεν είμαι καθόλου χαρούμενος. Ναι, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα φύγει μια δύναμη παίχτρια που είπες ότι στρατηγικά συμφέρει την ελληνική στον τρόπο. Δεν μπορείς να χαίρεσαι. Εγώ πιστεύεις. Με συγχωρείς. Αν έβγαινα εγώ θα έβγαινα εγώ. Δεν κολλώ, είναι το ίδιο πράγμα. Είτε εσύ είτε η Ασημίνα. Άμα μπείτε, θα μονομαχήσετε με συμπαίχτριές που είναι πιο αδύναμες. Οπότε θα αποχωρήσουν αυτές. Εσείς είναι σίγουροι δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα στο Survivor που αν ψηφιστεί κάποιο παίχτη από την ομάδα του που ζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί, θα χαρεί φεύγοντας. Δεν ξέρω αν εσύ θα χαιρόσουν αν έφευγε κάποιο από την ομάδα σου. Από τη δικιά μου ομάδα. Ναι. Εμάς εσύ δηλαδή, αν είσαι εδώ, αν συμβιώνεις με κάποιον και έρχεσαι σε αυτή τη θέση, φτάνεις στο σημείο και σκέφτεσαι με άνεση κάτι τέτοιο και το μπορείς να το βιώσεις, θα ήσουν χαρούμενος. Για να σκέφτεσαι κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι η δικιά μου ομάδα δεν πέρασε καν από το μυαλό της αυτή τη στρατηγική κίνηση που είπες. Οπότε εξ αρχής ήταν το δίλημα Κατερίνα ή Ασημίνα. Σε ποιον? Το αποτελέσμα του δεν θα έπαιζε και ρόλο. Καλώς κακώς. Σε ποιον δεν πέρασε. Εσύ ανέβαινε μια στρατηγική και πάνω εκεί πατάω. Δεν πέρασε καν από το μυαλό σας αυτή η ιδέα. Υπάρχει στρατηγική. Μυαλό έχουμε, το σκεφτόμαστε. Και εγώ έκανα μια σαφώς συζήτηση. Σαφώς το έχουμε αναγνωρίσει. Εγώ έκανα μια συζήτηση και τοποθετήθηκα για να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο και η μπλε ομάδα σκέφτεται, αλλά να δω και με ποιον. Παρόλο που εσύ δεν σκέφτεσαι έτσι, απλά είπε στο Φάνη ότι έχει την επιλογή. Ποια είναι η στάση τη μπλε ομάδα τη στιγμή που η παίχτριά σας είπε ότι είσαστε πιο αδύναμοι στο γυναικείο κομμάτι? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ μπορείς να το εξηγήσεις. Τώρα πάμε να πας να βγάλεις την τρίχα δεξιά. Ναι, πραγματικά. Φάσκι για τη φάσκι, όπως τα λέγαμε. Ένας συμπαίχτης σας, αν νιώθω χαρούμενος που έχει βγει μια τέταρτη κοπέλα υποψήφια από την ομάδα μου. Είναι δυνατόν να στέκει κάτι τέτοιο? Ήταν ξεκάθαρη η ερώτηση. Γιατί σου πάρει και κουλή επιλογή του Φάνη να επιλέξει? Όχι, δεν ήταν κουλή επιλογή. Ήταν κουλή απάντηση που έδωσε, είπα. Δεν είπα η επιλογή. Κουλή επιλογή είπες. Όχι, δεν είπα επιλογή. Η εξήγηση. Δεν μπορούσα να καταλάβω την εξήγησή του. Σίγουρα υπάρχει σκεπτικό. Εγώ δεν κατάλαβα που μου είπες κάτι ότι όταν ήμουν MVP επέλεξα τη Χρύσα. Κάτι δεν μας λέει. Κουλή σημαίνει μισή. Ναι, στο τελευταίο παιχνίδι, στο τελευταίο ματσάρισμα, για να πω. Αρχικά θα ξαναπώ ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος, γιατί αν φαίνεται στον Αλέξη Κουλή, θα ήθελε να ψηφίσει την Ασημίνα, δεν κατάλαβα. Όχι, ρε παιδί μου, η εξήγησή σου φάνηκε ελλειπή. Αυτό είπα. Καθόλου. Ίσα-ίσα. Μα είχε δύο επιλογές. Είναι πέσει 50% από την ομάδα. Μου έκανε μία ερώτηση ο Γιώργος σε σχέση με το πώς μου φαίνεται. Και λέω, η απάντησή σου μου φάνηκε. Και για να ότι πω στην Κατερίνα υστερεί για τα ματσαρίσματα, πριν την αύξηση της Σταυρούλας, π.χ., πήγαινε για το MVP η Κατερίνα και η Ασημίνα. Ωραία. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Είχαν ακριβώς τα ίδια στατιστικά, ακριβώς τις ίδιες νίκες. Και στα δεύτερα ματσαρίσματα του τελευταίου αγώνα Ηλίας βγήκε η Κατερίνα πρώτη και όχι η Ασημίνα και διάλεξε τη Χρύσα. Από η ομάδα μου το επέλεξε αυτό και εγώ. Γιατί να μην έπαιρνες μια πιο δυνατή παίκτρια εφόσον ήθελες να βγεις MVP, π.χ. Όταν όλη τη βδομάδα διάλεγες τη Χρυσά ή την Άιρα. Εμένα δεν προσωπικά αυτό δεν μου άρεσε. Δεν έχω βγει και έχω πει θα διαλέξω αυτόν. Όλη η ομάδα το συζητάμε. Συμφωνώ, εντάξει, αλλά εγώ κρίνω τη δικιά σου απόφαση. Τότε γιατί ο είναι η δικιά σου απόφαση. Να αλλάξει λίγο τακτική. Η ομάδα σου δεν βγαίνει και πέφτει. Σα-ίσα νομίζω νευρίασε και η Ασημίνα μα την απόφαση. Η Ασημίνα μου είπε να πάρω τη Χρυσά. Ομαδική απόφαση ήταν το ματσάρισμα της Κατερίνας από τη Λένη Κόκκινη. Ομαδική απόφαση και της τέταρτης υποψηφιότητας. Ντάνιελ, ήθελες να συμπληρώσεις κάτι? Ναι, ότι εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τελικά η τελική απόφαση των μπλε δεν αφορούσε ούτε στατιστικά ούτε τίποτα, παρά μόνο συναισθηματικά παρασύρθηκαν πάλι, γιατί... Ρε παιδιά, δεν αφορούσε κάτι. Εγώ τα ακούω τώρα όλα αυτά. Είτε ψήφισα την Ασημίνα είτε την Κατερίνα, παιδιά, το ίδιο είναι πράγμα. Εφόσον ο Φάνης βγαίνει στα ίσια και σας λέει ότι είναι το ίδιο πράγμα στα μάτια του, δεν καταλαβαίνω. Θέλατε ντε και καλά να βγω εγώ. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Όταν λέει ο Αλέξης ότι είναι κουλή απόφαση μου, ουσιαστικά λέει ότι φωτογραφίζει τα μάτια σου. Γιώργο, φωτογραφίζει. Εγώ ήθελα να καταλήξω όμως. Ότι το γεγονός ότι εγώ. Θα τελειώσει ο Ντάνιελ, παιδιά. Δεν διαστρεβώνω καθόλου. Δεν είπα ότι ήταν μια απόφαση. Ουσιαστικά οι δύο κοπέλες είναι ίδιες αγωνιστικά. Η εξήγησή σου δεν ήταν. Ήταν λυπή. Πείραξε. Πάρα πολύ. Δεν με πείραξε. Ουσιαστικά σου είπα κάποια συγκεκριμένα στατιστικά. Δεν σου είπα
απάντησα, απάντησα στον Γιώργο που δεν ψηφίσαμε σε, σχέση με αυτό που εξήγησε ο Φάνης. Η και απόφαση λέω, είπες, δεν είπες η εξήγηση, Φάνης, είπες η απόφασή σου, η εξήγηση, επιλογή. Δεν μίλησες για εξήγηση. Για την εξήγηση. Άρα ουσιαστικά φωτογραφίες ότι ήθελες να βγεις μήνα. Ναι. Αυτό μου λες. Φίλε, τι είναι αυτά που λες. Μα η επιλογή δεν μου είπες. Είπες επιλογή. Είπα κάτι τέτοιο. Είπες επιλογή. Τι είπε Γιώργο. Γύρισε το πίσω. Επιλογή, εξήγηση. Παιδιά, παιδιά. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Δεν θα βάλουμε βάρος στο συμβούλιο. Να το καθαρίσουμε. Αυτό που είπες δεν ακούστηκε ολοκληρωμένο. Αυτό είπα. Μα δεν χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο όταν είναι οι δύο, από τις δύο καλύτερες παίκτριες και της ομάδας σας και του Survivor. Δεν χρειάζεται να υπάρχει και άργιο μεταξύ μας αυτή τη στιγμή. Τι? Δεν χρειάζεται και να υπάρχει και άργιο μεταξύ μας αυτή τη στιγμή. Όχι, εγώ στέκομαι στο ότι η επιλογή μου ήταν κουλή. Εγώ εκεί στέκομαι. Δεν με νοιάζει αν δεν σου άρεσε η δικιά μου λογική. Είπα η εξήγησή σου. Η επιλογή είπες. Φάνη, ένα μόνο λίγο θολό σημείο έχω εγώ στο μυαλό μου. Η απόφαση αυτή ήταν τελικά αγωνιστική ή παίζεται και σε έναν άλλο στίβο μάχης που εξελίσσεται παράλληλα σε αυτό την ψυχολογία. Προφανώς το παιχνίδι είναι και στρατηγικό, είναι και μια παρτίδα σκάκι, έτσι. Αλλά πάνω κάτω αγωνιστικά, συμφωνώ και με την Ασημίνα και με την Κατερίνα, δεν πιστεύω ότι κάποια από τις δύο θα αποχωρήσει. Λοιπόν, εμένα με έχει καλύψει, θεωρώ όμως ότι. Εκτός από αυτό θα διαλέξουν και στόχο, έτσι και οι δύο. Και επειδή τις θεωρώ εισάξιες αγωνιστικά, δεν χρειαζόταν να δώσω και εξήγηση για οποιαδήποτε και ανέβγαζα. Είτε ήταν η Ασημίνα, είτε ήταν η Κατερίνα. Λοιπόν, εμένα προσωπικά με έχει καλύψει, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα αυτή η κίνηση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και στην ομάδα των διασύμων. Από ό,τι φαίνεται, και η παρτίδα σκάκι, όπως είπες, σε επίπεδο ψυχολογίας, έχει ξεκινήσει για τα καλά. Τρίτη υποψήφια λοιπόν από την ομάδα των διασύμων, η Μαρία Αντωνά. Τέταρτη υποψήφια από την απόφαση του Φάνη Μπολέτσι, η Κατερίνα Δαλάκα. Με Όλγα, Ζωή, Μαρία και Κατερίνα. Θα πάμε στη μεγάλη μονομαχία. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτό το συμβούλιο. Θα επιστρέψετε στα πρόχειρα καταλήματά σας. Και αύριο έχουμε αγώνα επάθλου με ένα έπαθλο έκπληξη. Καλή συνέχεια.